Θα μην είμαστε. Αυτό. Πάμε να δούμε τους τίτλους μας. Πάμε, πάμε. Να δούμε τι έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Πεδίο μάχης η Πολυτεχνιούπολη του Ζωγράφου, νύχτα έντασης. Τραυματίστηκε αστυνομικός, έπεσαν δεκάδες μολότοφ και όλα αυτά μετά από την εκένωση κατάληψης για τρίτη φορά. Κάηκαν δύο αυτοκίνητα και προκλήθηκαν ζημιές σε άλλα δυο. Εκτός ορίων οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης, έσπασε το φράγμα των 9 ευρώ το λάδι. Στενάζουν οι καταναλωτές. Υπερβολικές αυξήσεις στο χοιρινό κρέας και στο κόστος επισιτισμού φέρνουν αντιμέτωπους καταναλωτές και καταστηματάρχες. Μαζί με τον Σπύρο Χαριτάτο μπήκαμε στη θέση των εργαζομένων και καταγράψαμε μαρτυρίες και αντιδράσεις. Έτσι ακριβώς. Κλείδωσε, φίλοι τηλεθεατές, η αύξηση των συντάξεων. Πόσο ανεβαίνουν από το Δεκέμβριο οι αποδοχές σε κάθε ταμείο. Πλήρες ρεπορτάζ, πάντα αξιόπιστο από τον Βαγγέλη Δουράκη στην εκπομπή μας. Ο διπορικό του τώρα μαζί στο Ζεφύρι. Συγκλονίζει η 18χρονη Χριστίνα που θέλει να γίνει νοσηλεύτρια. Άφησε το σχολείο στα 11 λόγω ρατσιστικής συμπεριφοράς και τώρα θέλει και διεκδικεί μια δεύτερη ευκαιρία. Η κάμερα του τώρα μαζί και η Ευλαμπία Ρεύη στο χωριό Γκαλιτσιάνο της Καλαβρίας. Στην Ακρόπολη της Μεγάλης Ελλάδας το τώρα μαζί. Η εκπαιδευτικός που μοιεί στα παιδιά τα μυστικά της γραμματικής και των μαθηματικών και γίνεται viral στο TikTok, Αλεξία Βαλιάκου, θα κάνει μάθημα σε μένα και το Σπύρο αλλά και στα παιδιά σας. Μείνετε στην εκπομπή μας. Λοιπόν, ακριβώς αυτό θα γίνει. Θα μας κάνει μάθημα, γιατί νομίζω δίπλα στα παιδιά πρέπει οι γονείς ή όσοι φροντίζουν ανήλικά του να μαθαίνουν δίπλα. Αν νομίζεις τα ξέρεις όλα, τότε μάλλον δεν ξέρεις τίποτα, έχεις πολλά ακόμα να μάθεις, έτσι. Πάμε όμως στην... Να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε την εικόνα. Βεβαίως. Είπαμε για την Πολυτεχνιούπολη στο Ζωγράφου, υπήρξε σκηνικό έντασης για ακόμη μία φορά. Έλα λίγο, πάμε να δούμε λίγο τα πλάνα του Open. Κοιτάξτε κυρίες και κύριοι, αυτό είναι ένα από τα δύο αυτοκίνητα που τυλίχθηκαν στις πλόγες. Οι πληροφορίες του τώρα μαζί, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αναφέρουν ότι ένα από τα αυτοκίνητα που έχει καεί είναι και σχολικό λεωφορείο. Ακούτε εδώ τους... τους ταραξίες να επιτίθενται σε αστυνομικές δυνάμεις. Τι έχει συμβεί τώρα? Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, περίπου 100 άτομα, λίγο μετά τη μία, βγήκαν στην Ούλοφ Πάλμε και όπως μπορείτε να δείτε, πέταξαν μέχρι και φωτοβολίδες στους αστυνομικούς. Κατά βροχή έπεφταν οι μολότοφ, ακούμε και στο βάθος, το βλέπουμε. Δεκάδες μολότοφ, αντικείμενα, πέτρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυνομικός, ευτυχώς ελαφρά. Δεν έχουν γίνει προσαγωγές μέχρι αυτή την ώρα και το λέω γιατί μιλάγαμε και πριν από λίγα λεπτά με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για να δούμε τι έχει συμβεί. Γιατί έχει γίνει αυτό για τρίτη φορά? 31 Αυγούστου είναι η ημερομηνία κλειδί και όχι η νύχτα η σημερινή, γιατί 31 Αυγούστου εκενώθηκε αυτή η κατάληψη που βλέπετε εδώ στις οθόνες μας από τα πλάνα που έχει δώσει επισήμως η ελληνική αστυνομία. Και αυτή η επιχείρηση έγινε ξανά εχθές για τρίτη φορά. 31 Αυγούστου, πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια μπαίνουν αστυνομικοί, εκένουν αυτή την κατάληψη. 20 χρόνια από κατάληψη το κτίριο στο Ματσόβιο Πολυτεχνείο. Υποτίθεται, αν δεν κάνω λάθος, Ευλαμπία Θεοδωσέμη, ότι πριν από λίγο 24 ώρα κενώθηκε ο χώρος για άλλη μια φορά. Εχθές το και πρωί. Ταυτόχρονα με παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων μπήκαν μέσα εργάτες και προσωπικό για να καθαρίσουν και να αναμορφώσουν το χώρο. Πριν καταφέρουν να ξεκινήσουν καν οι εργασίες, είδαμε αυτές τις εικόνες. Όμως, φίλοι τηλεθεατές, κάθε φορά που μιλάμε για την Πολυτεχνιούπολη του Ζωγράφου, θεωρούμε ότι είναι απλά ένας χώρος που δεν υπάρχει κανείς εκείνη τη στιγμή, ένας άδειος χώρος, ιερός μεν, γιατί είναι ένας χώρος γνώσης, έτσι, και εκεί τα παιδιά μας, οι φοιτητές μας, αγόρια κορίτσια και οι εκπαιδευτικοί μας, οι καθηγητές του Πανεπιστημίου, οι ακαδημαϊκοί, κάνουν το ιερό τους λειτουργήμα. Από την άλλη, όμως, είναι μια περιοχή που έχει εκατοντάδες κατοίκους περιμετρικά. Ανά πάσα στιγμή, είτε από στους διερχόμενους πολίτες που είναι εκεί πεζοί, είτε στους ανθρώπους που κινούνται με οχήματα, είτε στους ανθρώπους που μένουν ακριβώς λίγα μέτρα από τα σημεία αυτά που πέφτουν μολότοφ, πέτρες, οτιδήποτε βλέπετε στις εικόνες σας, που καίγονται περιουσίες, γιατί ένα όχημα είναι η περιουσία σου, είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουν και οι κάτοικοι της περιοχής. Δεν αφορά κάποιον ο οποίος δεν ζημιώνεται. Πέρα από το ότι ζημιωνόμαστε όλοι. Ακριβώς. Και εδώ, Ευλαμπία, μιλάμε για ένα οργανωμένο χτύπημα. Δεκάδες μολότοφ, πέτρες,
συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων, συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, άρα πρόκειται για κάτι οργανωμένο. Εδώ βλέπουμε ακριβώς ότι έδρασαν βγαίνοντας από την Πολυτεχνιόπολη, γιατί είδαμε στα πλάνα στο βάθος να φαίνονται οι γνωστοί άγνωστοι, όπως τους λέμε οι δημοσιογράφοι, άτομα λοιπόν που έχουν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους. Θέλω να σου πω ότι επιτέθηκαν και στην έδρα των ΜΑΤ, που είναι ακριβώς απέναντι. Mm-hmm. Σαν να λέμε, έχει τραυματιστεί ελαφρά ευτυχώς ένας αστυνομικός. Σε δύο αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερός, άλλα δύο έχουν υποστεί ζημιές και ο δρόμος Ιούλοφ Πάλμε, που είναι κεντρικός δρόμος του ζωγράφου, έκλεισε για περίπου 2 ώρες. Δεν υπάρχει εικόνα για προσαγωγές. Πάμε όμως να δούμε την εικόνα τώρα στο σημείο που έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Εκεί είναι η Σοφία Ορφανού. Καλημέρα, Σοφία. Καλή σας ημέρα. Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Τοζαΐμου, ο οποίος θα σας δείξει και την εικόνα. Είμαστε ακριβώς στα δύο καμένα οχήματα που καταστράφηκαν ολοσχερώς. Τα άλλα δύο που έχουν υποστεί τις ζημιές, όπως είπες και εσύ, Ευλαμπία. Εδώ το σημείο, παρόλα αυτά, είναι γεμάτο με πέτρες, μπουκάλια, αντικείμενα. Θα δείτε τώρα χαρακτηριστικά την εικόνα. Δείτε, αυτό ήταν το σχολικό λεωφορείο, το οποίο τυλίχθηκε πρώτο στις Φλόγες. Έχει καταστραφεί ολοσχερώς, έχει μείνει μόνο στάχτη. Έχουν λιώσει τα πάντα. Ακριβώς μπροστά είναι ένα ακόμη σταθμευμένο όχημα, το οποίο και εκείνο καταστράφηκε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Ο δρόμος μέχρι και αυτή την ώρα είναι με κορδέλες, έχει σταματήσει δηλαδή η κυκλοφορία και σε κάποια σημεία γίνεται μάλιστα με δυσκολία, γιατί το οδόστρωμα κάτω έχει μπουκάλια, έχει πέτρες, έχει διάφορα αντικείμενα τα οποία εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκε εδώ. Ωστόσο, βλέπετε, είναι και αυτό που είπε και ο Σπύρος, είναι ο κόπος, είναι η περιουσία αυτών των ανθρώπων, που δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το ζουν ανατακτά διαστήματα. Συχνά συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Μάλιστα. Ξέρεις, Σοφία, λέγαμε πριν, επειδή έχω μείνει αρκετά χρόνια στην περιοχή, παλαιότερα μεν, ότι δυστυχώς φίλοι τηλεθεατές, και δεν το λέω. Το λέω γιατί μπαίνω σαν φίλος της παρέας των κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή. Έχει γίνει για τους ανθρώπους που ζουν μόνιμα στην περιοχή μια κανονικότητα πλέον. Έχει γίνει μια κανονικότητα για να ξεπεράσουν τη φοβία τους με τέτοιου είδους περιστατικά που μπορεί ανά πάσα στιγμή, ανά πάσα ώρα της ημέρας, είτε πρωί, είτε μεσημέρι, είτε βράδυ, να συμβούν. Και δεν είναι ότι πρόκειται περί κάποιων ταραξιών και δεν τρέχει τίποτα, είναι μακριά. Και μάλιστα εδώ και ένα μαγαζί, το οποίο συνέχεια είναι μάρτυρες τέτοιων επεισοδίων. Αυτοί οι άνθρωποι, τους ανθρώπους εκεί. Αυτό λέω για να ξεπεράσουν το φόβο, που μετά γίνεται φοβία. Και μετά αυτό γίνεται μπορεί να γίνει και μια κρίση άγχους. Αντιλαμβάνεστε, λέω, όσοι είστε στην περιοχή, όσοι βιώνετε παρόμοια περιστατικά στη δικιά σας περιοχή, γίνεται πλέον αυτό κανονικότητα. Και αυτή η κανονικότητα γίνεται μια τοξικότητα την οποία κάποιοι πρέπει να την περιορίσουν. Κάποιοι πρέπει να την εξαλείψουν. Και αυτοί είναι που πρέπει να κάνουν τη δουλειά. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι που ψηφίζουμε για αυτούς, που πληρώνουμε για αυτούς. Και έτσι, αφού τους ταραξίες υπάρχουν παντού. Και εκεί θα υπάρχουν και αλλού. Το θέμα είναι πώς αυτό το φαινόμενο μπορεί να περιοριστεί ή να σταματήσει επιτέλους. Εν πάση περιπτώσει, αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η εικόνα τώρα και από μάλιστα, το σημείο. Είναι ανάρτηση. Ακόμα εκεί τα γυαλιά, είναι ακόμα εκεί η Μολότοφ. Θα έρθουν τα συνεργεία όπως γίνεται κάθε φορά και θα καθαρίσουν. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε δούμε και στη συνέχεια. Μάλιστα. Αλλά είναι και αυτό που λες, εκεί με την κουμπάρα μου και όλη την ώρα αυτή είναι η κατάσταση. Έμενα ξηρό κάποια χρόνια. Βέβαια, ακριβώς θυμάμαι ότι κάποια στιγμή ήταν για αρκετό καιρό, για 2-3 χρόνια, στα χαρτιά. Στα χαρτιά. Στα χαρτιά, έτσι, της αστυνομίας, οι αποφάσεις της δικαιοσύνης να γίνουν εκενώσεις καταλήψεων, που ξέρεις τι ακριβώς σημαίνει αυτό, και δεν γίνονταν. Μόνο που τα χαρτιά της αστυνομίας δεν αφορούν τους άντρες και γυναίκες. Όχι, ότι δεν μπαίνανε να κάνουν καν τις εκενώσεις, ενώ υπήρχε απόφαση από τη δικαιοσύνη, καθαρά, τον εισαγγελέα. Είναι, όταν η δικαιοσύνη γίνεται πολιτική απόφαση, τότε πρέπει να συζητάμε αν θέλουμε δικαιοσύνη ή αν θέλουμε πολιτικές μόνο αποφάσεις. Αλλά όπως και να έχει, όλα για κάποιο λόγο συμβαίνουν. Αν δεν μπορείς να τα σταματήσεις στη γέννησή τους, τότε θα τρέχεις πίσω από αυτό, αλλά οι πολίτες ταλαιπωρούνται ή κινδυνεύουν. Θες να μείνουμε λίγο στο αστυνομικό δίκτυο, να πάμε να καθίσουμε σιγά-σιγά, γιατί ήταν πλούσιο για ακόμη μια ημέρα. Εχθές λοιπόν εξαρθρώθηκε μια συμμορία εξαιρετικά σκληρή, οι οποίοι έμπαιναν μέσα στα σπίτια σε Αττική και σε Εύβοια. Ναι. Κυρίως στόχευαν ηλικιωμένους ανθρώπους και θέλω να σου πω ότι μία γυναίκα εδώ στην Αττική, η καημένη, αφού μπήκαν μέσα και τη λίστεψαν, άφησε την τελευταία της πνοή. Από το σοκ ή από τη βία που πέστη. Από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν και από το σοκ δεν άντεξε. Λοιπόν, υπάρχει ένα βίντεο ντοκουμέντο που θα δείξει η εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, από έναν από αυτούς τους τρεις δράστες που συνελήφθησαν, οι οποίοι είναι σημασμένοι, έχουν αρκετά μεγάλο φάκελο στις αρχές. Για να το δούμε. Thank you.
Λοιπόν, είναι, αυτό που βλέπουμε είναι άσκοποι πυροβολισμοί. Είναι ένα μέλος από τους τρεις της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης που συνελήφθησε. Άρα είναι ένας από τους τρεις, ναι, που φέρεται ότι συμμετείχει στην εγκληματική οργάνωση, που είναι βαρύτατη η κατηγορία συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Είναι τρεις, 20, οι δύο, και αυτός είναι 27 ετών. Και αυτό που βλέπουμε τι είναι. Είναι η μέρα 15 Αυγούστου στην περιοχή του Ζεφυρίου. Και το τονίζω αυτό γιατί έχουμε κάνει ρεπορτάζ, γιατί είναι μία αυτή εικόνα και είναι μία άλλη εικόνα, την οποία θα τη δείτε. Εδώ λοιπόν στα social media βλέπουμε να ανοίξει, παιδιά, το πλάνο, γιατί δίπλα έχει σπίτια, γιατί εκεί έχει χαθεί και ένα παιδί. Και παραπέρα στο μενίδι από αυτούς τους πυροβολισμούς, ο μικρός ο Μάριος από άσκοπους πυροβολισμούς έφυγε το παιδί μέσα στο σχολείο του. Ακριβώς. Είναι αυτό που άλλος το κάνει εκείνη τη στιγμή για να περάσει. Στην ουσία, γιατί γίνεται αυτό, φίλοι τηλεθετές? Παλαιότερα γινόταν για να υπάρχει το κέφι στη γειτονιά ή για να φαίνεται ο Παλικαράς ή ο Λεβέντης εισαγωγικά ότι κάνει χρήση όπλου, άρα γοητεύει τον γείτονα ή τη γειτόνισσα ή, εν πάση περιπτώσει, συμπεράσματα. Τώρα πια η γοητεία έχει περάσει στο διαδίκτυο. Πρέπει να γοητεύσουμε και το χρήση του διαδικτύου. Και αν εγώ βγω και πω ένα αστείο, θα έχω 5 like. Αν βγω όμως 5 likes, αν βγω όμως με ένα όπλο στα χέρια, θα έχω 1500. Αν αρχίσω να ρίχνω και πυροβολισμούς, θα πάω στα 2000. Αν στο τέλος θα κάνω και ένα δεν ξέρω εγώ τι, ή προκαλέσω μια ζημιά, μην κάνω μια κίνηση που παρεξηγηθεί, τότε θα έχω 50.000 likes. Αργοπεθαίνουμε, λιώνουμε ως κοινωνία, σιγά σιγά διαλυόμαστε, πεθαίνουμε για τα likes. Αυτό, και να διορθώσουμε και τον τίτλο, να φαίνεται δηλαδή γιατί το κάνουν αυτό. Πρόβαλαν στα social media τι άσκοπους πυροβολισμούς. Εδώ είναι 15 Αυγούστου, πριν από λίγους μήνες δηλαδή. Ένας από αυτούς, 27 ετών. Άρα εδώ δεν κρυβόταν κανείς. Όχι. Κατάλαβες. Όχι, με το πρόσωπό του εμείς το έχουμε καλύψει για ευνόητους λόγους. Άρα μιλάω για άτομα που θα μπορούσε να πει κανείς, και δεν μιλάω για τους συγκεκριμένους, αλλά για άτομα μιλάω γενικά, τα οποία είναι πολύ εγκληματικοποιημένα. Δηλαδή έχουν αποδεχτεί αυτό το ρόλο και τους ενδιαφέρει αυτό το ρόλο ζωής, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, 6 περιπτώσεις κλοπών έχουν εξιχνιαστεί. Και αυτή η ληστεία, όπου δυστυχώς η άτυχη ηλικιωμένη κατέληξε. Θες να δούμε και άλλη μια είδηση? Βεβαίως. Ειδικά η είδηση που μπορεί να είναι από το αστυνομικό ρεπορτάζ, γιατί ξέρω ότι το παρακολουθείς. Δεν το έχω ξανασυνέντευξη αυτό. Παιδιά, φίλη τηλεθέτηση η Ευλαμπία είναι διαρκώς στο τηλέφωνο και συλλέγει πληροφορίες. Και λέω, πού πάει όλο αυτό, λοιπόν, μου λέει στο Έθνος GR. Εντάξει, αλλά, ναι, είμαι αστυνομική συντάκτρια για το Έθνος GR. Αλλά μπορεί να είσαι και για το τώρα μαζί. Τώρα θα το κάνουμε, ορίστε. Πιέζω λίγο, μην δουλειάνει πλέον. Το έχει κάνει το αστυνομικό ρεπορτάζ, οπότε το ξέρει πάρα πολύ καλά. Τώρα θέλω να σα μεταφέρουμε μια είδηση που τη συζήταγα με τον Σπύρο χθες αργά το βράδυ, γιατί τότε έσκασε. Ναι. Υπάρχει ένας κύριος, ναι, ο οποίος για να μπορεί να βγάζει τα προστοζήν, ναι, τι έκανε. Τι έκανε ο άνθρωπος. Τι λέμε, ρε παιδί μου, εμείς οι δημοσιογράφοι. Τι λέμε. Τι φωνάζουμε και ο Βαγγέλης Δουράκης κτλ. Τι φωνάζουμε. Έχουν πάει τα ενίκια στο Θεό. Ναι, δεν βρίσκουμε δηλαδή να μείνουμε, δεν βρίσκουμε να. Έλεος δηλαδή με τα ενίκια. Μας έχετε ξεζουμίσει. Είτε θέλουμε να συμβιώσουμε με το τέρι μας, είτε θέλουμε να μείνουμε μόνοι μας. Γιατί είχαμε και ένα τέτοιο καυγά που μας είχε παρακολουθήσει. Πρέπει να μείνουμε μόνοι μας και αργότερα να συμβιώσουμε με το τέρι μας. Εντάξει, καλά. Λοιπόν, άκουγα δει τώρα. Το έχω εδώ αυτό. Όλο αυτό. Ναι. Είναι δικογραφία. Έχουν βάλει και έναν τίτλο. Και τι συμβαίνει, λέει 49. 49 στην Αγία, ναι, Παρασκευή, τι έκανε. Νίκιασε, λέει, το σπίτι. Από τον Ιούνιο. Έτσι διαβάζω εγώ. Από τον Ιούνιο, ναι, μέχρι και πριν από λίγες μέρες, νίκιαζε, κυρίες και κύριοι, το σπίτι του. Τι να κάνει ο άνθρωπος, να ζήσει. Αφού λοιπόν, είχε... το έβαζε σε ναι, ιστοτόπους που μπαίνουμε όλοι για να βρούμε σπίτι, πάρα πολύ γνωστούς. Και τι έγινε, όταν τον πέραν τηλέφωνο. Έκλεινε τα ραντεβού, έκανε εκεί πέρα το tour μέσα στο σπίτι κτλ. Και έλεγε, ωραία, ξεκινάει το μίσθωμα να μετρά, ναι, ναι, από τον άλλο μήνα, αλλά θα μου δώσει μια προκαταβολή. Και έπαιρνε. Έτσι γίνεται συνήθως. Πρόσεξε τώρα, άκου να δεις. Έχει δαγκώσει 31 άτομα μέσα σε λιγότερο από 5 μήνες. 31 άτομα. Δηλαδή είχε ένα σπίτι το οποίο τον νίκιαζε ταυτόχρονα σε 31 διαφορετικούς ανθρώπους. Όχι. Δεν θα μπορούσε ότι και το σπίτι τώρα, δεν ήταν δικό του. Θα μπορούσε κιόλας να μην. Το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι βγαλμένο από τη ζωή, ρε Σπύρο, το ξέρεις κι εσύ. Δηλαδή, τι σκέφτηκε. Το ανέβαζε. Ανέβαζε την αγγελία στο διαδίκτυο. Έπαιρνε σε τηλέφωνο. Αφού πέρανε. Έκλεινε το ραντεβού, δίνατε τα χέρια. Σωστά. Okay. Έντιμα πράγματα. Και σου έλεγε, δώσ' μου 2.000 ευρώ προκαταβολή. Άμα πρέπει να σου δώσω. Τα δίνες. Και μετά. Τον είδατε. Λουίς. Γιατί τον έχει παρεξηγήσει τον άνθρωπο? Δηλαδή να σου κάτι. Δεν το έχω. Εγώ κατάλαβα τι έχει συμβεί. Αφήστε, γιατί εδώ υπάρχει μπέρδεμα. Ο άνθρωπος ήταν μεγαλόψυχος. Δεν ήθελε να χαλάσει χατήρι. 31 τον ενόχλησαν. 31 σου λέει, σε παρακαλώ, πρέπει να βρω σπίτι. Λίγησε ο άνθρωπος. Τι να κάνει. Σου λέει, πάρτο. Θα χωρέσετε. Μια λοιπόν, γωνιά, άκου τώρα, περίμενε τώρα, γιατί έχει ζουμί. Τι λοιπόν, έκανε ο τύπος. 41 ετών. Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε. 41 ετών, ναι, τον παίρνανε τηλέφωνο, τον νίκιαζε. Ναι. Τα πιο πολλά χρήματα που έχει πάρει από άνθρωπο είναι 6.000 ευρώ.
Μπράβο. Έπαιρνε από 500 μέχρι 6.000 ευρώ. Μέσα σε 5 μήνες έβγαλε 130.000 ευρώ περίπου. Από αυτά γύρισε ποσό περίπου 32.000 ευρώ. 10 από τους 31 τα πήραν. Και, ναι, πρόσεξε, σε 4 έδωσε ένα μικρό ποσό και πάβανε και πλάκα οι αστυνομικοί στο τμήμα ασφαλείας Αγίας Παρασκευής. Γιατί πήγαινε ο ένας μετά τον άλλον. Να σου πω, εγώ έχω μια και περίπτωση. Και κατήγγειλε ότι ξέρετε κάτι. Συνέβη αυτό. Ναι. Και τι δικαιολογία έλεγε. Τι. Την πλήρωσε ο πατέρας του. Α, ο πατέρας μου δεν έκανε αυτά. Δεν ήξερε. Ο πατέρας μου δεν ήταν θέλει ο μικρός στο πληκτρολόγιο και πάταγε οκ. Okay, πάταγε οκ. Okay, αυτό έτσι. Ήταν το παιδί στο πληκτρολόγιο και πάταγε ναι, ναι σε όλα. Ναι. Accept. Χαρακτηριστικά accept. Έλεγε. Ο ναι. πατέρας μου είναι το εμπόδιο για να τον νοικιάσω. Σου υπόσχομαι ότι θα επιστρέψω πίσω τα χρήματα τα οποία μου έδωσε. Άρα τι συνέβαινε όταν καταλάβει. Από τους 31, ξαναλέμε, 10 τα πήραν ναι. όλα στο ακέραιο, 4 πήραν ένα ποσό από αυτά που έδωσαν και οι υπόλοιποι τα ψάχνουν. Άρα τι έκανε, αν κατάλαβα καλά. Μπράβο στη Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής. Να πούμε ένα μπράβο στη Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής. Εννοείται, γιατί τον εντόπισαν αμέσως. Αλλά τι έγινε, όταν έγινε τσακωτός, λέει να φωνάξω πίσω τους ζημιοθέντες, να τους αποκαταστήσω, να δώσω τα χρήματά τους πίσω για να αποφύγω τη μήνυση και να κάνω αυτή τη μορφή ποινικής διαμεσολάβησης. Λοιπόν, ο πρώτος που έχει καταγγείλει, αυτό τώρα επειδή παίζει δικηγόρο, ο πρώτος που έχει καταγγείλει είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι Πορτογάλος. Του είχε πει ότι το σπίτι το δίνω για 700 ευρώ. Ναι. Okay. Και όταν συνειδητοποίησε το θύμα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει χρήματα, ναι. έβαλε δικηγόρο. Το τα έδωσε πίσω όλα. Αμέσως. Όποιος δεν είχε δικηγόρο, τα ψάχνει. Ακριβώς. Το θέμα είναι να μην πάρει δικηγόρο, όσο έδωσε και το ενίκιο εισαγωγικά ο άλλος. Μην παίρνετε ιδέες, μην παίρνετε ιδέες. Γιατί... Ωραίο ρεπορτάζ αυτό. Είδες αυτά είναι μέσα, βγαλμένα μέσα από τη ζωή. Και η ζωή γράφει τα καλύτερα σενάρια. Πού πάμε τώρα. Πάμε σε εφημερίδες, τι. Έτσι θα το πεις. Εφημερίδες! Δείτε σε λίγο. Κλείδωσε η αύξηση των συντάξεων. Πώς ανεβαίνουν από το Δεκέμβριο οι αποδοχές σε κάθε ταμείο. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, Κώστα. Πού ήταν αυτό. Α, μου θυμίζει ένα παλιό... Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Κόσμε. Καλημέρα, Κόσμε. Εντός και εκτός των τυχών, γιατί μας βλέπετε και μέσα από το live streaming του Open. Και στείλτε μας τα μηνύματά σας, ήδη έχετε ξεκινήσει να μας στέλνετε τις καλημέρες σας και τους προβληματισμούς σας. Στο βήμα της Κυριακής. Ναι. 6 πληγές της κυβέρνησης. Προβλήματα, κίνδυνοι και ανησυχίες. Ποια είναι τα ανοιχτά μέτωπα που καλείται να κλείσει το Μέγαρο Μαξίμου. Στο Μεσανατολικό τώρα ζητείτε λύση πριν να είναι πολύ αργά. Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ λέει ο Νετανιάχου θα πέσει, η Χαμάς θα αποδυναμωθεί. Και ενία κέντρο-αριστερά, τόσο κοντά, τόσο μακριά. Ακριβώς. Στην Καθημερινή, ο φόβος του ντόμινο, τα σενάρια εξάπλωσης της κρίσης που μπορεί να προκαλέσει η εισβολή στη Γάζα, τα στρατηγικά διλήμματα για το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Απόρτη έκθεση, ίχνη της Χαμάς στην Αθήνα. Έλα. Ποιος είναι στα αλήθεια ο Ντέιβιντ Σασούν, ο επενδυτής με τα πολλά πρόσωπα και τις πολλές καταδίκες και ελευθερικά ήρεμη στασιμότητα με Τουρκία. Αυτά από την Καθημερινή. Στην Κυριακάτικη Δημοκρατία, οι Τούρκοι άλωσαν το Αιγαίο, αλλαγή στα τους κβό, χωρίς να πέσει ούτε σφαίρα. Mm-hmm. Την ώρα που ο Μητσοτάκης επενδύει στο πλασματικό κλίμα ηρεμίας, ο Ερντογάν υλοποιεί ανόχλητος και απερίσπαστος τα επεκτατικά του σχέδια. Τουρκικά UAVs καπακώνουν την ελληνική κυριαρχία στις Βραχονησίδες. Χίνα, Μελαμπιή, Χταπόδια, Καλόγερη και την κυριαρχία των 10 ναυτικών μιλίων εθνικού εναερίου χώρου σε πλείστα νησιά. Μάλιστα. Και έξαλλος ο Κυριάκος μετά την πρώτη του ήττα, ούρλιαζε στο Μαξίμου, θα τους αλλάξω όλους, καυτό παρασκήνιο. Κοίταξε, το Πίνατ δεν θα αλλάξει, γιατί είναι αγαπημένος όλων, οπότε... Ο Πίνατ είναι εξαιρετικός. Ελεύθερος τύπος της Κυριακής. Νέο πακέτο μέτρα στήριξης, στο τραπέζι Market Pass 3 και επιταγή ακρίβειας. Δημοσιονομικό περιθώριο ύψους 500 εκατομμυρίων, στοχευμένες παροχές σε μεσαία τάξη και ευάλωτα νοικοκυριά. Πιθανές οι αλλαγές στα κριτήρια, κουμπαράς για λογαριασμούς ρεύματος και φυσικές καταστροφές. Πόσο πιθανός είναι ο πόλεμος Ιράν-Ισραήλ και οι 4 βραδιές της Τζολί στην Ηλία. Γυρίσματα για τη Μαρία Κάλλα στη Θαλαμικό του Ωνάση από τον Ελεύθερο Τύπο με πλούσιο ρεπορτάζ. Έχεις πάει στην Ηλία. Βέβαια. Εγώ δεν είχα καλή εμπειρία. Έχω πάει για καλό και για κακό αυτό. Πήγα σε καφενείο και δεν μου μίλαγαν. Στην Ηλία. Γιατί δεν με ξέρανε. Αν πήγαινε στη Μαρία. Θα...
Δεν σε ξέρετε τι πάνε πει. Παιδί μου, μπαίνω μέσα για ρεπορτάζ. Κορίτσι μου, είσαι... Όχι! Είδαν ένα όμορφο κορίτσι, σου λέει. Βρε, πήγα για ρεπορτάζ. Ποιανού εσύ. Δικιά μα είναι. Δεν είναι δικιά μα. Είπα παρεξηγείτε το κορίτσι. Είναι ευγενεστά. Καλημέρα σε όλου του κατοίκου τη Ηλία. Θα έρθουμε στην Ηλία να. Πληγώσατε να ξέρετε. Με το καλημέρα αγκαλιέ, έτσι. Εσύ σου λέω, μπήκα μέσα σε καφενείο, λέω γεια σα, καλημέρα. Τώρα κοριτσάκι, ναι. Εγώ 23 χρόνων παιδί. Οι άνθρωποι είναι ευγενικοί. Σου λέει, μήπω τα ρεπορτάζ. Βλέπαμε και τάνε. Μπαίνω σε δεύτερο μαγαζί, γεια σα, καλημέρα. Στο τρίτο. Μου μίλησε ο άνθρωπος, συγγνώμη. Έλε, εδώ έτσι είμαστε, άμα δεν σε ξέρουμε. Ναι, γιατί σου λέει, μην παρεξηγηθούμε τώρα. Γιατί εδώ προσέχουμε τον κόσμο, είμαστε φιλόξενοι. Αλλά όμως έλεγε ένα χαμόγελο καλημέρα. Μόλις γίνει το πρώτο χαμόγελο, το πώς θα σα το παγκάσει, καλημέρα ή θα. Κοίταξε, δεν μπορώ. Επειδή είσαι και λίγο με την καλή έννοια αυθόρμητη παρομοντική κερκυραία, είσαι και αυτό το. Καλημέρα! Ο άλλο σου λέει, όπα. Εδώ μπορεί να υπάρχει κάποια κάμερα. Εδώ σου λέει, είναι candid κάμερα. Έχουν στείλει το όμορφο κορίτσι. Για να μας πλανέψει, να κάνουμε καμιά τσαπατσουλιά, να πούμε κάτι που δεν πρέπει και να, να γίνουμε ρόμπα. Τότε να εκτεθούμε. Τότε δεν είχα μπλέξει με κάμερες. Α, μετάλλαξε η ζωή σου. Πάμε παρακάτω. Έστια της Κυριακής. Προς μονομερή αφοπλισμό των νησιών με διαιτησία Αμβούργου για την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Το τραπέζι προτάζει για διάλυση δύο ταγμάτων του ελληνικού στρατού στην ΚΟ και ένα ακόμη νησί του Αιγαίου. Σκέψεις για μία ανανέωση της σύμβασης συντήρησης των πυράβλων Τόρμη 1. Που δύναται να χτυπήσουν εν καιρό πολέμου εχθρικό αεροπλάνο πριν εισέλθει στον αέριο χώρο το δικό μας. Προβάδισμα για την υιοθέτηση της ΑΟΣ του Καστελόρου αποκτά το Διεθνές Δικαστήριο της Θάλασσας στο Αμβούργο. Ο Μπάιντεν εξισώνει τη Χαμάς με τον Πούτιν, με το βλέμμα στο Ιράν και σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού στην οικογένεια Μητσοτάκη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Εστία. Ορίστε, έχω πρόσκληση. Στην Ηλία. Μου λέει ο Παναγιώτης, καλημέρα Παναγιώτη, έλα στον πύργο και θα σε υποδεχτώ εγώ με την πανοκρουσία. Και εγώ να σου πω κάτι. Εγώ πήγα... Δεν θέλω παιδιά την πανοκρουσία, σαν χαμόγελο. Δηλαδή είπες μια κουβέντα και σου κάνω πρόσκληση. Βεβαίως. Παιδιά, είχα πάει Μαλβίδες μια μέρα, πήγα σε ένα μαγαζί και είπα. Δεν μου μιλάγε. Πήγα, είπα καλημέρα, με κοιτάγαν έτσι. Πήγα παραπέρα, του μιλάγα. Άνθρωπο δεν μιλάγε. Έλεγα, σα παρακαλώ από μια καλημέρα. Δεν σε γνωρίζουμε, κύριε. Κάτσε να δω αν θα έρθει κανένα μήνυμα. Έλα, πε μου. Βαχάμες. Βαχάμες, ξέρω κάτι. Βέβαια, έχουμε υπέροχους, στην Ελλάδα μας έχουμε υπέροχες περιοχές. Στην ισιωτική και ορεινή χώρα. Α, επίσης και στην Αράχοβα. Στην Αράχοβα, δε. Κουβέντα δεν μου λέει. Στη Σαντορίνη, τίποτα. Δηλαδή, έλα. Στη Ρόδο, κουβέντα. Επαναφέρω την εκπομπή στην τάξη. Συγγνώμη, εσύ διαβάζει, ναι. Πού τι κάνεις. Καλά είμαι εδώ. Κόντρα. Oh, Άγιε μου σπίρε εδώ να πάμε, κυρία, κάτι και κόντρα. Λοιπόν, συγγνώμη, διαβάσε την εφημερίδα. Άντε. Εγώ. Δεν μπορώ, θα βάλω πλάτη εγώ. Κυρία, κάτι και κόντρα. ΣΥΡΙΖΑ στις 11 Νοέμβρη η νότα η διάσπαση, όλα κρίνονται στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Σκληρό μήνυμα Κασελάκη με τη διαγραφή Τζουμάκο. Ευκλήτη Ακαλώτη πάτησε το κουμπί στην πολιτική γραμματεία. Ισραήλ Γάζα, χωρίς τέλος ο κύκλος του αίματος. Χιλιάδες άμαχοι, νεκροί, τραυματίες και εκτοπισμένοι από την εφημερίδα Κόντρα. Εν τω μεταξύ, στέλνετε και εσείς τώρα μηνύματα που γελάμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκπομπή έτσι, ναι. Που το πάμε. Και είναι ακόμα Οκτώβρη. Χαμογελάμε όσοι είναι πρωινή παρέα τώρα. Δεν πήρατε καφέ με την παρέα. Ακόμα... Έλα, αν δεν έχετε παρέα, είμαστε εμείς παρέα. Επαναφέρω την εκπομπή. Εντάξει. Έτσι πρέπει. Η αυγή τη Κυριακή. Απεντάσσουν τη χώρα μεγάλο φαγοπότη με το Ταμείο Ανάκαμψης το 85,9% του συνολικού ποσού των δανείων σε 36 μεγάλους ομίλους. Χτύπημα στη μεσαία τάξη 667 εκατομμύρια σε 100.000 επιχειρήσεις, 18 δισεκατομμύρια σε 500. Εδώ η επόμενη ημέρα στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Και η Διάνα Βουτυράκου γράφει για τις δεξαμένες σκέψεις εργαλεία συνεργατικής παραγωγής πολιτικής. Και φυσικά. Την έχει γνωρίσει τη Διάνα. Την έχω γνωρίσει. Είναι συμπαθέστατο. Και είναι Διάνα η Διάνα. Εξαιρετική κυρία, νεαρής ηλικίας. Η αιματοβαμμένη Γάζα φέρνει τον πόλεμο στην ημερήσια διάταξη. Την έχω γνωρίσει εδώ στην εκπομπή πέρσι, τη φιλοξενήσαμε. Και χάρηκα που βλέπω νέα πρόσωπα, ανεξάρτητα από το τύπο. Είναι ωραίος τύπος. Ωραίος τύπος και ψαγμένος. Λοιπόν. Είναι ωραίο να μπαίνουν άτομα στην πολιτική. Βεβαίως, παντού. Και ντοκουμέντο. Βγήκαν μαχαίρια στη Νέα Δημοκρατία για το στραπάτσο στις κάλπες. Γαλαζοέματα σφάζονται οι φατρίες. Στο στόχαστρο η πρώτη φορά ο Μητσοτάκης. Στο στόχαστρο πρώτη φορά ο Μητσοτάκης. Στη σέντρα Βορύδης Γεωργιάδης Αυγενάκης, οργή της Ντόρας για τη συντριβή Μπακογιάννη, ξέσπασαν τοπικοί εμφύλοι για τις αυτοδιοικητικές. Και αποκάλυψη κουκουλών το σκάνδαλο των υποκλοπών κάνει πλάτη στη συγκάλυψη ο Ανδρουλάκης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Ντοκουμέντο. Στην ΠΑΜ, ο δήμαρχος που έπαιζε με τις ζωές. Η μελέτη σοκ για τις κερκίδες και το ετοιμόροπο στέγαστρο, το στάδιο των Σερών.
Εδώ γιατί προτιμά τις καθυστερήσεις. Ο Κούγιας παρέτησε Μαϊμού για να ξαναγυρίσει την Πέμπτη και εξεκαρδιστική ανακοίνωση για τους μάρτυρες της κατηγορουμένης. Και από αγροτική γίνονται πλέον προσωπικοί γιατροί. Τέλος εποχής. Στο παρόν της Κυριακής, κόκκινος συναγερμός τρομάζει την Αθήνα των δεχόμενων επέκταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε επιφυλακή κυβέρνηση, ένοπλες δυνάμεις, μυστικές υπηρεσίες. Χθες είχαμε πληρέστατο ρεπορτάζ από την Ευλαμπία Ρεύη, αποκλειστικό και κανένας σε πληροφορώ. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί δείχνει ότι οι τριαθετές μας παρακολουθούν και καταγράφουν οτιδήποτε λέμε και λαμβάνουν τις πληροφορίες ουσίας. 540 εκατομμύρια. Εντάξει, κάποιοι νομίζω ότι επειδή καθόμαστε εδώ, ότι δεν κάνουμε ρεπορτάζ, δηλαδή ότι δεν. Δεν μιλάμε έξω, δεν έχουμε τέτοιο πληροφορίες και αυτά. Εγώ το έχω ξαναπεί, παρουσία είναι ιδιότητα. Ίσως επειδή υπάρχει μια γενικευμένη άποψη. Εδώ όμως τώρα μαζί, κυρίες και κύριοι, θα σας αλλάξουμε την άποψη. Αυτός είναι ο σκόπος. 540 εκατομμύρια ευρώ πληρώνουν οι Έλληνες ασθενείς για αποζημιούμενα φάρμακα χωρίς συνταγή ΕΟΠΗ. 689 εκατομμύρια ευρώ πληρώνουν για συμμετοχή με συνταγή ΕΟΠΗ και 114,9 ευρώ η μηνιαία δαπάνη των οικογενειών για την υγεία. Χαμπάρι δεν πήραν εκεί στη δεξιά. Το Βατερλό της Νέας Δημοκρατίας δεν ήξεραν, δεν ρώταγαν, σάρωσαν οι αφανείς. Αυτά από το παρόν της Κυριακής με πλούσιο ρεπορτάζ. Στο πρώτο θέμα. Κόκκινο συναγερμό στην Αθήνα. Φάουντα. Φάουντα. Χάος στα εβραϊκά και τα αραβικά. Κίνδυνος ολικής ανάφλεξης. Γεραπετρίτης, μπορεί να υπάρξει καθολική επιδείνωση από στιγμή σε στιγμή, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε για Wimsey Woods. Ο Κασελάκης μεταξύ γάμου και δικαστικών εκκρεμωτήτων από την έπαυλή του στη Νέα Υόρκη. Τουιτάρει και διαγράφει στο κόμμα που βρίσκεται πρώτης διάλυσης. Ενώ στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι είναι θέμα λίγων εβδομάδων να γίνουν δημοσκοπικά δεύτερο κόμμα. Ο Ανδρουλάκης δεν θέλει ούτε να ακούσει για συνεργασία με τους Σιριζέους. Και εδώ έχει και συνέντευξη του κ. Δούκα, του νέου Δημάρχου Αθηναίων. Δεν με γνώριζαν ούτε ταξιτζίδες, με μάθανε στο debate. Real News. Επίδομα θέρμανσης και στο ρεύμα. Το σχέδιο που επεξεργάζεται το Υπουργείο Ενέργειας για τη στήριξη των καταναλωτών τους χειμερινούς μήνες. Ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τη Real. Οι παρεμβάσεις που εξετάζονται για τα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά, το βοήθημα που θα δοθεί και τα κριτήρια για τη διανομή του. Τι θα ισχύσει για όσους καταναλώνουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ποιες αλλαγές προωθούνται στα τιμολόγια των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η-1η-2024. Παγκόσμια ανησυχία για τον κίνδυνο κλιμάκωσης του πολέμου, τον ντόμινο του τρόμου στη Μέση Ανατολή, το μεγάλο ξεκαθάρισμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Crash test για την ενότητα του κόμματος, η Κεντρική Επιτροπή στις 11 και 12 Νοεμβρίου. Πλούσιο ρεπορτάζ από την εφημερίδα. Α, και πιθανή απομάκρυνση του στεγάστου του Καλατράβα. Δεν ξέρω, επανέρχεται αυτό το ενδεχόμενο, έτσι. Οι πραγματογνώμονες του τεχνικού επιμελητηρίου αναμένεται να παραδώσει τελική έκθεση για τις μεταλλικές κατασκευές στο ΑΚΑ στις αρχές Δεκεμβρίου. Για το ΑΚΑ ή ο ΑΚΑ, όπως συνήθως λέμε. Στη Μακεδονία της Κυριακής, Παλαιστινιακό, ένας φαύλος κύκλος θανάτου. Η ακραία κλιμάκωση, τα χιλιάδες θύματα και η αγωνία για το μέλλον. Η επόμενη μέρα των αυτοδιοικητικών εκλογών, τα πώς και τα γιατί νικητών και ηττημένων. Και στον τύπο της Κυριακής, μεγάλη ανάπλαση δίνει νέα ζωή στην αλυσίδα. Περνάει στα χέρια της Θεσσαλονίκης εταιρεία. Περνάει στα χέρια της Θεσσαλονικιώτης, ζητώ συγγνώμη, εταιρείας Διαμαντής Μασούτης. Με συγκίνηση η ανακοίνωση του Γιάννη Μασούτη για την ανάπλαση του ιστορικού κτηρίου. Δύο Έλληνες στον παγκόσμιο διαγωνισμό αρτοπιών στο Μόναχο, μάλιστα. Αυτά από τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Και θέλω λίγο να ρίξει μια ματιά σε αυτό το βιβλίο, να μας βοηθήσει και λίγο ο Κώστας να έχουμε αυτή την εικόνα. Αν θες, ξεφύλισε το. Α, και το είναι του Παπλόπουλου. Ναι, του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προκοπίου Παυλοπούλου, έτσι, όπως λέμε, ο Προκόπης Παυλόπουλος είναι γνωστό ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον συγγραφικό έργο. Κυκλοφορεί λοιπόν και πάλι από τις εκδόσεις Ευρασία η τρίτη αναθεωρημένη και επαυξημένη έκδοση του βιβλίου του τέος Προέδρου της Δημοκρατίας και ακαδημαϊκού κ. Προκοπίου Παυλοπούλου με τίτλο «Μελέτες για τα εθνικά θέματα και για το κυπριακό ζήτημα». Είναι έκδοση φίλοι τηλεθεατές που περιβαίνει τις 350 σελίδες και περιλαμβάνει, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις τελευταίες εξελίξεις, το σύνολο των εθνικών μας θέσεων. Πάνω σε όλα τα ζέοντα εθνικά μας θέματα. Με την προσθήκη επιπλέον σε αυτή την έκδοση του κυπριακού ζητήματος, το οποίο είναι πρωτίστως διεθνές και ευρωπαϊκό, σύμφωνα πάντα με τον ακαδημαϊκό Προκόπη Παυλόπουλο. Περιπτικώς, η θέση του κ. Προκοπίου Παυλοπούλου συνοψίζεται στο περιεχόμενο αυτού του βιβλίου, που είναι η τρίτη έκδοση που νομίζω είναι ένα ενδιαφέρον πόνημα, ακαδημαϊκό πόνημα, επιστημονικό, κυρίως όχι μόνο για πολίτες που θέλουν συνειδητά να παίρνουν κομμάτια ιστορίας. Κώστα, περίμενε λίγο, περίμενε. Και να αντιλαμβάνουν τη γη, αλλά αξίζει να διαβάσουμε και αυτό, νομίζω. Βεβαίως. Είναι σύγγραμμα, είναι οδηγός για δημοσιογράφους, για δικηγόρους, για νομικούς, για όσους ασχολούνται με το διεθνές δίκαιο, αλλά για όσους πραγματευόμαστε τέτοια θέματα. Έτσι. Είναι ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας και λέει.
Το ηθικό δίδαγμα το οποίο πρέπει να συναγάγουν Ελλάδα και Κύπρος για την υπεράσπιση τους απέναντι στον αδίστακτο τουρκικό επεκτατισμό και αναθεωρητισμό είναι κατεξοχήν τούτο. Πλήρης αξιοποίηση, δίχως νοοτροπία υποχωρητικότητας και δίθεν συμβιβασμών των κανόνων του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Αναφορικά με την υπεράσπιση των κάθε είδους δικαιωμάτων τους και ιδίως των λάτου σένσου κυριαρχικών. Και ευχαριστούμε τον κύριο Παπαπαπλό που μας έστειλε το βιβλίο του. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον Κώστα. Ευχαριστούμε και εσάς να μας στείλετε καλά μηνύματα να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Μας τρολάρουν λίγο, λοιπόν, φίλοι τηλεθεατές. Καλά κάνουν. Δεν έχουμε μιλήσει για τα τσάκρας της Ευλαβίας. Το γνωστάμε από χτες. Όμως αποκλειστικά, αφού γυρίσουμε το φέλιμο διάλειμμα, θα κάνουμε μια αποκάλυψη. Μπορείς να αφήσεις τα τσάκρας μου ήσυχα. Γιατί, τα τσάκρας είναι τσάκρας. Μπορείτε. Έτσι που κάνεις, δεν θα μου τα αφήσεις ήσυχα. Τα ανοίξαμε, θα ξανακλείσουν. Λοιπόν, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Τσάκρας. Στείλτε το τώρα, είναι πουγείτε. Τσάκρα. Είναι τα τσάκρα. Θα μας πει Μαργαρίτα Ακούζα που τα ξέρει όλα αυτά, αν το βάζουμε. Όχι, η Κυριακή Πέτσα γνωρίζει. Κυριακή είναι τσάκρα ή τσάκρας. Τσάκρα. Τα τσάκρα. Ναι. Μάλιστα. Το ξέρα, ήμουν σίγουρος. Λοιπόν, πάμε. Κοίτα, είναι στην Πελοπόννησο είναι τσάκρα. Τσάκρας είναι όσα λέμε στα πάνω. Αν πας Ήπειρο είναι τσάκρατα. Αν κατέβεις νησιά, είναι τσακρά. Πώς το έγραψε ο Προκόπης Παυλόπουλος, το ηθικό δίδαγμα. Το ηθικό δίδαγμα τώρα είναι για μένα, δεν ξαναλες τίποτα, σου πήρω Χαριτάτο, όσον αφορά στο τι κάνεις τα ρεπό σου. Γιατί το μαθαίνει το Πανελλήνιο. Πάμε τώρα να πούμε τι δίνουμε. Δίνουμε Citroën σε τρία έκδοση γιου. Το μεγάλο δώρο του Open, το βλέπετε, είναι υπέροχο. 5,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και σημαντικό στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε με την ακρίβεια που δεν λέει να σταματήσει. Και το διεκδικείτε με μήνυμα τηλεφώνου μας στο 14800. Και με ακριβώς τον ίδιο τρόπο διεκδικείτε ένα ηλιακό θερμοσύφωνο 160 λίτρων από την Αντωνακάκης, φίλοι τηλεθεατές, κυρίες και κύριοι. Η κορυφαία ελληνική εταιρεία Αντωνακάκης που κατασκευάζει ηλιακούς θερμοσύφωνες από το 1991 σας κάνει δώρο ένα ηλιακό θερμοσύφωνο 160 λίτρων, παρακαλώ, υψηλής ποιότητας με θωρακισμένο δοχείο για μεγάλη διάρκεια ζωής και επιλεκτικό συλλέκτη υψηλής απόδοσης. Λοιπόν, τον διεκδικείτε με ένα πολύ απλό τρόπο. Τηλεφωνώντας από σταθερό κινητό στο 14800, που αφήνεται ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, ή απλά στέλνετε ένα SMS, έτσι, γράφοντας Open και ενώ ονοματεπώνυμο στο 14800. Τι κοιτάς το κινητό σου, άρχισαν να στέλνουν μηνύματα. Διαβάζω, τι μας στέλνουν δηλαδή. Μας στέλνουν μηνύματα τηλεθεατές. Και στέλνουν στο προσωπικό μου, ας πούμε, δηλαδή. Στο προσωπικό. Στο Instagram τώρα. Στο Insta. Όπου θα με τρολάρουν. Είναι αυτό που λέμε direct. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Direct. Θα τον επαναφέρω στην τάξη, στο δικό σου. Direct.
Θα πεις καλημέρα στον κόσμο. Καλημέρα. Τώρα μαζί. Σήμερα είναι Κυριακή και σήμερα μαζί χαμογελάμε. Συζητάμε τα πάντα. Τι έχει συμβεί. Θα έχουμε ένα υπέροχο πάνελ πολιτικό για τις εξελίξεις και την επικαιρότητα. Απευθείας συνδέσεις για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Τα διεθνή μας με τη Μαργαρίτα Κούζα σε λίγο. Αλλά πριν από όλα αυτά θα συζητάγαμε για τα τσάκρα. Αλλά δεν θα γίνει ακόμα. Αργότερα. Για να έχουμε αυτό που λέμε... Θες να το κάνουμε τώρα που κοιμάται πιο πολλοί κόσμοι. Αναμονή κοινού. Αναμονή κοινού. Γιατί εγώ αυτά που έχω τώρα στο ωφέλιμο μικρό διάλειμμα για το ένα μάτι που είδα, είδε ένα μάτι. Αυτό. Έφυγε, η ψυχή μας είναι. Πώς την είπε, αν δεν κάνουμε αυτό, και είναι πόσες χιλιάδες τσάκρα. Είχαν ένα διάλογο τώρα η τεχνική με την Ευλαμπία, που δηλαδή είχα μείνει έτσι. Εν πάση περιπτώσει, είναι η ώρα. Δεν μου λες τη φράση, θα ανήκω μία Δήμο την ξέρεις. Εγώ έχω φίλο μου και τον Νίκο και τον Δήμο. Τα ενίκο μη εν δήμο. Α, συγγνώμη, δεν ακούω και καλά. Οίκο, λοιπόν, με ομικρόν γιώτα. Οίκο. Είναι αυτό που λέει οίκοθεν. Την ξέρεις. Ε? Την ξέρεις. Εγώ δεν την ξέρω. Να, η Μαργαρίτα Κούζα. Μαργαρίτα. Θα τα πούμε μετά. Δείτε σε λίγο. Λάδι, όπως χρυσάφι. Τι λένε στο τώρα μαζί ελαιοπαραγωγή. Φοβούνται ότι ο κόσμος θα γυρίσει την πλάτη στο λάδι. Καλημέρα, Κοψωτάτη. Καλημέρα, Μαργαρίτα μου. Υπέρκοψη. Καλημέρα σε εσάς και στα τσάκρα σας. Λοιπόν, έλα, τάξη, θα το πω. Γιατί θα πάει σοβαρά. Ήρθε άντρας μου από τον πόλεμο και πήγαμε και κάναμε ένα μασάζ. Ναι. Οκ, σε φίλη μου. Καλημέρα, Σωτήρη. Εγώ στηρίζω. Λοιπόν, και κάναμε αυτό, ένα μασάζ και είναι ενεργειακό, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι ενέργεια, είμαστε ενέργεια. Εγώ το πιστεύω ότι είμαστε ενέργεια. Δεν το είχα ξανακάνει. Με χαλάρωσε πάρα πολύ. Και ζυγνωμένη ενέργεια είμαστε. Θες να πεις τι ακριβώς έκανες μετά. Όχι, δεν θέλω να πω τι ακριβώς έκανα. Μασάζ έκανα. Ξεκλείδωσαν τα τσάκρα πάντως. Λοιπόν, θα τον πνίξω. Να σου πω, τα ξεκλειδώνουν τα τσάκρα. Κάνουν θορυβό. Ναι. Σαν, σαν βίδα που θέλει λάδι. Για να κλειδώσουν, φέρνουμε κλειδαρά. Δηλαδή, εγώ για να ξεκλειδώσω τσάκρα. Για έλα τώρα, θα βγάλει σκουριά. Είναι ολόκληρη ενέργεια, είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Ναι, εντάξει τώρα. Η γιόγκα, όλα αυτά που πρεσβεύει και τα λοιπά. Κάτσε. Ναι, ναι. Θα τα κατακαιρματίσουμε όλα. Όχι, όχι. Θα τα ισοπεδώσει όλα. Όχι, όχι. Όμως άκουγα την Μαργαρίτα που έλεγε στο διάρρημο ότι έχουμε. Πόσα... 88.000 τσάκρα. Το γκούγκλερα δεν το ξέρω. 88.000 τσάκρα στο σώμα. Εγώ μόνο το μεγάλο μάτι. Εκ των οποίων τα 7 είναι τα πιο σημαντικά. Στο, πριν το επόμενο διάλειμμα θα μελετήσω και τα υπόλοιπα. Το μεγάλο μάτι, θες να μας πεις. Αυτή την ώρα όπου είναι 7 παρατέταρτο θα επαναφέρω το πλατό στην τάξη. Εντάξει. Και θα πάμε να δούμε τη Μαργαρίτα Κούζα όλα τα τεκτενόμενα εκεί όπου είναι το βλέμμα μας τόσες ημέρες στη Μέση Ανατολή. Γιατί σκεφτήκαμε, υπήρξε ναι, και αυτή η συνάντηση στην Αίγυπτο. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ακούσαμε και τις δηλώσεις, ακούσαμε και τις δηλώσεις των υπολείπων νόμων. Δεν κατέληξαν σε κοινό ανακοινωθέν. Αυτό είναι όλο. Βεβαίως, είναι ο καθένας με τα δικά του. Η ουσία των πραγμάτων ήταν να μαζευτούν πολλοί ηγέτες της περιοχής και της διεθνούς κοινότητας, να τα βάλουν κάτω και να δουν πού μπορούν να βοηθήσουν, να διαμεσολαβήσουν και για τους ομήρους και για να μην πάρει αυτή η σύραξη μεγάλη διάσταση σε όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή να μην παραμένει εστιασμένη στο έδαφος του Ισραήλ, αλλά να πάει κι αλλού. Βεβαίως, σημαντικοί παίκτες όπως το Ιράν, δεν ήταν εκεί, που το Ιράν παίζει κομβικό ρόλο στα πλάνα μας, βλέπουμε εδώ, τα φορτηγά με την ανθρωπιστική βοήθεια που πέρασαν χθες από το πέρασμα της Ράφα, σταγόνα στον ωκεανό, παιδιά, για 2 ώρες μόλις άνοιξε το πέρασμα και πέρασαν μόλις 20 φορτηγά. Μετέφεραν βέβαια αρκετούς τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά τι να το κάνεις. Αυτά προορίζονται για πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Είναι αστείο τώρα αυτό, έτσι. Είναι πραγματικά ανέκδοτο. 20 φορτηγά που θα πρέπει να είναι κάθε μέρα πάνω από 150 φορτηγά, έτσι. Τουλάχιστον. Εκατοντάδες περιμένουν, εκατοντάδες. Βρίσκονται σε αναμονή. Δεν ξέρουμε σήμερα αν θα ξανανοίξει η Ράφα για να περάσουν κι άλλα. Ανώτατοι αξιωματούχοι λένε ότι το περιμένουν όχι νωρίτερα από τη Δευτέρα, από αύριο το πρωί. Και εντωμεταξύ. Λαός ολόκληρος, άμαχοι, υποφέρουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εκτοπίστηκαν, κινδυνεύουν από τους βομβαρδισμούς και κινδυνεύουν και από λοιμό και από επιδημίες. Γιατί το έχουν βγάλει από ισοπεδωμένο κτίριο. Ναι. Το παιδί τρέμει στην κάμερα. Τρέμει. Είναι ένας γιατρός ή μαχητής, δεν θυμάμαι. Ξέρεις ποιο πλάνο λέω, ναι, Μαργαρίτα. Ξέρω. Και το παίρνει αγκαλιά και αρχίζει το μωρό αυτό και σπαράζει. Οι πόλεμοι αυτό κάνουν. Καταστρέφουν οικογένειες, σκοτώνουν ανθρώπους. Και αυτές οι εικόνες που έχουμε δει και από το νοσοκομείο της Γάζας, με τα παιδιά που είδαμε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, τα οποία είναι μόνα τους, δεν είναι γονείς τους εκεί. Έχουν χάσει τους γονείς τους. Ακριβώς, τους έχουν χάσει με αυτόν τον τρόπο.
Και τα παιδιά αυτά τα βλέπεις να κλαίνε, να είναι μόνοι τους, να είναι τραυματισμένοι, να φωνάζουν μαμά. Και να περιμένουν 20 αυτό. Φορτηγά και λένε 20 θα τα κόψουν. Πάμε τώρα, τι να λέμε. Τέλος πάντων, να ελπίσουμε ότι με πιέσεις και διαβουλεύσεις θα ξανανοίξει για περισσότερα φορτηγά και περισσότερη βοήθεια. Πάμε τώρα, παιδιά, θέλω να σας δείξω τα αρκουδάκια. Και δεν αστειεύομαι καθόλου. Είναι αυτές οι θηριώδεις τεθωρακισμένες μπουλντόζες, οι οποίες θα είναι ο πολιορκητικός κρυός του Ισραηλινού στρατού. Είναι μια πολύ γνωστή μάρκα. Είναι τροποποιημένα και κατασκευασμένα ώστε να ισοπεδώνουν τα πάντα. Θα είναι στην αρχή. Θα μπουν και θα ανοίξουν το δρόμο για τα επόμενα Ισραηλινά άρματα που θα μπουν στη λωρίδα της Γάζας. Είναι ότι σε περιοχές που είναι βομβαρδισμένες θα πρέπει να ανοίγουν οι κοίτα εδώ, σε προηγούμενες επιχειρήσεις, τι κάνουν. Αυτό είναι μέσα στη Γάζα. Είναι πριν από λίγους μήνες. Δεν ξέρω αν θα δεχτούν αυτά, πειρά. Τα αρκουδάκια, είναι οι μπουλντόζες ή Caterpillar, ισοπεδώνουν τα πάντα. Καταρχήν οργώνουν το δρόμο ώστε να μην μπορεί να υπάρχει διαφυγή για τους άλλους. Και αντέχουν και σε μικρές ισχύους τους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Ναι, δεν διαλύονται από εκρηκτικούς μηχανισμούς. Όταν λοιπόν θα εισβάλλουν αυτά, μετά θα ξεκινήσει, μάλλον παράλληλα από πίσω θα ακολουθούν τα επόμενα Ισραηλινά άρματα, επίσης τελευταίας τεχνολογίας, από τα ισχυρότερα που έχουν κατασκευαστεί στον κόσμο και οι δυνάμεις του στρατού που βρίσκονται ακόμα σε αναμονή, περιμένοντας το πράσινο φως. Να δούμε, ελπίζουμε να μην δοθεί ποτέ αυτό το πράσινο φως, αλλά κάπως έτσι θα ξεκινήσει και την ίδια ώρα. Οι μονάδες, ειδικές μονάδες του Ισραηλινού στρατού συνεχίζουν τις ασκήσεις σε εντατικούς ρυθμούς. Βλέπουμε εδώ πλάνα, είναι επιχείρηση αντιτρομοκρατική. Έτσι θα μπουν στα κρυσφύγετα της Χαμάς, έτσι θα ξετρυπώσουν τους τρομοκράτες και έτσι θα τους εξεδατερώσουν. Είναι γεγονός ότι ο Ισραηλινός στρατός είναι από τους πλέον εκπαιδευμένους σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, πιάστηκε στον ύπνο την 7η Οκτωβρίου, αλλά εκεί δεν ήταν θέμα ικανοτήτων του στρατού, ήταν θέμα ελλιπούς ή κακής πληροφόρησης. Εκεί έπεσαν έξω οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ με τα αποτελέσματα που έχουμε. Και συνεχίζοντας, βεβαίως, είπε η Ευλαμπία πώς βγάζουν τα παιδάκια κάτω από τα χαλάσματα. Κοιτάξτε, παιδιά. Αυτή είναι η Γάζα. Αυτή η δυστοπική εικόνα που θα νόμιζες ότι είναι από κάποια ταινία επιστημονικής φαντασίας, αυτή της καταστροφής, καταστρέφεται η ανθρωπότητα, εξαλείφεται, εξαφανίζεται, είναι πραγματικότητα εκεί. Τώρα τα λέμε και μπορεί κάποιος να νομίζει ότι παίρνουμε πλευρά. Μακριά από μας αυτό το πράγμα. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι Ισραηλινοί την 7η Οκτωβρίου υπέστησαν ένα φοβερό σοκ. Φοβερές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και σε ομήρους που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς. Αυτά όμως τα αντίπεινα ξεπερνούν κάθε φαντασία και κάθε ανθρωπιά. Μαργαρίτα, το είπε εκεί μέναν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Χαμάς και άλλο ο Παλαιστινιακός λαός. Εννοείται. Δηλαδή αυτή η εικόνα εμένα με έχει πονέσει στο στομάχι που τη βλέπω. Πραγματικά είναι φρικτή. Και αυτή η εικόνα συγκλονίζει και πάρα πολλούς Ισραηλινούς. Χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη διαδήλωση στο Τελαβίβ. Συμμετείχαν χιλιάδες άτομα. Η διαδήλωση έγινε έξω από το Υπουργείο Άμυνας. Βλέπετε εδώ τον κόσμο. Οι οποίοι φώναζαν συνθήματα ζητώντας την παραίτηση του Νετανιάχου, άμεση εκεχηρία από Ισραηλινούς. Άμεση εκεχηρία και βεβαίως διαπραγματεύσεις για την επιστροφή των ομήρων. Γιατί τις οικογένειες, τον απλό κόσμο, αυτό τον ενδιαφέρει. Να πάρει πίσω στην αγκαλιά του την κόρη του, τον πατέρα του, το γιο του, τις οικογένειές τους, τους φίλους τους. Ο πόλεμος είναι απεχθής για όλους τους ανθρώπους. Είτε είναι Παλαιστίνοι, είτε είναι Ισραηλοί, είναι οτιδήποτε. Ουκρανοί, Ρώσοι. Για να το γενικεύσουμε. Το ότι η λωρίδα της Γάζας και οι οριογραμμές μεταξύ Ισραήλ, Παλαιστίνης, ακόμα και Λιβάνου, είναι ένα καυτό σημείο, το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες. Το ξέρουν όλοι οι τηλεθεατές. Θα έρθουν φωνές κάποια στιγμή που θα ακούγονται και από τις δύο πλευρές που θα λένε: γνωρίζετε ότι είναι καυτά σημεία. Κάποιοι άφησαν κάποιους να μπουν μέσα. Κάποιοι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους και άλλοι την κάναν καλύτερα. Θα έρθουν και τέτοιες θεωρίες που θα βρίσκουν δίκαιο στη μερίδα τηλεθεατών, αναγνωστών, ακροατών της κοινής γνώμης διεθνώς. Κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους και ζήσαμε όσα ζήσαμε πριν από κάποιες μέρες μέσα στο έδαφος του Ισραήλ. Κάποιοι δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους εδώ και χρόνια και δεκαετίες. Ακριβώς. Δεν είναι κάτι του τώρα. Από όλες τις πλευρές. Και θα το δεις και στην κοινή γνώμη του Ισραήλ. Σιγά σιγά θα αρχίσουν και να είναι. Γι' αυτό ο Νετανιάχου λένε ότι κρύβεται πίσω από τις ευθύνες του, σημειώνοντας αυτές του είδους τις εικόνες και αυτές τις αντιδράσεις. Αλλά είναι απόψεις που δίστανται διαρκώς. Και θα τελειώσω λέγοντας ότι συνεχίζονται σε μυστικό διπλωματικό επίπεδο διαπραγματεύσεις, πάντα με το Κατάρ σε πρώτο ρόλο, για την απελευθέρωση και άλλων ομήρων. Προφανώς θα ξεκινήσουν από τους ξένους υπηκόους, χθες είδαμε τις δύο Αμερικανίδες, τις πρώτες
που απελευθερώθηκαν. Μην ξεχνάμε ότι είναι 210 στο σύνολο, ανάμεσα τους και δεκάδες παιδιά. Αν συνεχίσει αυτή η διαδικασία της απελευθέρωσης των ομήρων, πολλοί ξένοι αναλυτές και αξιωματούχοι κυβερνήσεων θεωρούν ότι θα υπάρχει ένα φρένο στις μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, έως ότου απελευθερωθούν οι περισσότεροι όμηροι, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Μακάρι να υπάρξει φρένο, να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Να τελειώσει. Γιατί έχουμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και εμείς είμαστε στη μέση, το ξαναλέω. Μαργαρίτα, σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε δούμε και στη συνέχεια. Και πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τι καιρό θα ξημερώσει στη χώρα μας, σύμφωνα με τον κλέαρχο Μαρουσάκη. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με αφρικανική σκόνη, ζέστη, αυξημένη υγρασία, αλλά και λίγες τοπικές βροχές, θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στη χώρα μας, όπως βλέπουμε και στον χάρτη μας. Για σήμερα, Κυριακή, προς το Ιόνιο και τα Επιρωτικά, θα συναντήσουμε αραιές συννεφιές κατά τόπους πιο πυκνές και δεν αποκλείεται να σημειωθούν και λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές, λάσποβροχές προς τα βορειοδυτικά τμήματα στην υπόλοιπη χώρα. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί. Νοτιάδες οι άνεμοι στις θάλασσές μας, με μέτριες και προς το Ιόνιο τοπικά ισχυρές εντάσεις, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει αργά το μεσημέρι σε αρκετές περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή της Αττικής, για σήμερα Κυριακή, αναμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες αραιές συννεφιές, αλλά και αυξημένη υγρασία τώρα νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι θα πνίγουν από νότιες διευθύνσεις, με τοπικά μέτριες εντάσεις, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει αργά το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης θα συναντήσουμε αραιές συννεφιές, αλλά και ομίχλες τώρα νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνίγουν από νότιες διευθύνσεις, με τοπικά μέτριες εντάσεις, με τον υδράργυρο να προσεγγίσει αργά το μεσημέρι στο εσωτερικό της πόλης και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Σε ό,τι αφορά τώρα την αυριανή ημέρα, αλλά και μέχρι περίπου και του Αγίου Δημητρίου, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι υψηλές θερμοκρασίες, η μεταφορά αφρικανικής σκόνης και η αυξημένη σχετική υγρασία. Αλλαγή αναμένουμε προς το τέλος της νέας εβδομάδας. Κυρίες και κύριοι, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Υπέροχη ημέρα, υπέροχη. Τι έχεις, παιδί μου? Τι έχεις? Τίποτα. Τίποτα δεν έχω. Τι θες? Βαγγέλη. Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, Βαγγέλη. Για να ξεκλειδώνουν τα τσάκρα, βάζουμε και λάδι. Κάτι τέτοιο έχω ακούσει. Θα το δοκιμάσω κι εγώ, δεν ξέρω. Ναι. Κάτι έχω ακούσει για τα τσάκρα, ότι βάζει και λίγο λαδάκι. Γιατί εκεί που έχει φτάσει το λάδι, ναι. Τι τσάκρα θα έχουμε? Α, αυτό είναι μία. Ναι, χρυσάφι το τσάκρα. Επισήμαση πολύ σωστή, γιατί θα μας κοστίζει πολύ. Ναι. Αργότερα, αναμονή κοινού. Νάντια, να ξέρεις, θα ξανάρθω, γιατί πάνε όλα τα ενεργειακά που κάναμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Θα επανέλθει στην τάξη. Δηλαδή. Εγώ στην τάξη είμαι. Όπως κάθε φυσιολογικός άνθρωπος. Κυρία, έτσι, να πάω το. Όπως κάθε φυσιολογικός άνθρωπος, έτσι κι εγώ, πήγα με τον άνθρωπό μου ναι. να κάνουμε κάτι μαζί. Ήταν στον πόλεμο, ανησύχησα, γύρισε, λέω να του το κάνω δώρο. Ορίστε. Ναι, αυτό είπα. Ένα φυσιολογικό ζευγάρι κάνει κάτι αυτό μαζί. Ναι, αλλά τη διάσταση πρέπει, για τα ενίκω, μη ενδύμω, το καταλαβαίνει. Δεν σου λέω τίποτα. Το πάθημα έχει να μάθει. Είναι η ώρα του οικονομικού ρεπορτάζ. Ναι. Είναι η διάσταση. Η αλήθεια είναι ότι θέλει ψυχολόγο, ψυχίατρο, γιατρό για να. Και για τη σύνταξή σου και για τα υπόλοιπα. Άντε να επανέλθουμε. Λοιπόν, μα μας στέλνουν και τηλεθεατές και με τρολάρουν. Όχι, για μην το κάνετε αυτό. Μην την τρολάρετε πολύ. Λίγο. Ανέφερε και το λάδι, λοιπόν. Ναι. Έτσι, μπράβο, ναι, έχουν πάει στα ύψη γενικά οι να τιμές. Πούμε την καλημέρα, Βαγγέλη, με την παρουσία σου εδώ και στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, που είναι διοκτήτης ηλεκτριβίου στην Ηλία. Κύριε Παπαδόπουλο, αγαπητέ Κωνσταντίνε, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, 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 καλέ μας φίλε. Λοιπόν, Βαγγέλη. Έχουμε αναλύσει επαρκώς τους λόγους που αυξάνεται το λάδι. Θα τα πείτε και σε λίγο. Εγώ να σας πω βέβαια ότι επειδή συνήθως αρχίζουμε μετά τις 15 του μήνα και ψάχνουμε τις τσέπες μας αν μας έχει μείνει κάτι, απλά να πω ένα και καλό νέο. Και παπάθες, μη σου πω. Έχουμε καλό νέο. Έχουμε καλό νέο, γιατί θα πληρωθούν τουλάχιστον οι συνταξιούχοι πριν από την παρέλαση. Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες είναι για Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, ΟΓΑ, ναι. ΝΑΤ και ΔΕΗ, 5η 26 Οκτωβρίου. Οι πληρωμές των συντάξεων εδώ είναι εντάξει, αυξήσεις μετά την 1η Ιανουαρίου. Να πούμε πρώτα για τις ημερομηνίες, όπως είπαμε, 5η 26 Οκτωβρίου, Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, ΟΓΑ,
ΝΑΤ και ΔΕΗ, η καταβολή των συντάξεων. Δευτέρα 30 Οκτωβρίου, όλα αυτά είναι γκισέ, έτσι θυμίζω, γιατί Δευτέρα 30 Οκτωβρίου τα χρήματα θα τα δουν την Πέμπτη. Ναι. Έτσι, το απόγευμα, την προηγούμενη εργάσιμη δηλαδή, στον τραπεζικό του λογαριασμό. Όπως γίνεται πάντα, λοιπόν, έχουν, μπράβο, τη χρεωστική τους. Ωραία. Λοιπόν, Δευτέρα 30 Οκτωβρίου έχουμε ΙΚΑ δημόσιο ΤΕ, την καταβολή των συντάξεων. Αυτό είναι το. Τι ωραίο να δίνεις πληρωμές, έτσι. Ναι, έτσι, μια χαρά. Αργά, να τα απολαύσουμε. Έτσι. Επιτέλους να μιλήσουμε για κάποια χρήματα που μπαίνουν στην τσέπη, γιατί συνήθως φεύγουν και. Καλά, όπως δεν τα προλαβαίνουν τώρα, όπως μπαίνουν, θα φύγουν, φεύγουν. Σε λογαριασμούς, εννοείται. Και πάνε και στο λάδι. Γι' αυτό λέω από τις 10 του μήνα αρχίζουμε και ψάχνουμε τις τσέπες μας. Λοιπόν, μετά έχουμε πληρωμή επιδομάτων. Αυτή μετά την παρέλαση θα πληρωθούν, γιατί είναι 31 Οκτωβρίου η καταβολή, άρα θα τα δουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από Δευτέρα το απόγευμα στις 30 Οκτώβρη. Προνοιακά αναπηρικά, ανασφάλιση των υπερηλίκων, επίδομα ενοικίου, επίδομα γένας ή καταβολή. Όπως επίσης θα έχουμε και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα την ίδια ημέρα. Αυτά είναι έτσι τα πιο γνωστά επιδόματα που πάνε σε περισσότερο κόσμο. Να πούμε και πριν ανοίξουμε την κουβέντα μας για το λάδι, ότι έρχονται και αυξήσεις συντάξεις. Mm-hmm. Το ποσοστό φαίνεται ότι κλειδώνει στο 3,5% από 1η Ιανουαρίου του 2024. Εδώ θα γίνει η καταβολή ουσιαστικά το Δεκέμβρη, γιατί όπως ξέρουμε προκαταβάλλονται οι συντάξεις. Το Δεκέμβρη λοιπόν θα δουν φουσκωμένες συντάξεις τους. Να δούμε ενδεικτικά από ταμείο σε ταμείο πώς θα διαμορφωθούν οι μέσες συντάξεις. Έτσι, για παράδειγμα, στο ΙΚΑ η μέση σύνταξη υπολογίζεται στα 802 ευρώ, θα πάει στα 830. Στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών από 882 στα 913. ΟΓΑ από 522 στα 540, η πιο χαμηλή έτσι, σύνταξη. Και δημόσιο από 1302 η μέση σύνταξη για τους νέους συνταξιούχους στα 1348 ευρώ. Όσοι έχουν προσωπική διαφορά, θυμίζω, θα πάρουν ένα επίδομα έκτακτο 100 έως 200 ευρώ, αφορά 750.000 συνταξιούχους αυτό, και αυτοί θα πληρωθούν πριν τα Χριστούγεννα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, και θα πάνε στο λάδι, στην τιμή από του λαδιού που τη βλέπεις και ζαλίζεσαι, κύριε Παπαδόπουλε. Γιατί, εσείς πόσο το δώσατε τώρα, γιατί είναι και το λάδι τώρα είναι συγκομιδή του, έτσι το νέο, το νιώτο λάδι. Ο Κωνσταντίνος είναι ανάμεσα και στον αγρότη. Ακριβώς. Ναι. Και στον πολίτη. Και στον έμπορο. Και δηλαδή, σε όλη την αλυσία, είσαι ο ενδιάμεσος, έτσι. Ο σκέλε, πώς πω, το πρόσωπο που... Αυτή τη στιγμή έχουμε κλείσει 2 βιτία με 9,25. Το πρόβλημα είναι ότι πραγματικά αυτή την τιμή δεν την αντέχει ο καταναλωτής. Αλλά μιλάμε για υψηλής ποιότητας ελαιόλαδα αυτή την περίοδο. Είναι τα λεγόμενα αγουρέλαια. Οπότε, για αυτό το λόγο είναι αρκετά υψηλή η τιμή. Θεωρώ και όλοι ευελπιστούμε να υποχωρήσουν λίγο οι τιμές όταν θα ξεκινήσει η παραγωγή να είναι πιο μαζική. Η αλήθεια όμως είναι ότι είναι τόσο μικρή που σίγουρα δεν θα πρέπει να περιμένουμε μεγάλη υποχώρηση. Κωνσταντίνε, συγγνώμη, αν σε το έδωσε 9,25, εγώ που θα πάω να το αγοράσω, πόσο θα το πάρω αυτό το λάδι? Αυτό το λάδι θα το πάρετε 25. 25 το λίτρο. Τα 500 ml. Τα 500. Τι? Κάτσε, βρε Κωνσταντίνε. Κάτσε, γιατί είναι και πρωί. Συγγνώμη. Αυτό είναι η αλήθεια. 25 ευρώ θα δώσω για 500 ml ελαιολάδο. Ναι, αλλά όχι αυτό που παίρνετε στο σούπερ μάρκετ, που είναι σε ένα πλαστικό μπουκάλι ή σε κάποιο γυάλινο λίτρο. Αυτά μιλάμε για υψηλής ποιότητας ελαιόλαδα. Δηλαδή για πολύ συγκεκριμένη ποιότητα ελαιολάδου, δηλαδή. Κοίταξε, ακριβώς, εγώ ξέρω ακριβώς από ελαιοτριβείο, γιατί έχει η οικογένειά μου, συγγενείς κτλ. Και έχω μεγαλώσει μέσα στο ελαιοτριβείο. Αλλά συγγνώμη, 25 ευρώ το αγουρέλαιο μηδενικής οξύτητας, καταλαβαίνω τώρα τι εννοείς. Θα το πάρω 500 ml για να φάω μια εβδομάδα δηλαδή. 25 ευρώ. Αυτό θα το πάρει. Αυτά είναι μικρές ποσότητες, ναι, τις οποίες θα τις πάρουν λίγοι. Κωνσταντίνε, να σου το πω ακριβώς όπως το σκέφτομαι. Το κατανοώ, το καταλαβαίνω και τηλεθεατές όπως το λες. Παίρνεις πάρα πολύ καλή ποιότητα, είναι αυτά τα χρήματα, θα φτάσει εκεί, 25 στο ράφι, ακούγεται σοκαριστική τιμή. Γιατί όμως, αγαπητέ Κωνσταντίνε, συγγνώμη, να το πω όπως ακριβώς το έχω σκεφτεί. Κωνσταντίνε, όμως, και όσοι ακολουθήσουν και με χαμηλότερης ποιότητας λάδι, θα πατήσουν στην τιμή της καλής ποιότητας για να το δώσουν.
Δεν είναι έτσι ακριβώς. Μακάρι να μην είναι έτσι. Κατάλαβες τι φοβάμαι εγώ, Κωνσταντίνε. Καταλαβαίνω απόλυτα. Να το πάρουν σαν τιμή, σαν αρχική τιμή. Και αυτοί που δεν θα πουλήσουν υψηλής ποιότητας λάδι. Καταλαβαίνω τι λέτε. Όμως γι' αυτό θα υπάρχει μεγάλη ψαλίδα, ειδικά από αυτά τα ελαιόλαδα. Μακάρι. Για να μην υπάρχει αυτό. Και ο αγοραστής ξέρει τι θα πάρει. Μακάρι, μακάρι. Όπως σας πάμε και στα πιο μετά. Ναι. Θεωρώ ότι από το τέλος του μήνα και μετά οι τιμές θα υποχωρήσουν λίγο, αλλά όχι πάρα πολύ. Θέλω να σε ρωτήσω και για τα πιο μετά, Κωνσταντίνα, αλλά θέλω να σου κάνω και μια ερώτηση. Εσύ το δίνεις 9,25. Άρα έχει έρθει από τον παραγωγό, από αυτόν που σου φέρνει την ελιά, πιο χαμηλά, φαντάζομαι. Έτσι. Όχι. Ο παραγωγός πληρώνεται 9,25. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον παραγωγό 9,25. Τι ενσωματώνει όλη η διαδικασία για να φτάσει στο ράφι 25 ευρώ, γιατί φαίνεται πολύ μεγάλη. Δηλαδή τώρα το 9,25 που το δίνεις, εσύ τα δίνεις 500 ml ή μεγαλύτερη ποσότητα είναι 9,25. Όχι, 9,25 είναι το κιλό. Το κιλό. Άρα δίνεις μετά 500 ml με 25 ευρώ. Είναι μεγάλη απόσταση, γι' αυτό το ρωτάω. Τι ενσωματώνει. Δεν το δίνω εγώ 25 ευρώ. Ναι, κατάλαβα. Στα ράφια. Στα ράφια, ναι. Τι ενσωματώνει. Καταρχήν πρέπει να προσθέσουμε 3% φύρα. Γιατί πρέπει να φιλτραριστεί, πρέπει να γίνει μια απαραίτητη ναι, από το 3 στο 100 και 100% που βγαίνει η τιμή από αυτό που το παίρνει ο παραγωγός και τον καταναλωτή, υπάρχει χάσμα. Να ολοκληρώσω. Υπάρχουν διάφορα κόστη. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο μέρος το παίρνει το σούπερ μάρκετ. Το παίρνει το ράφι. Μέσα στο κόστος αυτό πρέπει να ενσωματώσεις το μάρκετινγκ που πρέπει να κάνεις, γιατί αυτά είναι ιδιαίτερα ελαιόλαδα για να πιάσεις μια πολύ υψηλότερη τιμή. Υπάρχουν πάρα πολλά κόστη που πράγματι ενσωματώνται. Και θα σας πω και κάτι άλλο, ότι αυτού του είδους τα ελαιόλαδα έχουν απορροφήσει την αύξηση. Αυτού του είδους τα ελαιόλαδα είχαν 25 ευρώ και πιο πριν, που το ελαιόλαδο μπορεί να έχει κόστος, το συγκεκριμένο το αγουρέλαιο, 5 ευρώ. Μάλιστα. Είναι μια ιδιαίτερη αγορά, πάντως έχει περισσότερα κόστη. Έχει μεταφορικά, έχει μεσάζοντες, έχει μπρόκερ, υπάρχει ένας κύκλος. Πάντως από εδώ και πέρα εκτιμάζω ότι θα πέσει η τιμή. Ναι, θεωρώ ότι όταν θα ξεκινήσει μαζικά η παραγωγή, θα δουλεύουν όλα τα ελαιοτριβεία, θα υπάρξει μια πτώση, αλλά όχι πολύ μεγάλη. Γιατί πραγματικά δεν υπάρχει παραγωγή. Εδώ στην Ελλάδα θα αντιμετωπίσουμε σοβαρό πρόβλημα. Θεωρώ ότι είμαστε 50% ίσως και λιγότερο μέσω όρου της παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι οι ποσότητες δεν θα είναι επαρκείς. Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει λάδι, γιατί το δίνουμε στην Ιταλία, οι οποίοι το παίρνουν Ιταλία και το βαφτίζουν ελληνικό. Γιατί μια χαρά πλούσια είναι αλλά η χώρα μας σε ελαιοπαραγωγή. Ακριβώς, αλλά με αυτή την τιμή, ποια ελληνική εταιρεία μπορεί να στοκάρει λάδι μέσα στην παραγωγή για όλη τη χρονιά. Με αυτές τις τιμές. Όταν 100 τόνοι ελαιόλαδο σήμερα έχουν π.χ. 1 εκατομμύριο ευρώ και πριν από 2 χρόνια 3 είχαν 300.000. Κοίτα, η δική μου προσωπική άποψη ως Ευλαμπία είναι ότι καλό είναι να βγάζουμε κέρδη, αλλά καλό να σκεφτόμαστε και τον συνάνθρωπό μας, τον συνέλληνα, και να μπορεί να φάει και να μην τρώει τώρα λάδι κάκιστης ποιότητας ή να υπάρχουν αυτή τη στιγμή χιλιάδες οικογένειες που δεν μπορούν να έχουν τι τον χρυσό της χώρας μας. Τον υγρό χρυσό της χώρας μας, το ελαιόλαδο. Ακριβώς. Που οι αρχαίοι Έλληνες το εξύμνησαν και είναι κομμάτι της μεσογειακής διατροφής. Εγώ σε Ευλαμπία δηλαδή θα έλεγα εντάξει, να βγάλουν χρήματα οι άνθρωποι. Προφανώς έχουμε περάσει πολύ δύσκολα όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα. Αλλά να σκεφτούμε και τους υπολείπους. Να σκεφτούμε και την κοινωνία. Δεν έχουμε όλοι ένα χωραφάκι που έχουμε ελιές κάπου και βγάζουμε συμφωνώ το λάδι. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Όμως τις τιμές δεν τις καθορίζει ο παραγωγός. Κωνσταντίνε μου, παγκοσμιοποίηση. Και υπάρχει και κάτι άλλο, ότι αν οι τιμές πέσουν αρκετά, σε 3 μήνες δεν θα έχουμε ελαιόλαδο. Γιατί είναι τόσο μικρή η παραγωγή. Θα φεύγουν στο εξωτερικό, εννοείς. Βεβαίως. Και θα έχουμε πρόβλημα και στην Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα και στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς. Το έχεις πει 4 φορές. Θα τα πάρουν οι Ιταλοί. Ελπίζουμε να μην συμβεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δουλειά σου. Ευχόμαστε από καρδιά, χωρίς παρέξηση. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και το Βαγγέλη. Ναι, γιατί χρειάζονταν οι συντάξεις να μπουν στην τσέπη, γιατί σιγά-σιγά. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο με το ρωτάτε. Εγώ έχω μεγαλώσει μέσα σε αυτό. Δηλαδή, μέσα στον πυρήνα της ελιάς που γίνεται ένα βουνό, εγώ έπαιζα εκεί.
Μου κάνει τρομακτική εντύπωση όλο αυτό το πράγμα. Είναι κομμάτι της ελληνικής ταυτότητας, της ελληνικής γαστρονομίας. Είναι κομμάτι μας. Παγκοσμιοποίηση. Και αυτά που μας στέλνουν και πολλοί τηλεθεατές και στεναχωριέμαι με τα μηνύματά σας που τα στέλνετε. Είστε η πραγματική εικόνα. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Τι να πούμε. Να πούμε ψέματα. Χιλιάδες οικογένειες δεν μπορούν. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Ας κάνουν κάτι αυτό που πρέπει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το Βαγγέλη. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Στείλτε τα ερωτήματά σας. Λοιπόν. Πάμε στο φέλιμο διάλειμμα ή θα πάμε στο... Τι θέλεις, Πάμε... Γιατί έχουμε εκλεχτούς καλεσμένους. Λοιπόν, πάμε στο Μεσανατολικό. Πάμε στους καλεσμένους μας. Έχουμε τον Γιώργο Καμπά εδώ. Βεβαίως. Το στρατηγό μας, επίδημος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καμπά. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή. Και έχουμε την χαρά και τιμή να έχουμε στη σύνδεσή μας τον καθηγητή μας, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή σας ημέρα. Μου επιτρέπεις να ξεκινήσω. Βεβαίως. Διαβάζουμε μία συνέντευξη στο Βήμα, αν δεν κάνω λάθος, πρώην Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, στην οποία ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι ο Νετανιάχου θα πέσει. Δεν έχουμε ακούσει πολλά και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, επειδή έχετε και την εμπειρία σας εσείς. Είναι. Ο Σλόμο Μπενάμι, ο πρώην υπέξ του Ισραήλ, ο Νετανιάχου θα πέσει, η Χαμάς θα αποδυναμωθεί. Πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, που δεν φαίνεται να υπάρχει φως στο τούνελ στις διαπραγματεύσεις που γίνονται? Πολύ σωστά λέτε. Η διάσκεψη που έγινε χθες στο Κάιρο δεν απέδωσε κάποιο ορατό αποτέλεσμα. Βεβαίως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και όλες τις προηγούμενες μέρες, και αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες, υπάρχουν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, έγιναν ορισμένες στο Κάιρο διμερείς και άλλες που γίνονται από την Τουρκία, από το Κατάρ, που όλοι που προσπαθούν να μεσολαβήσουν ανάμεσα στις διάφορες πλευρές. Το πιθανότερο είναι βέβαια ότι θα έχουμε μια κλιμάκωση της σύγκρουσης, διότι φαίνεται αδύνατο να υπάρξει αυτή τη στιγμή ένας συμβιβασμός. Το Ισραήλ έχει ανάγκη από μία, αν θέλετε, απάντηση στην Χαμάς και οι απαντήσεις του Ισραήλ είναι πάντα πολύ ισχυρές. Άλλωστε αυτό λέει και το ίδιο και αυτό προφανώς θα κάνει, όσο και αν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, λαμβάνει υπόψη του τις παρενέσεις των ΗΠΑ, ίσως και πιέσεις θα έλεγα, να υπάρξει μια αυτοσυγκράτηση στον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ θα απαντήσει στη Γάζα, σε βάρος δηλαδή να μην εξελιχθούν οι επιχειρήσεις των αμάχων. Βεβαίως όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα στην πράξη. Είναι μια επιχείρηση που και ο στρατηγός φαντάζομαι θα είναι της ίδιας άποψης, πάρα πολύ δύσκολο να γίνει χωρίς να υπάρξουν θύματα αθώων. Όσο και αν προσπαθεί το Ισραήλ με κάθε τρόπο, σπρώχνοντας τους κατοίκους της Γάζας προς τον νότο και με νέες μεθόδους και στρατιωτικές και τακτικής, να μπορέσει να οριοθετήσει όσο μπορεί την επίθεσή του κατά της Γάζας, έτσι ώστε να υπάρξει, αν θέλετε, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό είναι το πιο πιθανό να συμβεί. Φαίνεται όμως ότι μπορεί και να αποδώσουν οι διαπραγματεύσεις που γίνονται σε ένα χαμηλότερο επίπεδο, σε σχέση δηλαδή με τους ομήρους, να απελευθερωθούν κάποιοι από τους όμηρους, βεβαίως με κάποια ανταλλάγματα. Όλα αυτά συνήθως γίνονται και εκείνη που κινητοποιείται το Κατάρ και θα έλεγα και η Τουρκία. Μάλιστα. Η οποία προσπαθεί να παίξει έναν ρόλο πολύ πέραν της μεσολάβησης, διότι εμφανίστηκε χτες και ως εγγυητής, αυτοαποκλήθηκε, αυτοαναγορέθηκε εγγυητής μιας συμφωνίας, αλλά ακόμη και της ασφάλειας στην περιοχή. Πράγμα που φυσικό είναι ότι θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη και από τη δική μας την πλευρά ως προς τον μελλοντικό της ρόλο ως, αν θέλετε, αυτοανακυρισσόμενο ηγέτη του Ισλάμ και ισχυρού παίκτη στην Μέση Ανατολή. Κύριε καθηγητά, πριν πάμε στον κύριο Καμπά, στον στρατηγό, και εφόσον αναφερθήκαμε στο Κάιρο, χθες είχαμε λοιπόν ένα προσωπικό αφήγημα του κάθε εκπροσώπου των χωρών που συμμετείχαν. Ένα προσωπικό αφήγημα. Κανένα κοινό ανακοινωθέν. Είναι σε όλοι σαν να ενεργούν ή να σκέφτονται ή να αποφασίζουν ή μάλλον να μην αποφασίζουν με το βλέμμα στο μέλλον και όχι το βλέμμα στο σήμερα και στις δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες νεκρών απολύων και από τις δύο πλευρές. Είναι σαν ο καθένας να φτιάχνει ή να προπαρασκευάζει την επόμενη μέρα και τη θέση του στην επόμενη μέρα. Άρα ήταν μια διάσκεψη κατά την άποψή μου αφηγημάτων, όχι ξεκάθαρων θέσεων, με την λογική που λέει ο σοφός λαός,
φοβάται ο Γιάννη το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Έτσι δεν νομίζω ότι θα έχουμε γρήγορα αποτελέσματα. Άρα μιλάμε για μια άγωνη διάσκεψη, κατά την ταπεινή μου άποψη, που το μόνο που είχε να κάνει είναι να στείλει το αφήγημα του κάθε προσώπου της κάθε χώρας προς το δικό του λαό, αλλά και προς την προετοιμασία μιας σκέψης για το μέλλον. Τι θα κερδίσουμε όλοι μας από το μέλλον, τη στιγμή που μετράμε απώλειες διαρκώς και στο Ισραήλ και στη Λωρίδα της Γάζας και αυτή τη στιγμή περισσότερο στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτή τη σκέψη. Εντάξει, δίκιο έχετε. Απ' την άλλη, οπωσδήποτε δεν ξέρουμε μήπως υπήρξαν κάποιες υπόγειοι συμβιβασμοί, κάποιες προσπάθειες να γεφυρωθεί η απόσταση, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι και η απόσταση ανάμεσα στις πλευρές είναι τεράστια αυτή τη στιγμή. Το Ισραήλ έχει ανάγκη από μια απαντητική, αν θέλετε, τιμωρία προς την, σε εισαγωγικά προς την Χαμάς. Η Χαμάς από την άλλη μεριά είναι έτοιμη μαζί με το Ιράν, τη Χετσμπολά, να ανοίξουν άλλα μέτωπα εναντίον των Ισραηλινών και να πάρει φωτιά όλη η περιοχή. Συνεπώς, προφανώς ο καθένας, δεν το ξεχνάμε αυτό, τα κράτη προωθούν το καθένα όπως νομίζει καλύτερα τα συμφέροντά του και οι πλευρές αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται διατεθειμένες να γεφυρώσουν την απόσταση. Προσπαθούν, είμαστε σίγουροι όλοι που παρακολουθούμε, να υπάρξει μια τέτοια γεφύρωση, να πλησιάσουν οι απόψεις, αλλά είναι πάρα πολύ μακριά αυτή τη στιγμή. Και φοβάμαι ότι η πιθανότερη εξέλιξη των πραγμάτων θα είναι προς την κλιμάκωση, τουλάχιστον μέχρι την είσοδο των Ισραηλινών στρατευμάτων στη Γάζα. Εσείς, κύριε Καμπά, τι λέτε? Καταρχάς, συμφωνώ με τον κύριο Βαλινάκη, πιστεύω ότι στο Κάιρο αυτό το οποίο έγινε ήταν μόνο για να γίνει και τίποτα παραπάνω. Δηλαδή δεν έδωσε κάποιο δείγμα ότι θα μπορούσαν έστω να βγάλουν μια κοινή ανακοίνωση, μια διακήρυξη κοινή, που να μιλάει για την ειρήνη ή για την προσπάθεια για την ειρήνη. Δεν υπόθηκε ούτε αυτό το πράγμα. Και οι σοβαροί προβληματισμοί ήταν ότι από τη μια πλευρά ήταν ότι έπρεπε να πούνε κάτι για το Ισραήλ, να δικαιολογήσουν το Ισραήλ λόγω της επιθέσεως, της τρομοκρατικής επιθέσεως από τη Χαμάς, αλλά και από την άλλη πλευρά να πούνε και για τον Παλαιστινιακό λαό που πραγματικά πληρώνει τεράστιο φόρο αίματος αυτή την περίοδο. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό γι' αυτό και κλείνω για το Κάιρο είναι ότι δεν ήταν εκεί πάει οι δύο σημαντικότεροι παίχτες, ας το πούμε έτσι, σε όλη αυτή τη διένεξη, που ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Από τη στιγμή που δεν ήταν αυτοί, από εκεί και μετά ήταν απλώς, όπως πολύ σωστά είπατε, για να πει ο καθένας το αφήγημά του, να δικαιολογήσει τον τρόπο, περισσότερο στους λαούς τους, τον τρόπο με τον οποίο στείνονται μπροστά σε όλο αυτό το θέμα και τίποτα παραπάνω. Μπαχτσελή, χθες αργά το βράδυ, εάν δεν επιτευχθεί η κατάπαυση του πυρός εντός 24 ώρου, η Τουρκία πρέπει να δράσει. Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί στη θανάτωση των αμνών της Γάζας. Κοιτάξτε τώρα, ο Μπαξελή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιος είναι, ξέρουμε από πίσω ποιο είναι το background του με τους γκρίζους λύκους και όλα αυτά τα πράγματα. Πιστεύω ότι αυτό στηρίζεται πάνω σε αυτό το... Ποιος είναι, ποιος δεν είναι, κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν είναι. Ακριβώς, εκεί ήθελα να καταλήξω. Βλέπουμε λοιπόν, επειδή το είπε ο κ. Βαλινάκης, η Τουρκία, να έρθουμε και στα πιο δικά μας κοντύτερα, αυτή τη στιγμή ξανά για δεύτερη φορά μετά την Ουκρανία και μετά την Ουκρανία με τα σιτηρά και όλα αυτά και προχθές, δεν ξέρω αν είδατε, θα γίνει ένα συνέδριο στη Μάλτα για την ειρήνη στην Ουκρανία. Βγήκε ο ίδιος ο Ζελένσκι, δεν ζήτησε να έρθει και ο δικός μας πρωθυπουργός να πάει εκεί, παρόλο που του έχουμε δώσει τόσα πράγματα, τον Τούρκο ζήτησε να πάει. Το ίδιο λοιπόν κάνει και τώρα εκεί, δηλαδή στην ουσία προσπαθεί να εδραιωθεί σαν περιφερειακός παίκτης και γενικότερα και στον Ισλαμικό, και στον μουσουλμανικό κόσμο, αλλά και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να χτυπήσουν τα καμπανάκια και σε εμάς, να προσπαθήσουμε να έχουμε πιο χαρισματικό ρόλο και όχι το δεδομένο. Δηλαδή να είμαστε πιο χρήσιμοι παρά πιο δεδομένοι στην κατάσταση. Εδώ θα ζητήσω την εμπειρία σας και την αιχμηρή ματιά σας. Μιλάμε για χερσαία επιχείρηση, ναι, που όλοι απευχόμαστε, τουλάχιστον όσοι βρισκόμαστε μακριά από τα θερμά σημεία, το απευχόμαστε, γιατί θα μιλάμε ενδεχομένως για χιλιάδες νεκρούς. Μήπως τελικά, αν πάξουν τις χερσαίες επιχειρήσεις, δεν βρουν τίποτα? Σας λέω γιατί και στο παρελθόν, σας θυμίζω και την περίπτωση του Ιράκ. Υπήρχαν και οι δημοσιογράφοι, λέγαμε, θα συναντήσει αυτό, παγίδες, ενέδρες, χιλιάδες στρατού που θα περιμένουν, μαχητών. Και μετά την επόμενη μέρα δεν βρίσκαν κανέναν. Δεν ήταν κανένας εκεί.
αυτό, είναι ένα, αυτό είναι πραγματικά. Δηλαδή υπάρχει πάντα η πιθανότητα της μεγάλης μπλόφας που λέμε. Όχι, και να σας πω, αυτό είναι το αντάρτικο των πόλεων. Ναι. Δηλαδή, το αντάρτικο πόλεο είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, χτυπάς κάπου, φεύγεις, εξαφανίζεσαι. Εν τω μεταξύ, λόγω αυτών των πραγμάτων που έχουν από κάτω το τούνελ, μπορεί να πάνε οπουδήποτε. Άρα, λοιπόν, μπορούν να πάνε εκεί και να μην βρουν κανέναν. Βεβαίως, και αυτό είναι ένα από τα αποτελέσματα που θέλει το Ισραήλ. Δηλαδή, αν σηκωθούν και φύγουν, γιατί θα φοβηθεί η Χαμάς, αυτό εννοώ οι μαχητές, ναι, ναι. Είναι κάτι που το επιζητούν. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπουν μέσα. Είδα προηγουμένως και το ρεπορτάζ σας με τις μπολντόζες. Αυτό είναι όταν έχουμε ένα μέτωπο και κινούμαστε προς το μέτωπο και ο εχθρός είναι απέναντι. Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο αυτό. Όταν είμαστε γύρω-γύρω και έχουμε εχθρούς γύρω-γύρω 360 μοίρες, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή, το πιο ευαίσθητο σημείο σε μια μπολντόζα αυτού του τύπου είναι η ερπίστρια. Ένα RPG να ρίξουν, ένα δυναμίτη να ρίξουν στην ερπίστρια και τελείωσε. Να κινητοποιήσουν. Εγώ δεν λέω να κάνω κάτι άλλο. Γι' αυτά εδώ λέμε αυτό τώρα. Που λέτε. Λίγος, ναι. Τα αρκουδάκια που λέγαμε πριν με τη Μαργαρίτα. Η ερπίστρια είναι ό,τι πιο ευαίσθητο. Ένα δηλαδή, κομμάτι να σπάσει. Ένα δυναμίτη να πετάξει. Ναι. Πάει, να κινητοποιήσει αυτή την μπολντόζα. Και μετά, όλο αυτό το κτίνο μακελιό. Τεράστιο. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν θέλω να πω δηλαδή ότι όλα αυτά είναι προπαγάνδα. Δεν είναι κάτι το οποίο μα δίνει κάτι το οποίο να πούμε πόπο. Θα κατατροπώσουν οι Ισραηλινοί και το ξέρει το Ισραήλ αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Γι' αυτό και βλέπετε ότι λίγο ακόμα. Λίγο ψυχραιμία από όλες τις πλευρές σε αυτά που ακούμε και διαβάζουμε. Αυτό λέω. Έχουν τους ομήρους. Για όλους. Έχουν την αντίδραση στο εσωτερικό τους. Έχουν τις παράλληλες απώλειες που θα είναι τεράστιες. Από ό,τι άκουσα, το 40% λέει, των Παλαιστινίων έχουν μείνει μέσα στη Γάζα ακόμα. Δεν έχουν αποχωρήσει προς τον Νότο. Το λέει ο ΟΗΕ αυτό. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο εύκολο να ξεκινήσει μια επιχείρηση. Κανείς νομίζω δεν θέλει να πάρει στην πλάτη του αίμα τόσων αθώων ανθρώπων. Στρατηγία, ευχαριστώ και πάρα πολύ. Δεν αντέχουμε και να βλέπουμε άλλο αυτές τις εικόνες και στην Ουκρανία και εδώ. Πρέπει να επανέλθει η λογική στον πλανήτη. Ακριβώς. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι. Έχουμε συνηθίσει και σε όλους μας αξίζει ένα κομμάτι γης. Τώρα με αυτό. Δηλαδή... Πραγματικά δηλαδή. Κύριε καθηγητά, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε πριν σας αποδεσμεύσουμε και σας ευχαριστήσουμε. Να πω μόνο ένα λεπτό. Βεβαίως. Ότι όλη αυτή η κρίση έδειξε πόσο εσωτερικά ο αραβικός κόσμος έχει προβλήματα. Ο Σίση, για παράδειγμα, σκέφτεται όλους αυτούς που βγαίνουν στους δρόμους και διαδηλώνουν υπέρ των Παλαιστινίων, υπέρ της Χαμάς. Και το ίδιο και στην Δύση έχουμε μια εμφάνιση πάρα πολλών μουσουλμάνων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες που δείχνει το μέγεθος του προβλήματος που θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια από όλους αυτούς τους πληθυσμούς που δεν ενσωματώνονται και δεν συμφωνούν για να μην ποπισούν τις ευρωπαϊκές αξίες. Και γι' αυτό και εμείς είμαστε σε κόκκινο συναγερμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Κύριε Καμπά, αρχηγέ, να είστε καλά. Πάμε πριν για το μικρό. Ένα μικρό ωφέλιμο διάλειμμα για να φτιάξει το καφεδάκι σας, το τσάι σας, δεν ξέρω τι κάνετε. Και τελείωσε, έτσι. Μέχρι τότε όμως, τα δύο λεπτά για το πριν το ωφέλιμο διάλειμμα, ένας τυχερός από εσάς κερδίζει ένα υλικό θερμοσύφωνα 160 λίτρων. Το λέω όλο εγώ. Έτσι. Από την εταιρεία. Α, δεν είσαι καλά. Το λέω εγώ. Αντωνακάκης. Φιστόκλεψα. Λοιπόν, η κορυφαία ελληνική εταιρεία φίλη τηλεθεατής Αντωνακάκης που κατασκευάζει ηλιακούς θερμοσύφωνες από το 1991 σας κάνει δώρο ένα ηλιακό θερμοσύφωνα 160 λίτρων υψηλής ποιότητας με θωρακισμένο δοχείο για μεγάλη διάρκεια ζωής και επιλεκτικό συλλέκτη υψηλής απόδοσης. Πώς μπορείτε να κερδίσετε, να διεκδικήσετε αυτό τον ηλιακό θερμοσύφωνα, τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14800, αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή απλά στέλνετε ένα SMS γράφοντας Όπερ και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 14800, όπως ακριβώς με αυτόν τον τρόπο διεκδικείτε και ένα υπέροχο Citroën C3 έκδοση U αξίας 17.500 ευρώ, γκρι μεταλλικό χρώμα, έτσι, με μεγάλα κανονικά καθίσματα, συστήματα υποβοήθησης κτλ. Αυτά. Να πούμε και μια καλή είδηση. Βέβαια, που μόλις μας ήρθε τώρα από την πυροσβεστική. Βεβαίως, να την πούμε. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Άγιος Στέφανος της Κέρκυρας. Είχε βγει και 112 χθες. Ναι. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε Οκτώβρη, δεν θα έχουμε και πυρκαγιές. Λοιπόν, αυτά. Δύο λεπτάκια γυρίζουμε.
Εγώ δεν έχω σταματήσει να μιλάω με τους ανθρώπους της Θεσσαλίας και πολλές φορές τους πρέπει να κάνω και παράπονα. Καλά, λέω ένα τηλέφωνο, ένα μήνυμα. Δεν το κάνουν πολύ αυτό, να ξέρεις, πολλοί δημοσιογράφοι. Αρκετοί, αλλά όχι πολύ. Δεν θέλει να τα πω, εγώ θα τα πω. Είναι ο Σωτήρης. Ανεξάρτητα με το ποια ιδιότητα έχει, ανεξάρτητα με το ότι κατέβηκε και έχει βγει δημοτικό σύμβουλο και σήμερα νιώθε λίγο μήπως να μην βγει επειδή είναι δημοτικό σύμβουλο. Αυτό είναι ο Σωτήρης εδώ που βλέπετε. Ο οποίος στη Θεσσαλία, εμένα και τους οπερατέρ του Open μας αγκάλιασε, με το τρακτέρ του μας οδήγησε, μας έβαλε σε σημεία που δεν μπορούσαμε να φτάσουμε. Άφησε την οικογένειά του, το εγγονάκι του που χθες το βάφτισε και να σου ζήσει, Σωτήρη, για να είναι όλη μέρα μαζί. Μαζί με εμάς. Καλημέρα, καλημέρα. Μας άνοιξε το σπίτι του Ευλαμπή, για να μπορέσουμε όχι να τα πω καλημέρα, γιατί το οφείλω. Το οφείλω αυτό. Μας άνοιξε το σπίτι του γιατί επειδή λιγότερο, ήταν από την πρωινή εκπομπή φτάνε. Και ήμουν άϊπνη να πάω να κοιμηθώ που δεν πήγα. Κακώς. Και θύμωσε. Μας έδωσε το φαγητό του. Μας έβαλε σε τόσα χωριά ο Σωτήρης και ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί μας. Και ανεξάρτητα με την ιδιότητά σου, γιατί είσαι και αντιπρόεδρος στον αγροτικό. Θα τον πω σωστά το τίτλο, γιατί με μάλωνες εχθές το βράδυ που λέγαμε. Κάτσε, το έχω γράψει εγώ. Αντιπρόεδρος της Ανατολικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας. Και ευχαριστώ σωστά. Πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους. Να το ολοκληρώσω, γιατί μου το είπες εκτός αέρα. Και της Θεσσαλίας. Δεν ήθελε ο Σωτήρης Γιαννάκος είναι Γιαννακός. Σωτήρη Γιαννάκος. Αγαπητέ Σωτήρη. Δεν ήθελε Σωτήρης Γιαννάκος, φίλοι τηλεθεατές. Ενώ θα μπορούσε, είχε όλες τις κάμερες του δημοσιογράφου μπροστά του να είναι αυτός που λέμε ο άνθρωπος που θα μίλαγε συνέχεια στα μέσα. Λέει, παιδιά, επειδή θα είμαι δημοτικός σύλλογος υποψήφιος, δεν θέλω, δεν πρέπει, γιατί είναι εις βάρος των υπολείπων ανθρώπων που θέλουν και Αθήνα να θέσουν. Δεν ήθελε να βγει, μην τυχόν και πουν στην κλειστή κοινωνία από κάποια στιγμή αυτή η κλειστή ότι κοινωνία. Το εκμεταλλεύεται. Συγγνώμη, θα το πω. Κάποια στιγμή το τι θα πει η κλειστή κοινωνία, θα πρέπει σε αυτή τη χώρα να το αποβάλουμε από μέσα μας. Είναι τοξικό. Δεν πρέπει να μας νοιάζει ότι θα πει κλειστή κοινωνία. Έβλεπε το Σωτήρη τι έκανε. Ακριβώς. Για να βοηθήσει τη. Και εγώ γι' αυτό τα είπα αυτά. Γιατί αν εσύ δεν έπαιρνε στην κάμερα του Open σε ένα σωρό χωριά που μας πήρες και μας έβαλες μέσα, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε εικόνα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο και τίποτα παραπέρα. Πάμε, εντάξει... Πάμε τώρα, Σωτήρη. Τώρα, αφού κάναμε τις γνωριμίες μας, περίμενε, Σωτήρη. Όχι, δεν θα σε μόνο, σου περίμενε. Γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Θέλουμε σε αυτή την εκπομπή να βάζουμε την ίδια την κοινωνία απέναντι στα πρόσωπα που αποφασίζουν για τις τύχες της κοινωνίας ή αποφάσισαν στο παρελθόν ή έχουν ένα μερίδιο ευθύνης ή αν θέλετε. Για οτιδήποτε τους αφορά και μας αφορά. Εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό στο ελληνικό κοινοβούλιο για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Λοιπόν, πάμε με τις καλεσμένες. Κυρία Σέβη Βολουδάκη, στην παρέα μας, στην Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Νέα, καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα. Και παλιός γνώριμος ο κύριος Χρήστος. Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά. Και ο κύριος Νίκος Καρθαλασσόπουλος, βουλευτής, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος για το ΚΚΕ. Καλώς ήρθατε, κύριε Καρθαλασσόπουλε. Με μεγάλη μας χαρά σας συναντάμε. Θα μας επιτρέπετε. Πάμε λίγο, γιατί να πάμε στο ρεπορτάζ το οποίο θα κληθείτε να απαντήσετε. Έτσι. Γιατί εκεί τώρα τελειώνει και ο Οκτώβρης, πάει ο Νοέμβριος. Και αυτά είναι τα χωράφια. Να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεστε. Έλα, Σωτήρη. Αρχίζουμε έτσι. Ναι. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα στους αδέρφους αγρότες. Την άλλη φορά είχαμε κλείσει το ρεπορτάζ, αγαπητοί μου, με τη λέξη τραγική κατάσταση. Είναι λίγο παραπάνω από τραγική. Είναι κακή. Θα δείξει λίγο η κάμερα η δικιά μας εδώ. Ξεκινάμε από τα προβλήματα. Είμαστε σε ένα βαμβακοχώραφο στο μάτι του κάμπου, κατά μισής της Θεσσαλίας. Αυτά είναι τα λάστιχα, όπως έλεγα και τότε, τα οποία είναι κατεστραμμένα. Τα βγάλαμε έξω, τα φέραμε στον δρόμο, θα έρθει η ανακύκλωση να τα πάρει. Το βαμβάκι έπρεπε να είναι έτσι. Να έχουμε 100 τέτοια πραγματάκια στο μέτρο. Αυτό είναι το βαμβάκι. Τώρα εισπράξαμε από τον Ντανιέλ αυτά εδώ. 100% ζημία. Να ανοίξει λίγο κάμερα να μας δείξει. Εχθές την Παρασκευή εμείς η Αγροτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Καρδίτσα συνεδρίασε στην πόλη. Ήταν άνθρωποι από κάθε γωνιά του Νομού Καρδίτσας. Τα προβλήματα παραμένουν. Υπάρχει κόσμος άστεγος, υπάρχει κόσμος που πήρε τα μισά χρήματα, υπάρχει κόσμος που δεν πήρε τίποτα ακόμα. Ξεκίνησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να πει για τα διχίλερα στο πάγιο κεφάλαιο και εδώ θέλω να μου επιτρέψετε να πω το εξής απλό. Τα λάστιχα αυτά είναι για 30 στρέμματα. Το κόστος είναι 3 χιλιάρικα. Τα 30 στρέμματα με 250 ευρώ το στρέμμα έξοδα έχει 3,25, 75, 7,5. Και 3,5-10.
πίσω μου μπορεί να φαίνεται ένα σπιτάκι. Είναι οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των εκδρομητέρ που έχουμε, τα οποία ήταν δύο και πνιγήκαν και τα δύο. 1.000 ευρώ περίπου το ένα, άλλες δύο. Να ανοίξει, παιδιά, το 12. Πλάνο, αυτά που μας δείχνει ο Σωτήρης, θέλουμε να τα δούμε, γιατί αυτά είναι τα χωράφια που θρέφονται οι οικογένειες. Είναι τα ακριβή στοιχεία. Είναι τα ακριβή στοιχεία. Αν μπορεί ο ανιψιός σου, που μιλήσαμε χθες το βράδυ για να φτιάξουμε την εικόνα... Άνοιξε την κάμερα προς το εκεί. Ο Κώστας, ο Δημοσθένης, να κάνει... Μπέρεψε ο ανιψιός. Αυτή είναι η εικόνα, λοιπόν, τώρα. Αυτή είναι η εικόνα. Συνέχισε. Από εδώ περιμέναμε να ζήσουν οι οικογένειες. Έρχεται τώρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εδώ και ένα μήνα και παίζει. Θα πάρετε τόσα λεφτά, θα πάρετε εκείνα, θα πάρετε τα άλλα. Δεν πήραμε τίποτα, σημειώστε ακόμα. Λένε ότι αυτό το χωράφι θα πάρουμε 140 ευρώ προκαταβολή για το βαμβάκι και μετά θα έρθει να εκτιμήσει ο ΕΛΓΑ για να πάρουμε τα ρέστα ή να χρωστάμε. Από την πρώτη στιγμή, κυρία Ρεύη και κύριε Χαριτάτη, είχα πει εξατομίκευση της ζημίας από τον ΕΛΓΑ, ναι, από τον δικό μας οργανισμό, αλλά από εκεί και πέρα αποζημιώσεις το 100% από το κράτος. Σε αυτό είμαστε κάθε. Και θα το διεκδικήσουμε, όπως είπαμε προχτές που μαζευτήκαμε, στο δρόμο πλέον. Θα κάνετε κινητοποίησεις, λοιπόν. Πιάσε τα, κυρία Ρεύη, κύριε Χαριτάτε. Εδώ πέρα ήρθαμε στο σπίτι. Ευλαμπία και Σπύρο. Ευλαμπία και Σπύρο, σωστά. Άρα, λοιπόν, πάμε να δούμε και τις κινητοποίησεις, λοιπόν, γιατί την Πέμπτη θα έχουμε εξελίξεις σε επίπεδο των αγροτών που έχουν πληγεί στη Θεσσαλία. Τι θα κάνετε την Πέμπτη? Θα ξανασυνεδριάσουμε σε υπαθεσσαλικό επίπεδο, γιατί είναι και από εκεί πάρα πολλοί αγρότες οι οποίοι είναι πληγέντες, και θα καθορίσουμε τη στάση μας. Το πιθανότερο είναι τρακτέρ στο δρόμο. Μάλιστα. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, να αποζημιωθούμε στο 100%, αν θέλει το επίσημο κράτος μας να συνεχίσουμε. Γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, Σπύρο και Ευλαβία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι τα αναχώματα σουρωτήρι. Σταματήσαν τα έργα μετά τις δημοτικές εκλογές. Φοβάται ο κόσμος ψυχολογικά και μόνο να ξανακοιμηθεί σε ένα σπίτι που, αν θα βρέξει, με ανοιχτά, φανταστείτε, αναχώματα, με πολύ λιγότερο νερό θα ξαναπλημμυρίσει. Έχουμε ένα άλλο μεγάλο κομμάτι. Είχαμε ζητήσει από την αρχή να υποστηριχθούν όλοι οι άνθρωποι εδώ, όλα τα σπίτια, με ένα επίδομα μηνιαίο. Γιατί έχουν φύγει πάρα πολλές οικογένειες από τα πλημμυρισμένα χωριά, Μεταμόρφωση, θα θυμάστε. Βλοχό, Κοσκινά, Παλαμά, έχουν φύγει και νοικιάζουν όπου βρούνε. Εκεί τα προβλήματα αρχίζουν, τα παιδιά τους πού θα τα πάνε? Θα ξαναβάζουν στο αυτοκίνητο να γυρίσουν πίσω να πάνε σε σχολείο? Δεν είναι, το πρόβλημα είναι πολύπλοκο. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και το χειρότερο είναι ότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Λοιπόν, Σωτήρη, πώς αλλιώς να το πούμε? Να προσθέσω σε αυτά που λες και ένα φίλο μας που στέλνει εδώ, ο φίλος μας ο Βάιος, που λέει και όσοι αγρότες έχουν και λίγα πρόβατα και είναι δηλωμένα, δεν μπορούν να έχουν μπλοκάρει τη βοήθεια για τα 2.000 ευρώ. Δεν μπορούν καν να μπουν να κάνουν αίτηση, γιατί είχαν στη διάθεσή τους και λίγα πρόβατα και ως αγρότες, μάλλον φαίνονται και ως μεγάλοι φτηνοτρόφοι. Όμως τώρα, κατά κύριο πάμε λίγο. Θα σας το εξηγήσω. Ναι, θα σας το εξηγήσω και ναι, πες το, Σωτήρη, και αυτό για να πάμε και στις τοποθετήσεις των ανθρώπων εδώ, για να πάρουμε κάποιες απαντήσεις ή τοποθετήσεις. Ναι. Βεβαίως. Με την αρρωγή αυτή των 2.000 ευρώ, εγώ σας μίλησα εδώ για μια ζημία της τάξης των 10.000, η οποία και δεν αποδεικνύεται. Τα λάστιχα που σας δείχνω εδώ, κάποια χωράφια έχουν φύγει. Τα πήρε το νερό και δεν ξέρουμε πού τα πήγε. Πώς θα αποδείξει αυτός ο άνθρωπος? Ένα πλημμυρισμένο ηλεκτρομότερο μπορεί να στοιχίσει περισσότερο να το φτιάξει από ότι να αγοράσει καινούριο. Και αυτό δεν αποδεικνύεται, γιατί δεν έχει τεχνικές γνώσεις το κλιμάκι που θα περάσει. Άρα, λοιπόν, τα 2.000 αυτά είναι μια προκαταβολή μηδαμινή, θα έλεγα εγώ, και δεν την έχει πάρει και ο κόσμος. Είναι ακόμα στα χαρτιά. Θα πάρετε, θα φτιάξετε. Να, αυτό το πρόβλημα που λέτε εσείς τώρα, πώς θα γίνει? Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε. Ακούσουμε. Κύριε Βουλδάκη, δεν είστε αρμόδια υπουργός. Αυτό αντιληπτό και από τους τριθέτες και από εμάς. Ωστόσο, μια αντίδραση δική σας θέλουμε. Αλλά ξέρετε, εμείς το οφείλουμε. Είστε μέσα στη Βουλή. Όλοι μας. Οποιοσδήποτε είναι εκτός. Προέρχεστε από μια περιοχή που ζει και από την αγροτιά και βέβαια, από την κτηνοτροφία. Και από την κτηνοτροφία. Οπότε ανταλαμβάνεστε, θέλουμε να σας παρακαλώ τη δική σας θέση. Οι τυχεροί, οι οποίοι δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα στην Κρήτη. Κοιτάξτε να δείτε, αδιαμφισβήτητα. Ζωοτροφές έχετε? Πόσες είστε τυχεροί?
Δεν έχετε ζωοτροφές, τι θα φάνε τα πρόβατα. Λέω, είμαστε τυχεροί ως προς το ότι δεν είχαμε αυτή τη μεγάλη φυσική καταστροφή. Μόνο αυτό. Okay. Το είπα. Αν προσέξατε, τοποθετήθηκα, ήμουν πολύ ακριβής. Κοιτάξτε να δείτε, αδιαφυσβήτητα έγινε ένα φυσικό φαινόμενο, το οποίο δεν περίμενε κανένας μας. Δεν ήταν προετοιμασμένος κανείς. Mm-hmm. Ούτε είχαμε τις απαραίτητες υποδομές που ακόμη και να μπορούσαμε. Όταν είναι η εξαίρεση, όταν δηλαδή αυτό είναι να συμβεί ένα ενδεχόμενο ένα στο εκατομμύριο, η αλήθεια είναι ότι δεν προχωράς σε αυτό πολύ εύκολα. Κάνεις αυτά που πιστεύεις ότι είναι πιο σύνηθες να αντιμετωπίσεις. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση βρέθηκε στο πλευρό αυτών των περιοχών από την πρώτη στιγμή. Αρμόδιοι υπουργοί υγείας, πολιτικής προστασίας, αγροτικής ανάπτυξης ήταν στο πεδίο από την πρώτη στιγμή, όχι μόνο για την καταγραφή. Δεν λένε αν είσαστε στο πεδίο. Εδώ και επειδή έχω κάνει ρεπορτάζ και έχω μιλήσει με όλους τους ανθρώπους, πήγα σε 13-12 χωριά, έχω μιλήσει με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και μίλησα να διακόψω λίγο, Ευλαμπία. Συγγνώμη, να διακόψω λίγο. Συγγνώμη. Βεβαίως και ήταν εδώ όλα τα κλιμάκια, βεβαίως και περάσαν, αλλά ξέρετε πώς λέγεται αυτό εδώ στον καμπό? Κουβεντογάμος. Παλιά, οι άνθρωποι που δεν είχαν χρήματα να κάνουν ένα γάμο, είχαν βάλει και επιτίδιους εκεί μέσα στο γάμο να κάνει κουβέντα στον κόσμο για να περάσει βραδιά. Κουβεντογάμους έγινε. Χρήματα δεν δόθηκαν. Αυτό ήθελα. Τι δεν καταλαβαίνετε? Έχουν πάρει κάποιοι, άλλοι δεν έχουν πάρει. Βεβαίως. Εμείς θα επιδιώξουμε να έχουμε και τον αρμόδιο για να μας απαντήσει τι γίνεται με τις αποζημιώσεις. Καλά, χρήματα δεν είναι ότι δεν δόθηκαν καθόλου. Δεν έχουν πάρει το πρόγραμμα αρρωγή. Δεν είπα καθόλου. Ναι. Αυτό δεν είπα καθόλου. Και ενδεχομένα, γι' αυτό ακριβώς είπα ότι ήταν όλοι στο πεδίο. Ξέρετε, αυτά πρέπει να ακολουθηθούν κάποιες απαραίτητες διαδικασίες. Να γίνει πρώτα η καταγραφή και μετά να αρχίσει να προχωράει η διαδικασία των αποζημιώσεων. Αυτή δεν έχουμε. Συγγνώμη, πάλι Σωτήρη, συγγνώμη. Σωτήρη, επίτρεψε μου, επειδή μιλάμε με την κυρία Βολουδάκη, όμως πρέπει να μιλήσει και ο κύριο Γιαννούλη και μετά ο κύριο Καραθασόπουλο. Καταλαβαίνετε, ανοίξτε διάλογο οι δυο σας. Όχι, δεν είναι. Αλλά υπάρχει ειδικό κίνδυνο να νομίζω ότι σε λογοκρίνω και μακριά από μένα αυτά. Γιατί ο τηλεθέτης είναι εύκολο να κρίνει αβασάνιστα. Αλλά μιλάτε δυο σας, θα περάσει η ώρα, θα πρέπει να αλλάξουμε ενότητα και θα φύγει ο κ. Καραθασόπουλος και ο κ. Γιαννούλης και θα έχουν μιλήσει. Και αυτό δεν το ξέρει ο τηλεθέτης. Αλλά ο Γιαννούλης και ο Καραθασόπουλος θα νιώσουν ότι αυτή τη στιγμή εξαπατήθηκαν ή ότι εξυπηρέτησαν μια εικόνα εκπομπή, αλλά όχι την ουσία. Έχετε δίκιο. Εντάξει, το λέω δημόσια αυτό για να έχουμε καθαρές σχέσεις με τους τηλεθεατές. Και μακριά από εμάς από τον καναπέ κρίνουν όλοι εύκολα, ειδικά τους δημοσιογράφους και έχουμε ακούσει αρκετά. Συγγνώμη κύριε Βολουδάκη. Συγγνώμη κύριε Γιαννακέ, αγαπητέ Σωτήρη, ζητώ συγγνώμη από όλους. Το διευκρίνω προς οικονομία του λόγου. Κύριε Βολουδάκη, παρακαλώ, ολοκληρώστε και να πάμε και στους υπόλοιπους. Άρχισε λοιπόν να λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ άμεσα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακόμα πάρα πολλά βήματα να κάνουμε. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, ούτε αμφισβητεί ότι είναι εκεί άνθρωποι που ακόμα είναι ξεριζωμένοι, που δεν ζουν στα σπίτια τους, που δεν έχουν τα παιδιά, δεν πηγαίνουν κανονικά στο σχολείο, προφανώς. Αλλά όλο αυτό θα χρειαστεί χρόνο για να πραγματοποιηθεί. Προχωρούμε όσο το δυνατόν με πιο γοργά βήματα. Πρέπει να γίνουν ακόμη βήματα. Παρακαλώ, κύριε Γιαννούλη. Εγώ θα διαθέσω όσο περισσότερο χρόνο μπορώ στον Σωτήρη, γιατί είναι η πιο αντιπροσωπική. Καταλαβαίνεις την αρχή, το λέω. Είναι η πιο αντιπροσωπική αποτύπωση της αλήθειας, χωρίς καμία κομματική ιδιοτέλεια από ό,τι καταλαβαίνω, χωρίς καμία κομματική σκοπιμότητα. Θα μπορούσα πολύ εύκολα να ισχυριστώ ότι οι εκβιασμοί Αυγενάκη έπιασαν. Δεν ψηφίστηκε ο αγοραστός, συνεχίζουν τα προβλήματα. Αλλά δεν θα ήταν τόσο δίκαιο εάν δεν έλεγα ότι από τον Ιαννό και στην Θεσσαλία αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας τέθηκε ως πολιτική προτεραιότητα και εμείς το ΣΥΡΙΖΑ το θέσαμε, κάνοντας και αυτοκριτική γιατί δεν το βελτιώσαμε στα 4 μόλις χρόνια. Αλλά θέσαμε ως προτεραιότητα ο ΕΛΓΑ πλέον να μην είναι μια υπηρεσία πάραργο του επιτελικού κράτους των Αρίστων. Να έχει γεωπόνους, να έχει γεωτεχνικούς, να έχει επαρκές προσωπικό που θα καταγράφει, θα αποτυπώνει και θα οδηγεί σε ένα λιγότερο γραφειοκρατικό σύστημα την απόδοση των χρημάτων στο ποσοστό που πρέπει να βελτιώσουμε σε ό,τι αφορά αυτού του είδους τα καιρικά φαινόμενα, γιατί δεν είναι πρωτόγνωρα έντονα καιρικά φαινόμενα πλέον. Δεν μιλώ για την πραγματικά πρωτοφανή ένταση του Ντάνιελ, αλλά από τον Ιαννό και μετά έχουμε πάρει μηνύματα για το τι μας περιμένει η προσβολή των πολιτών προς τη φύση.
Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε, η πρόνοια και για τους πλημμυροπαθείς και για άλλες ευπαθείς ή ευάλωτες ομάδες δεν είναι ένα τοπικό ζήτημα. Η κυρία Βουλουδάκη κατάγεται από την Κρήτη. Είναι από τα Χανιά, βέβαια. Θα γνωρίζει ότι αύριο, και είναι ένα θέμα που το φέραμε και στη Βουλή, οι σεισμόπληκτοι των κοντέινερ στο Αρκαλοχώρι θα τους γίνει έξωση από τα κοντέινερ. Είναι πολύ αδύναμοι οικονομικά πολίτες και άτομα με αναπηρία, γιατί έληξε ο χρόνος που μπορούν να μείνουν στα κοντέινερ. Σε άλλους άρχισαν οι κατασχέσεις, γιατί η κρατική αρρωγή δεν έφτασε. Όλα αυτά θέλουν ένα πλαίσιο. Μάλιστα. Και δύο πράγματα. Τη γενναιότητα, ότι χρειάζονται δημόσιες δομές, δημόσια παρουσία, δημόσιος έλεγχος, όχι παρασυντικός, αποτελεσματικός. Και Καραθανασόπουλα. Κοιτάξτε, είναι εντυπωσιακό ότι επαναλαμβάνουμε την ίδια συζήτηση εδώ και δεκαετίες. Και κάθε φορά. Και κάθε φορά. Γιατί κάθε φορά που βρέχει πνιγόμαστε. Όμως είναι ακριβώς η ίδια συζήτηση. Ναι, πραγματικά ακριβώς. Δηλαδή. Και από αυτή την άποψη. Είναι μπετόν αρμή και διαδρομή που ακολουθεί ο δημοσιογράφος για να φτάσει να πιάσει το νήμα λοιπόν, να το ξετυλίξει. Για ένα διαχρονικό έγκλημα. Για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Γιατί το κράτος, το αστικό αυτό, το εχθρικό κράτος, είναι επιλεκτικά ανίκανο να προστατεύσει τις ανθρώπινες ζωές. Δεν μπορεί τώρα τόσες δεκαετίες να μην μπορεί να γίνει ένα σύστημα ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας. Δεύτερον, δεν μπορεί να μην υπάρχουν μηχανισμοί άμεσης παρέμβασης για να σωθεί ο κόσμος από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Εδώ τα κρατικά συνεργεία πήγαν πολύ αργότερα από τη στιγμή που πήγαν οι ίδιοι οι αγρότες με τα δικά τους μέσα να σώσουν τους συνανθρώπους τους. Δηλαδή η αλληλεγγύη η οποία εκφράστηκε για να μπορέσει αυτός ο κόσμος να επιβιώσει. Τρίτον, έχουν βέβαια, επειδή ήμουν εκεί, να μου επιτρέψετε εδώ να επισημάνω ότι αυτό το μέγεθος της έκτασης που έχει πλημμυρίσει τις καταστροφές είναι αδιανόητο όταν φτάνεις και ξεκινάς το διπορικό σου δημοσιογραφικά για να δεις να καταγράψεις, η έκταση είναι τεράστια. Επλαμπία, το είδαμε όλοι ως δηλαδή, όμως. Το λέω γιατί δεν νομίζω ότι η χώρα μας έχει δυστυχώς τέτοιο μηχανισμό ανταπόκρισης. Έχει όλα τα εργαλεία όμως στα χέρια της να περιορίσει τις επιπτώσεις. Μόνο που αυτό δεν έχει γίνει ποτέ, να γίνουν αυτοί οι μηχανισμοί. Περιορισμού των επιπτώσεων και σχεδιασμού άμεσης παρέμβασης. Άρα λοιπόν όταν αυτά δεν υπάρχουν, όταν δεν υπάρχουν κινητές μονάδες ιατρών για να μπορέσει να πάει στο και τα κέντρα υγείας έχουν καταρρεύσει. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, αυτό οφείλεται σε ένα σχεδιασμό. Μη σχεδιασμός, μη μέσα, μη αντιμετώπιση. Τρίτον, έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις ένα πλαίσιο λειτουργίας, για παράδειγμα του ΕΛΓΑ, ο οποίος βάζει απεριόριστους κόφτες όσον αφορά τις αποζημιώσεις. Αυτό γιατί δεν το κάνουν τυχαία. Γιατί έχουν σταματήσει επί της ουσίας την κρατική χρηματοδότηση των ΕΛΓΑ για να προωθηθεί η ιδιωτική ασφάλιση των χωραφιών και της παραγωγής των βιοπαλαιστών αγροτών. Ποιο είναι το ζητούμενο, κατά τη γνώμη μας, αυτή τη στιγμή? Είναι αφενός μεν ότι πρέπει να αποζημιωθούν στο σύνολο στο 100% των καταστροφών. Ένα. Δεύτερον, να αποζημιωθούν και για την απώλεια του χαμένου εισοδήματος. Γιατί μπορεί να μην έχουν εισόδημα και για δύο και για τρία χρόνια σε ορισμένες κατηγορίες βιοπαλαιστών αγροτών. Και βεβαίως να κατασκευαστούν όλες οι απαραίτητες υποδόμες μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Αυτό όμως, κύριε Χαριτάτο και κυρία Ρεύη, δεν είναι υπόθεση να το αφήσουμε στο κράτος να γίνει. Εμείς στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες που κάνουν μέσα από αγωνιστικές κινητοποιήσεις οι αγρότες, τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα του εξαλλικού κάμπου. Θα δουν αν θα πάνε σε κινητοποιήσεις και άλλα διαφορετικά, θα έχουμε διαφορετικά. Όπως λένε και στα χωριά, αν δεν σκούξει το μωρό δεν το ταΐζει μάνα. Ακριβώς. Αν δεν βγουν στον δρόμο να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, τότε δεν θα πάρουν λοιπόν, τις αποζημιώσεις. Κύριε Γιαννακή, αγαπητέ Σωτήρη, ερχόμαστε σε σένα, έχουμε τοποθετήσει, θέλουμε δύο κουβέντες από σένα πριν φύγουμε γιατί πρέπει να πάμε και στη Μέση Ανατολή, όμως θέλουμε τη δική σου θέση. Ελεύθερα, Σωτήρη. Θα είμαι σύντομος. Δεν δικαιολογείται πουθενά για πουθενά το κράτος να λέει τώρα ότι θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε το άλλο. Έχουμε το monitoring, το δορυφόρο δηλαδή, που κατέβηκε 1,5 μέτρο στη γη και έχουν όλη την καταγραφή. Ο ΕΛΓΑ έχει τέτοια εμπειρία που δεν φαντάζεστε. Θα μπορούσε αυτό το χωράφι που βλέπετε πίσω μου να μην περάσει κανένας. Είναι δηλωμένο στον ΟΣΔΕ. Εάν μαζέψω βαμβάκι θα το πάω στο οικογυστήρια. Εκεί καταγράφεται τι πήρα. Πόσο δύσκολο είναι να βρουν το ποσοστό ζημίας. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Λεφτά γιατί δεν δίνουν. Κλείνω με αυτό. Σωτήρη, θα επανέλθουμε.
Σωτήρι μου, Πέμπτη, κάνετε εκεί την πανθεσσαλική σύσκεψή σας, να δείτε πώς θα κινηθείτε, αν θα βγείτε με τα τρακτέρ στους δρόμους. Εμείς δεν είμαστε τώρα. Εγώ δεν σου μιλάω σε βλαμπία δημοσιογράφος. Εγώ το ξαναλέω, δεν τα λέω αυτά εύκολα. Θα τα πούμε με ένα τηλεφώνημα. Σάββατο ραντεβού, έτσι. Καλημέρα στην υπέροχη οικογένειά σου, να σας ζήσει και το μωρό. Την αγάπη μας όλους. Όμως πάμε... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως, βεβαίως. Πάμε στη Μαργαρίτα Κούζα, γιατί έχουμε έκτακτη είδηση, η Μαργαρίτα, και δεν είναι και καλά τα νέα καθόλου. Ραγδαίες εξέλιξεις, παιδιά, που ενδεχομένως να σημαίνουν ότι έχει ξεκινήσει η Ισραηλινή αντεπίθεση, αυτή την οποία ακούμε τις τελευταίες μέρες, πριν από λίγο. Ο Ισραηλινός στρατός και η Shin Bet, είναι η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ, επιβεβαίωσαν ότι έγινε αεροπορική επιδρομή στη δυτική όχθη, τον έτερο θύλακα των Παλαιστινίων, βορειότερα στο Ισραήλ. Έχουμε δύο νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Στα πλάνα παρακολουθούμε σωστικά συνεργεία να ψάχνουν στα ερείπια για επιζώντες. Σύμφωνα λοιπόν με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, επλήγησαν υπόγεια καταφύγια κοντά σε Τέμενος, στη Δυτική Όχθη, στον προσφυγικό καταβλισμό της Τζενίν. Οι Ισραηλινοί υποστηρίζουν ότι τα υπόγεια καταφύγια χρησιμοποιήθηκαν από την Χαμάς αλλά και την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ ως κρυσφύγητα και ορμητήρια για τρομοκρατικές επιθέσεις. Επίσης, πριν από λίγο, το Συριακά Μέσα Ενημέρωσης μετέδωσαν ότι έγιναν Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στα αεροδρόμια της Δαμασκού και στο Χαλέπι, που σημαίνει ότι γίνονται και επιχειρήσεις εκτός Ισραηλινού εδάφους στη Συρία, εκεί όπου έχει ορμητήριο και η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντ, αλλά και υπάρχουν και θύλακες της Χεσμπολά. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, ενδεχομένως σήμερα να αρχίσουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη των Ισραηλινών επιχειρήσεων εναντίον της Χαμάς. Έχουμε και εκεί δύο απεσταλμένους, τον Σωτήρη Δανέζη με τον Κώστα Παπαδάτου, τον απερατέρ μας. Έχουμε την Αδαμαντία Λιόλιου με τον Δημήτρη Αλεξάκη. Να πάνε όλα καλά, να προσέχουν και δικοί μας άνθρωποι. Κυρίως αυτό. Άρα αυτή η εξέλιξη δυστυχώς δείχνει. Και δείχνει εξάπλωση. Εξάπλωση της σύραξης και περιφερειακά, δηλαδή εκτός του Ισραηλινού εδάφους. Αυτό που ήταν το πιο επικίνδυνο και αυτό που απεύχονταν η διεθνή κοινότητα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Εννοείται, επανέρχεσαι οτιδήποτε καταγράψεις εκ νέου από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Να πάμε τώρα και στα του ΣΥΡΙΖΑ πρώτα. Στα του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Και νομίζω ότι όποιος δεν συμφωνεί δηλαδή και καταγγείλει, διαγράφεται. Ναι. Όχι. Θα είστε οι πρώτοι που θα ακούσετε μία δήλωση την οποία θα υποστηρίξω μέχρι τέλους. Εγώ, επειδή μιλάνε πάρα πολύ στο όνομα των μελών του ΣΥΡΙΖΑ και των φίλων και των ψηφοφόρων, θέλω να γίνω αναμεταδότης ενός μηνύματος που δεν ακούγεται πάρα πολύ. Το μήνυμα που λέει φτάνει. Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Οι δημόσιες αντεγκλήσεις, οι χαρακτηρισμοί, ένθεν κακήθεν, μεταξύ μελών, στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, κάθε φορά που εκπέμπονται, είναι ένα τραύμα στο κορμί αυτού που διαμορφώνεται και λέγεται ενότητα. Στους συντρόφους σας το λέτε, το φτάνει. Γιατί το λέει και ο πρόεδρος σας, το λένε και άλλα σημαντικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα από τις τηλεόρασεις το λέτε, όμως τώρα. Λέω φτάνει και κάνω μία πρόταση. Μέχρι την Κεντρική Επιτροπή, μέχρι τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, ας πέσουν οι τόνοι, ας αποφευθούν οι δημόσιες δηλώσεις ένθεν κακήθεν, ας δοθεί ο χρόνος που απαιτείται και πρέπει να δοθεί στη νέα ηγεσία, στον Στέφανο τον Κασελάκη, να διαμορφώσει, να φιλτράρει και τις πρώτες κινήσεις και τα πρώτα θέματα που χειρίστηκε. Ξέρετε, μου θυμίζει η κατάσταση της δύο πλευρές. Η μία πλευρά προσπαθεί να αφανίσει το ή να μειώσει το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι αξιόλογο και εξαιρετικά σημαντικό, και η άλλη πλευρά να ψαλιδίσει το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Εδώ έρχεται το φτάνει. Και κάνω την πρόταση μέχρι την Κεντρική Επιτροπή, εκτός από το να χαμηλώσουν οι τόνοι για να αποφευθούν οι δημόσιες δηλώσεις, να υπάρξει μια δυνατότητα εξέβρεσης κοινού τόπου. Διαφορετικά, δεν μπορεί εμείς να είμαστε η είδηση
της επικαιρότητας. Εμείς πρέπει να συμμετέχουμε στην παραγωγή πολιτικής ατζέντας για όλα αυτά που συμβαίνουν με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κύριε Γιαννούλη, ζητώ συγγνώμη, αλλά αυτή τη στιγμή η πολιτική επικαιρότητα με χειρισμούς δεν κρίνω εσάς, κύριε Χαρετά. Όχι, επιτρέψτε μου. Εγώ σας λέω ότι δεν πρόκειται να ξανατοποθετηθώ. Επιτρέψτε μου, θα σας το πω όπως ακριβώς το αντιμετωπίζω μπροστά μου και μπορεί να αδικήσω και θα ακούσω και την κριτική σας αν έχω πω κάτι που σας προσβάλλει ή σας ενοχλεί. Αυτή τη στιγμή η πολιτική επικαιρότητα από ό,τι εκπέμπει στην δημόσια σφαίρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας γάμος και ένα διαρκές διαζύγιο. Ωραία. Ένας γάμος μεταξύ δύο ανθρώπων που πολύ καλά κάνουν. Ωραία. Και χτίζουν τα όνειρά τους και να είναι καλά οι άνθρωποι και ένα διαρκές διαζύγιο που δεν ξέρεις ακόμα πώς θα φύγουν από το σπίτι. Πάμε λοιπόν για να σας το ανατρέψω. Εμπιστέ με γι' αυτό. Όχι, πάμε να σας το ανατρέψω γιατί θα παραμείνω πιστός στη δέσμευσή μου ότι πλέον για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ θα μιλήσω στην Κεντρική Επιτροπή. Τι να ανατρέψετε τώρα, κύριε Γιαννούλη, είστε και συνάδελφος. Μισό λεπτό. Ο κύριος Φίλες κινδυνεύει. Κυρία Ρεβή, να απαντήσω στο ερώτημα του συναδέλφου σας. Ο κύριος Τσακαλώτος θα φύγει. Εδώ ήταν σαφής η τοποθέτηση του. Αυτό είναι που ενδιαφέρει, πιστεύετε. Το νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε. Ακριβώς. Ο πρόεδρος σας τοποθετεί και σε συνέντευξή του. Και στην ουσία λέει όποιος δεν συμφωνεί. Από λάθος σημείο. Με ρώτησε ο Σπύρος ποια είναι η πολιτική μας παρουσία. Και αρχίζω. Σας ρωτάμε από την αρχή εάν οι διαγραφές θα συνεχιστούν. Όχι. Σας απάντησα και τις διαγραφές. Δεν είναι δικό μου θέμα. Δεν αποφασίζω εγώ τις διαγραφές. Ούτε υποστηρίζω ότι οι διαγραφές είναι όπλο πολιτικού διαλόγου. Τον κύριο Κασελάκη το έχετε πει αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε. Γιατί αλλά ο κύριος Τσακαλώτος υπέθεσε αυτόν εκτός κόμματος. Σας λέω όμως ότι είναι υποχρέωσή μου να απαντήσω στο ερώτημα του Σπύρου, διότι έχει αναλυφθεί η κοινοβουλευτική πρωτοβουλία σε σχέση με την ακρίβεια. Έχει αναλυφθεί η κοινοβουλευτική πρωτοβουλία και εκδηλώνεται για τους σεισμοπαθείς που σας είπα στο Αρκαλοχώρι. Έχουν γίνει προτάσεις για την αντιπλημμυρική θωράκιση σε προβολή δεκαετίας. Είναι κατεθειμένα αυτά για την Θεσσαλία. Έχει γίνει αντιπρόταση για ένα ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που αφορά και τον Σπύρο και εσάς και την κυρία Βολουδάκη και όλους τους πολίτες μπροστά ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών και των αρμόδιων υπουργών για να αλλάξει και να βελτιωθεί η καθημερινότητα της ζωής των πολιτών. Αυτά είναι γάμοι και κηδείες. Όχι, κανείς δεν λέει ότι δεν κάνετε. Έχετε την εντύπωση ότι η πολιτική αφορά το τι πιστεύετε εσείς. Κύριε Γιαννούλη, μισό λεπτό, γιατί δεν γνωριζόμαστε τώρα. Κανείς δεν λέει ότι δεν κάνετε πράγματα ως αξιωματική αντιπολίτευση. Όμως η δημόσια εικόνα σας με τις δημόσιες τοποθετήσεις σημαντικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει αυτό τον αλληλοσπαραγμό σας που συνεχίζεται εδώ και πολύ καιρό. Δεν αντιληφθήκατε τι σας είπα. Άρα, η έκκληση αγωνίας που κάνω φτάνει προς ποιον είναι. Κατάλαβα τι λέτε. Το θέμα είναι πώς βλέπετε εσείς το μέλλον μέσα αν δεν σταματήσει όλο αυτό. Γιατί αυτά που βλέπουμε εμείς είναι ότι δεν θα σταματήσει. Δεν θα πείτε εσείς φτάνει και σταμάτησε. Ξέρετε ότι σας εκτιμώ και τους δύο. Και εσένα και τον Σπύρο. Όταν λέω φτάνει, είναι έκκληση αγωνίας. Γιατί εάν το φτάνει δεν επιτευχθεί ο στόχος, μετά τα πράγματα δεν θα είναι καλά. Τι δεν καταλαβαίνετε. Τι πιο ξεκάθαρο. Όχι, είστε σαφείς. Είστε σαφείς. Αλλά δεν δέχομαι σε σας καμία περίπτωση. Και σας ότι δεν δίνετε και λάδι στη φωτιά με βάση τις δηλώσεις άλλων συναδέλφων. Έχω υποχρέωση να στηρίξω την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να διαφωνώ, μπορεί να έχω άλλη άποψη, αλλά έχω υποχρέωση. Γιατί ο στόχος που έχουμε όλοι μας είναι να πέσει μια κυβέρνηση που έχει φτάσει στο σημείο να οι άνθρωποι να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δεν δέχομαι να μου λέτε ότι είναι μόνο οι γάμοι και οι κηδείες το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ, όταν χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα για το θέμα των Παλαιστινίων, για το θέμα του πολέμου στο Ισραήλ, για την ακρίβεια, για την παιδεία. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή μειώθηκαν κατά 2.000 οι θέσεις στη φοιτητική λέσχη της Θεσσαλονίκης που τρώνε τα φτωχά παιδιά. Και θα ασχοληθώ τώρα με το εάν είπε ο Τάδε το τάδε εφιολόγημα και απάντηση η τάδε πλευρά. Διαχειριζόμαστε, και το λέω με λίγο δόση υπερβολής, ιερά ζητήματα των Ελλήνων πολιτών. Δεν μπορούμε να τα αποβαθμίσουμε σε μια εσωτερική εσωστρέφεια. Και σας τιμάει η θέση σας ξεκάθαρα, και έτσι. Και την ίδια στιγμή, κυρία Βολουδάκη, που εμείς ασχολούμαστε με όλα όσα προαναφέρουμε, και είδατε, το πρώτο πολιτικό ερώτημα ήταν για τον Στέφανο Κασελάκη, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Υπάρχουν φωνές που λένε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Έχει μπει πίσω από τη σκόνη, τον καπνό που έχει σηκωθεί δεν για τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη και η κυβέρνηση έχουν κατεβάσει μολύβια. Προγράμματα δεν προχωράνε, η οικονομία δεν προχωράει, η ακρίβεια έχει ξεφύγει τελείως. Παρότι είχαμε εδώ πριν από λίγο τον κύριο Σκρέκα και έλεγε ότι θα πάει σε πρόστιμα. Προφανώς δεν φοβούνται καν τα πρόστιμα. Μα τι λέτε τώρα, έχουν επιβληθεί οι πρόστιμα. Ελάτε, επειδή. Πολύ λέω ότι η κυβέρνηση έχει επαναπαυθεί στη σκόνη και στον καπνό που έχει σηκωθεί και αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, επειδή παρακολουθούμε την κοινοβουλευτική διαδικασία.
Περνάνε νομοσχέδια κάθε εβδομάδα. Μέτρα υπάρχουν συνεχόμενα. Για την ακρίβεια που είπε πριν ο κύριος Γιαννούλης, κατατέθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ήμουνα εισηγήτρια εγώ σε αυτό το νομοσχέδιο. Νομίζω εισηγητής της αντιπολίτευσης ήταν ο κύριος Γιαννούλης, αν δεν κάνω λάθος. Κατατέθηκαν μέτρα για την εσχροκέρδεια. Έχουν επιβληθεί πρόστιμα από την πρώτη στιγμή. Ναι, αλλά το λάδι έχει εξελιχθεί σε είδος πολυτέλειας. Ξέρετε πώς οι τηλεθεατές μας στέλνουν εδώ ότι δεν μπορούν να πάρουν λάδι στη χώρα που το παράγει και το ελαιόλαδο. Είναι βασικό κομμάτι μας από την αρχαιότητα. Είναι σύμβολο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι. Να σας θυμίσω ότι το λάδι αυτό που πωλείται τώρα σε αυτήν την τιμή δεν αφορά καν το φετινό λάδι. Να ακόμη το ξέρουμε και το έχουμε πει αυτό, κύριε Μονδάκη. Αυτό. Αυτά τα φαινόμενα, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ λένε ότι θα βγάλετε λάδι πάσα, ας πούμε, ότι θα φτάσουμε να βγάλετε και λάδι πάσα στο τέλος. Επιβάλλονται πρόστιμα και γίνονται έλεγχοι. Η Δημαία είναι μια υπηρεσία που λειτουργεί με αυτήν την κυβέρνηση. Πέστε μου ένα πρόστιμο. Δεν είναι διακοπή, μια ερώτηση είναι. Έχετε πάρει όλα τα πρόστιμα εσείς που έχουν επιβληθεί από τη Δημαία. Αλλά φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε. Τα έχετε πάρει. Φαντάζομαι ότι ήρθατε εδώ προετοιμασμένοι. Εσείς ήρθατε. Υπάρχει ένα πρόστιμο. Υπάρχει ένα πρόστιμο. Δεν σας διέκοψα όμως. Ελάτε, έχω και εγώ βροντερή φωνή. Λοιπόν, έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες, έχουν κατατεθεί τροπολογίες και έχουν ληφθεί τροπολογίες για την πάταξη της εσχροκέρδειας. Κανένας δεν λέει ότι αυτό γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Στο ράφι όμως και στον πάγκο, ο πολίτης δεν έχει μεγάλες διαφορές. Ακόμα και αν είναι φίλος σας και δέχεται όσα λέτε, και εγώ δεν έχω λόγο να τα αμφισβητήσω, θα τα καταλαβαίνετε κύριε Βολουδάκη. Μα δεν αμφισβητούμε όταν θα πάω να ψωνίσω, την ακρίβεια θα την δω κατάματα. Όπως τη βλέπετε και εσείς φαντάζομαι. Δεν ψωνίζω στο σούπερ μάρκετ. Δεν αισθάνεστε άβολα που είστε μέλος της κυβέρνησης, είστε βουλευτής της κυβέρνησης. Προφανώς, αλλά και η ακρίβεια αυτή καλπάζει. Ναι, πάρα πολύ. Αλλά η ακρίβεια αυτή είναι ακρίβεια της κυβέρνησης, είναι ακρίβεια της Νέας Δημοκρατίας, είναι ακρίβεια του Μητσοτάκη. Τότε να το κλείσουμε το μαγαζί και να πω ότι είμαστε πολιτικά αλλάζοντες, αλλά κάνουν κομμάτι οι μεσάζοντες. Έτσι δεν είναι. Δεν λέμε αυτό, δεν αλλά ακρίβεια. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο εμείς κάνουμε, λαμβάνουμε μέτρα για να μπορέσουμε να το καταπολεμήσουμε. Δεν ισχύει αυτό. Αυτό το οποίο προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να μειωθεί ο φόρος σε κάποια συγκεκριμένα είδη. Αυτό έχουμε δει ότι δεν δουλεύει. Όπου έχει εφαρμοστεί δεν έχει δουλέψει. Και αυτό δεν είναι. Και έχουνε... Μα δεν σας διακόπτω όμως. Τώρα αυτό λίγο. Δεν είναι σωστό. Θέλετε να σχολιάσετε σας παρακαλώ, κύριε Γιαννούλη. Δεν είναι αληθές. Θα το συνεχίσουμε έτσι. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι είναι αληθές. Υπάρχει παράδειγμα, υπάρχει αυτό της Ισπανίας, όπου κατέβηκαν σε τρόφιμα και τέτοια είδη, όπου κατέβηκε ο ΦΠΑ, δεν λειτουργήσε και επέστρεψε ξανά και μάλιστα μεγαλύτερα. Να ρωτήσουμε το ΚΚΕ. Πάντως τα μηνύματα του κόσμου, πραγματικά αυτά που στέλνουν. Παίρνω 300 ευρώ. Έχουμε φτάσει, έχουμε κόψει. Πού είναι το μήνυμα αυτό, δηλαδή, έχουμε κόψει. Πού είναι, θα το βρω. Έχουν κόψει τα πάντα προφανώς. Όχι, λέει ο άνθρωπος ότι έχω κόψει από το κρέας. Έχω κόψει από τις εξόδους, δεν βγαίνουν τα παιδιά μου, δεν το θυμάμαι τώρα ποιος είναι. Και λέει μετά. Και τώρα λέει: έχουμε φτάσει να πάρουμε και λέει έλαιο. Λοιπόν, κύριε Καθαρασόπουλε. Είναι πολλές οικογένειες που δυσκολεύονται. Προφανώς δεν το αμφισβητεί αυτό. Κάτι πρέπει να γίνει όμως. Να σου πω τι θα γίνει. Θα μας πει το κουκουέ. Να σας πω εγώ. Εντάξει, έλα να μας πει. Έχει γίνει αύξηση μισθών. Έχει μειωθεί η ανεργία. Δίνονται πρόστιμα. Γίνονται βήματα. Αυτό δεν νομίζω. Παρακαλώ λίγο χώρο. Λέω πάντως ότι είναι ακρίβεια του συστήματος. Γιατί η ακρίβεια είναι παντού. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα δεν φταίει η κυβέρνηση. Έχει ευθύνες, βεβαίως. Έχουν ευθύνες και η κυβέρνηση. Γιατί μπορεί να έρθει τα λόγια της κυρίας Βολουδάκη και να γίνει θέμα σήμερα. Το σύστημα δεν λειτουργεί από μόνο του. Κάποιος το κουμαντάρει. Κάποιος ψηφίζει νόμους. Όλες αυτές λοιπόν οι πολιτικές απελευθέρωσης της ενέργειας δεν οδήγησε ένα ακριβό ενεργειακό μείγμα. Δεν είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Όλες οι επιλογές περί εξωστρέφειας της οικονομίας, τι έχουμε, ακρίβεια φέρνει εξωστρέφεια. Όλες οι πολιτικές επιλογές για αύξηση του ΦΠΑ για να μπορεί ακριβώς. Να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο. Δεν είναι ζητήματα αυτά που σχετίζονται με πολιτικές επιλογές. Άρα λοιπόν από αυτή την άποψη εμείς το λέμε καθαρά. Ότι η ακρίβεια είναι παιδί του κυνηγητού του κέρδους. Ένα και δεύτερον σχετίζεται άμεσα και με το επίπεδο των μισθών και των εισοδημάτων του λαού. Όταν από τη μια μεριά μειώνεις τα εισοδήματα, τα φορολογείς και από την άλλη έρχεται και η ακρίβεια να τα τσακίσει. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ. Και δεύτερον είναι και μεγάλη εικόνα.
την οποία προσπαθούμε να αντικρύψουμε. Η ελληνική οικονομία δεν είναι σε δοκιμαστικό σωλήνα. Δηλαδή, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η υπεραλληστική επέμβαση δεν έχει επιπτώσεις. Ή αυτό που θα γίνει τώρα στη γειτονιά μας, που ξεκινάει να γίνει με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και με όλες τις υπεραλληστικές δυνάμεις στο πλευρό του, νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε ομαλά στον τουρισμό, στην ενέργεια και στα υπόλοιπα ζητήματα, στο διεθνές εμπόριο. Αλλά αυτό που θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση θέση των λαών. Εδώ κάνουν πολέμους για το κέρδος, εδώ δεν αφήνουν τίποτα επί της ουσίας για να μπορέσει ο άνθρωπος να μπορέσει να επιβιώσει με βάση τις σημερινές ανάγκες και τις πραγματικές δυνατότητες. Γιατί η κυβέρνηση, για παράδειγμα, φέρνει συνεχόμενα αντεργατικά νομοσχέδια από τη στιγμή που η οικονομία αναπτύσσεται και από τη στιγμή που λέει ότι το μέρισμα το κοινωνικό θα είναι προς όλους. Κι όμως έφερα νέο νομοσχέδιο που βάζει την 13ωρη εργασία σε ημερήσια βάση σε δύο εργοδότες, τις συμβάσεις μηδενικών ωρών, αυτό το αντεργατικό έκτρωμα, όλα αυτά που οδηγούν σε εργαζόμενους φτηνούς και αναλώσιμους, σε λαϊκά οι οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Από αυτήν, όπως εμείς λέμε καθαρά, ότι όσο το κυνήγι του κέρδους είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί και οι κυβερνήσεις και τα άλλα κόμματα στηρίζουν αυτές τις επιλογές, έτσι δεν υπάρχει άλλη διέξοδο για το λαό παρά να προσπαθήσει να οργανώσει την πάλη του για να μπορέσει να αποτρέψει την επιδείνωση της θέσης και να έχει επιμέρους ανάσεις ανακούφιση μέχρι να οδηγηθεί στη συνολικότερη ανατροπή. Άρα η διέξοδος είναι η ενίσχυση του ρεύματος αμφισβήτησης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γιαννούλη, να είστε καλά. Πολύ για τις καλές συντάξεις και στεβαστήκατε και τις ισορροπίες μας και την ανάγκη μας. Θέλω να πω και ένα ευχαριστώ μεγάλο στον κόσμο. Γιατί μας στέλνετε πάρα πολλά μήνυματα και μας βοηθάτε και μας δίνετε και πληροφορίες. Και δείχνετε σεβασμό κόσμος και σε αντίθετη απόψη. Έχετε και τον τρόπο που λειτουργείτε. Δεν κράζω. Όχι, όχι. Ευτυχώς, σε αυτή την εκπομπή, ευτυχώς. Θέλω να σας πω σε σχέση και με πέρσι. Δεν ξέρω την κυβέρνηση του πολιτικού. Όχι, ούτε του πολιτικού. Ζητάνε να κάνετε διαφορούν. Γι' αυτό σας λέω, είναι περίεργο αυτό που συμβαίνει. Εγώ το έχω ξαναζητήσει εδώ σε ενημερωτική εκπομπή. Όλα είναι πρωτόγνωρα για σένα φέτος. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε για έναν τυχερό που μπορεί να διεκδικήσει από εσάς, φίλοι τηλεθεατές, ένα ηλιακό θερμοσύμφωνο 160 λίτρων από την Αντωνακάκης Solar Energy. Είναι η εταιρεία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες, η κορυφαία του Αντωνακάκης που κατασκευάζει ηλιακούς θερμοσύμφωνους από το 1991. Σας κάνει δώρο ένα ηλιακό θερμοσύμφωνο 160 λίτρων, όπως προείπα, υψηλής ποιότητας με θωρακισμένο δοχείο για μεγάλη διάρκεια ζωής και επιλεκτικό συλλέχτη υψηλής απόδοσης. Πώς μπορείτε να κερδίσετε αυτό, να διεκδικήσετε τον θερμοσύμφωνα? Τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14800 και αφήνετε ονοματεπώνυμο ή τηλέφωνο, ή στέλνετε απλά ένα μήνυμα γράφοντας open και νέο ονοματεπώνυμο αποστολή στο 14800 από το ίδιο τρόπο που ακριβώς μπορείτε να διεκδικήσετε και το Citroën C3 έκδοση U αξίας 17.500 ευρώ, γκρι μεταλλικό χρώμα, συστήματα υποβοήθησης, έτσι, αναπαυτικά καθίσματα, να περάσετε όμορφα. Λοιπόν, σε δύο λεπτά επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε, έτσι. Και σήμερα θα παίξει το βίντεο. Μείνετε μαζί μας, γιατί εμείς το έχουμε υποσχεθεί. Τώρα μαζί σας κάνουμε και ρεπορτάζ. Θα παίξει ρεπορτάζ για την ακρίβεια στο Χοιρινό. Πήγαμε σε ψητοπολούς αμπελοκήπους και κάναμε και εμείς δουλειά. Και πήγαμε και στο Ζεφύρι. Ναι. Να δούμε μια άλλη εικόνα όμως. Θα δούμε μια άλλη εικόνα. Άμα γίνετε καλύτερος φίλος, θα μια άλλη εικόνα και περιμένουμε και τα μηνύματά σας, γιατί εμείς προβληματιζόμαστε μαζί σας, να ξέρετε. Όχι άλλο καφέ, λόγω ξέρω έχει φτιάξει το καφέ. Τα νεύρα μας. Φτιάξτε ένα χυμό. Σε δύο λεπτά. Οφέλιμο διάλειμμα. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
Και ο καθένας τα μοιραζόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς μαζί σας για οτιδήποτε αντιμετωπίζουμε και συναντάμε. Και, και έτσι κάθε θέμα που βλέπετε, τουλάχιστον και αφορά τη δική μας άποψη ζωής, δηλαδή το επιλέγουμε ως δικό μας θέμα, που δεν είναι επικαιρότητα απαραίτητα. Ναι, επιλέγουμε εμείς που θα πάμε. Το αναζητάμε και το θέλουμε και γιατί εσείς μας το λέτε και γιατί εμείς το νιώθουμε και μέσα από την καρδιά μας το διαχειριζόμαστε. Γιατί αυτοί είμαστε. Ξέρετε, είμαστε λίγο ρομαντικοί, μας έχετε καταλάβει, νομίζω, αυτό το μικρό διάστημα που συμβιώνουμε επαγγελματικά με το Σπύρο. Και επειδή είμαστε ρομαντικοί, υπάρχει μια αξία στη δημοσιογραφία, την οποία και οι δύο τους σεβόμαστε. Και γι' αυτό έχουμε δέσει, έχουμε ταιριάξει, έχουμε κουμπώσει, αν με επιτρέπεις, πολύ συναδελφικά. Η δημοσιογραφία είναι ένα επάγγελμα που δημιουργεί συνειδήσεις, που επιλέγεις ποια πτυχή θες να δείξεις. Και βασικά αυτό που μας μαθαίνουν στο Πανεπιστήμιο και αυτό που ορίζει την ύπαρξή μας στη δημοσιογραφική είναι η μεγάλη εικόνα. Είναι να δεις πίσω από την είδηση. Αυτό που έχουμε υποσχεθεί και εμείς ότι θα κάνουμε. Τώρα λοιπόν, επιλέξαμε να πάμε στο Ζεφύρι να κάνουμε ρεπορτάζ. Ναι. Και επιλέξαμε να μην ακουμπήσουμε το θέμα του 8χρονου παιδιού. Για τις συγκεκριμένους λόγους το επιλέξαμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε πάει και στην οικογένεια, γιατί μιλήσαμε και με θείο του παιδιού. Επιλέξαμε όμως να μην το κάνουμε. Επιλέξαμε να μιλήσουμε με άλλους ανθρώπους από το Ζεφύρι. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα περιστατικό με θύμα οποιασδήποτε ηλικίας, είτε ανήλικο είτε ενήλικο, και σε άλλες περιοχές. Ακριβώς. Το βλέπουμε έτσι. Την ίδια ώρα που καταγράφουμε την ανήλικη παραβατικότητα και εγκληματικότητα με μαχαιρώματα σε γειτονίες που δεν είναι μόνο Ζεφύρι, είναι και Φυσιά, σε όλη τη χώρα. Είναι κοντά μας η Χριστίνα Χαλιλοπούλου, να της πούμε καλημέρα. Είναι δικηγόρος, διεθνολόγος, ακτιβίστρια. Ένα από τα πρόσωπα που προσωπικά εκτιμώ και αγαπώ πάρα πολύ για αυτό που έχει ως θέση ζωής. Ένα κορίτσι, που μια υπέροχη κυρία, η οποία ίσως ζωή να της έλεγε και άλλα πράγματα να κάνει και αποφάσισε να κάνει αυτά που θέλει η ίδια. Και αυτό είναι ίσως και ένα μήνυμα ζωής, αν μου επιτρέπεις. Επιτρέπω. Λοιπόν, αυτό. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι η γνωριμία μου με σένα, Σπύρο, μετράει κάποια χρόνια. Όταν ήσουν από τους ελάχιστους που μου έδωσε λόγο. Σε μια περίοδο που τότε γενικά μέναμε μόνο στην ταμπέλα της πολιτεύτριας τσιγκάνικης καταγωγής, με ό,τι αυτό τέλος πάντων αρνητικό μπορούσε να επιφέρει. Αλλά ήσουν ο μόνος που μου έδωσε λόγο και έστω αυτά τα λίγα λεπτά να πω τι σκέφτομαι, ποιες είναι οι θέσεις μου, ποιο είναι το όραμά μου. Και τώρα γνώρισες και την Ευλαμπία, Ρεύη. Ναι, επίσης, και χαίρομαι πάρα πολύ. Την ξέρεις και από το παρελθόν και από άλλες συνέντευξεις. Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν είχα την ευκαιρία από κοντά, δεν είχαμε δυνατότητα αυτή, αλλά και εγώ χαίρομαι πολύ που αυτό συνέβη. Εμείς ήρθαμε στο Ζεφύρι. Χθες όμως προέκυψε μια είδηση από την αστυνομία. Τρεις συλλήψεις τσιγκάνων, 20 και 27 ετών. Υπάρχει και ένα βίντεο που έχουμε δείξει, που είναι και αυτό που συζητιέται ευρύτερα στην κοινωνία. Άσκοποι πυροβολισμοί, παραβατικότητα. Να το δείξουμε αν είναι, παιδιά, το βίντεο, για να μπορεί και η Χριστίνα να τοποθετηθεί ολοκληρωμένα. Έκαναν κλοπές και διαρρήξεις στην Εύβοια και στην Αττική. Και σε μία περίπτωση στην Αττική, όταν μπήκα σε ένα σπίτι, αυτή η γυναίκα κατέληξε. Εμείς επιλέξαμε να είσαι εδώ κοντά μας για να συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα. Γιατί αυτά τα στερεότυπα ή αν θες, επειδή με το Σπύρο έχουμε πάει και στις φυλακές Ελαιώνας Θεβών και αυτό που συζητήσαμε και εμένα προσωπικά μου μείνε ως απόσταγμα από εκείνο, ότι όταν σε αυτή την κοινωνία δεν δίνεις πρόσβαση στην παιδεία, γενικά λέω στην κοινωνία, δεν λέω την κοινωνία των τσιγκάνων, όταν δηλαδή δεν φτάνουν τα φώτα της παιδείας εκεί που πρέπει να φτάσουν και δεν μπορεί κάποιος να μπει στο κοινωνικό σύνολο νόμιμα, τότε θα οδηγηθεί στην παρανομία. Και μέσα από την εμπειρία μου στο αστυνομικό ρεπορτάζ και έχοντας συζητήσει και με πολλούς ανθρώπους που πέρασαν στην άλλη πλευρά, αυτό μου έλεγαν. Κανένας δεν έδινε αυτή την ευκαιρία. Να διευκρινίσουμε γιατί δείχνουμε αυτό το βίντεο. Γιατί έναν άνθρωπο, άντρα ή γυναίκα, κυρίως άντρα, συνηθίζεται, μπορεί να είναι και γυναίκα, που ρίχνει μπαλωθιές στον αέρα, μπορεί να το συναντήσει και σε άλλες περιοχές της χώρας και να είναι και παράδοση και να το χειροκροτάνε από κάτω. Το έχουμε δει και Πάσχα με το κοριτσάκι ακριβώς. Που και ενώ δίνει ακόμα μάχη για την αποκατάστασή του το πρωί. Ναι, ναι, δηλαδή να γίνει και σε άλλες περιοχές που δεν είναι μόνο όπου εκεί μπορεί να μένουν. Δεν είναι μόνο Ζεφύρι, μόνο τσιγκάνοι. Ακριβώς. Λοιπόν. Όμως ο συγκεκριμένος φέρεται να είναι ένα από τα πρόσωπα που έχουν συλληφθεί και φέρεται να συμμετείχαν σε αυτή την συμμορία των ενεργειών της οποίας είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κατά την άποψη της αστυνομίας, ήταν αποτέλεσμα της παρουσίας τους
μέσα στο σπίτι που προφανώς η γυναίκα δεν ξέρω αν υπήρξε βία ή τρόμαξε ή οτιδήποτε, έχασε τη ζωή της μετά από τη δική τους ενέργεια. Γι' αυτό και οι άνθρωποι επέλεγαν ηλικιωμένους. Κουβαλάνε ένα βαρύ κατηγορητήριο έτσι, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Απλά για να διευκρινίσουμε για ποιο λόγο δείχνουμε αυτή την εικόνα και τι βάζουμε σε αυτό το θέμα. Έτσι. Όπου, αν μου επιτρέπετε, εδώ η δικαιοσύνη θα πρέπει να εξαντλήσει την αυστηρότητά της. Ακριβώς. Πέρα από αυτό όμως, θα μου επιτρέψετε να πω ότι η εκπαίδευση, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την κοινότητα, όπως και σε κάθε κοινωνία, είναι η βάση της κοινωνίας. Όμως στη δική μου την κοινότητα η εκπαίδευση δυστυχώς δεν είναι προτεραιότητα. Η εργασία όμως είναι. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει πρόσβαση στην εργασία, όταν οι άνθρωποι αυτοί το μόνο που μπορούν να κάνουν για να βιοποριστούν νόμιμα είναι να είναι στις λαϊκές αγορές και να είναι έμποροι σε λαϊκές αγορές, σε υπαίθριο τέλος πάντων και σε πανηγύρια, αλλά δεν τους δίνεται όμως η άδεια αυτομάτως στο ίδιο το σύστημα, το ίδιο το κράτος. Τους θέλει παράνομος. Τους θέλει παράνομος. Ωραία. Υπό την έννοια εκεί όμως να σας πω κάτι, γιατί θα πρέπει λίγο κάποια στιγμή να σπάσουμε και τα αυγά για να κάνουμε μελέτα. Εκεί δεν είναι ευθύνη δική τους που μόνο αυτό μπορούν να κάνουν και αυτομάτως τους καθιστά το σύστημα παράνομο. Χριστίνα, είναι σε κάθε εμπορικός σύλλογος ο οποίος δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτούς τους ανθρώπους να μπουν στην αγορά εργασίας, γιατί θεωρούν ότι θα χάσουν την πελατεία. Και μετά τους καταγγέλει που το κάνουν παράνομα, άρα ενώ δεν τους επιτρέπει να γίνει νόμιμα. Αυτό είναι μία πτυχή από το πρόβλημα. Βεβαίως υπάρχει, όταν δεν έχεις εργασία και δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα να στηρίξεις τα παιδιά σου για να μπορούν να πάνε ντυμένα όπως πάνε όλα τα παιδάκια στο σχολείο, με τα παπουτσάκια τους, τη τζαντούλα τους, τα βιβλία τους. Όταν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα και ο κόσμος θεωρεί ότι όλοι εμείς ζούμε με τα επιδόματα, εγώ θα σας πω ότι ήμουν η πρώτη που κατήγγειλα αυτήν την πρακτική. Θεωρώ ότι τα επιδόματα, αντί να βοηθήσουν, έχουν κάνει μεγαλύτερο κακό, γιατί τους έχουν αφήσει, τους έχουν εφησυχαστεί. Και δυστυχώς δεν τα έχει αξιοποιήσει καμία κυβέρνηση διαχρονικά με τον τρόπο που θα έπρεπε να τα αξιοποιήσει. Πάμε λίγο στο Ζεφύρι. Σε λένε Χριστίνα. Με λένε Χριστίνα. Ωραία. Είσαι πρότυπο για μία άλλη Χριστίνα. 18 χρονών σήμερα, 11 ετών από το ρατσισμό που δεχόταν στο σχολείο της, αναγκάστηκε να τα αφήσει. Στην 5η Δημοτικού. Δεν έχει παντρευτεί στα 18 της, γιατί υπάρχει και αυτό το στερεότυπο που έχει ξεκινήσει, γιατί όντως η γάμη μεταξύ σας. Θα τα πούμε, αφού δούμε το ρεπορτάζ μας με τον Σπύρο, για να μπορέσουν και οι τηλεθεατές. Δώστε σημασία στο ρεπορτάζ, να συμμετάσχουν, γιατί δεν έχουμε βάλει ούτε φε, ούτε μουσικές, τίποτα. Στεγνό που λέμε, για να μην επηρεάσουμε συναισθήματα. Δείτε το ρεπορτάζ και ο καθένας τα συμπεράσματά του, και εδώ με την κυρία Χαλιλοπούλου θα τα πούμε. Είμαστε στο Ζεφύρι και έχουμε κοντά μας μια μεγάλη οικογένεια και μια υπέροχη οικογένεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί ήρθαμε, είπαμε καλημέρα, λέω μπορούμε να μιλήσουμε για την καθημερινότητά σας και μας είπαν ελάτε. Δηλαδή είναι φιλόξενοι άνθρωποι και νιώθουμε ότι και εδώ όπως τους πετύχαμε να πίνουν τον καφέ τους τέτοια ώρα, λέμε να καθίσουμε εδώ να τα πούμε. Ναι, ευχαρίστως και αυτό μας τιμά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορώ να ξεκινήσουμε από το μεγαλύτερο ή το νεότερο σε ηλικία. Από το μεγαλύτερο θέλετε, ό,τι πει. Είναι η κυρία Σπυριδούλα. Κυρία Σπυριδούλα, πώς είναι τα πράγματα, πώς είναι η ζωή σας? Η ζωή είναι ασχήμη. Εμείς θέλουμε τα παιδιά μας να πάνε σχολείο. Δεν θέλουν να παντρευτούν από μικροί. Εγώ παντρεύτηκα 18 χρονών. Και μεγάλη ήσασταν 18 χρονών. Ναι, μεγάλη. Θα μας πείτε σε δύο λόγια για το τι συμβαίνει και το τι καταγγέλλετε κι εσείς οι ίδιοι, που ξαναλέω, έχετε τα μαγαζιά σας, νόμιμα, τις οικογένειές σας, θέλετε τα παιδιά σας στο σχολείο και θέλετε, εν πάση περιπτώσει, να διεκδικήσετε ένα καλύτερο μέλλον. Εμείς θέλουμε παιδεία, καταρχάς θέλουμε παιδεία. Στο Ζεφύρι. Θέλουμε να είμαστε σωστοί άνθρωποι στον κόσμο. Δεν ενοχλάμε κανένα και το Ζεφύρι δεν είναι άβατο που λένε. Μπορεί τώρα ο κάθε ένας να έρθει και να μας έρθει. Εσείς τώρα που ήρθατε εδώ, σας πειράξει κανένας? Πόσα παιδιά? Τέσσερα. Τέσσερα παιδιά. Είσαι, ναι, σε ποια ηλικία μόνο παντρεύτηκες? Στα 15 μου παντρεύτηκα. Στα 15. Να. Ο Πέτρος, ας πούμε, θα του έλεγα, αν σας συναντούσα έξω, θα έλεγα εσύ, Πέτρο, από τα 15 το παντρεύτηκες στο κορίτσι. Είναι θέμα παράδοσης ή είναι κάτι που είναι λέτε? Είναι παράδοσης, αλλά αυτό θέλουμε να κοπεί. Γιατί? Γιατί παντρεύομαστε μικροί. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δηλαδή δεν βγάζει κάποτε, δεν ωφελεί? Δεν ωφελεί. Είναι ωραίο να μεγαλώσουν τα παιδιά, να σκουδάσουν, να κάνουν μια δουλειά. Δεν είναι ωραίο να παντρευτούν στα 15, στα 17 να έχουν παιδιά. Δεν είναι ωραίο. Και τώρα θα συναντήσουμε έναν υπέροχο άνθρωπο,
Μας είπαν ότι είναι από τα χρυσά παιδιά της γειτονιάς, της περιοχής, έτσι. Αλλά βλέπεις και εδώ, οδός... Σκυλοσόφου. Έχει και αυτό το νόημά του. Ναι, έτσι. Θα συναντήσουμε λοιπόν την Χριστίνα, η οποία είναι 18 ετών. Mm-hmm. Έχει πάρα πολλά όνειρα για τη ζωή της. Πολύ θέληση, διάθεση και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί μας εμπιστεύεται. Ακριβώς. Η Χριστίνα. Γεια σου, Χριστίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λαμπία, Σπύρος. Αυτή τη στιγμή κυνηγάς μια δεύτερη ευκαιρία. Θες να μας πεις περισσότερα γι' αυτό? Ναι, εννοείται. Από μικρή κανονικά συνέχιζα το σχολείο, ώστε μετά από σε μια ηλικία είχα αρχίσει το bullying και δεν μπορούσα να το συνεχίσω. Το bullying τι είναι, για να το συζητήσουμε λίγο. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Λόγω του ότι είμαι τσιγκάνα, είχαν όλη την αντίρρηση ότι η τσιγκάνα και δεν κάνει με τους Έλληνες και μας είχαν βάλει και σε μία τάξη. Κάτσε, Χριστίνα, πού συνέβαινε αυτό, στο σχολείο μέσα? Ναι. Σε ποιο σχολείο ήσουν? Ήμουν στο τρίτο δημοτικό Ζεφυρίου. Και εκεί στο τρίτο δημοτικό ήσασταν μόνο τσιγκάνοι φίλοι μας? Ήταν μεικτό, ήταν μόνο τσιγκάνοι? Μεικτό ήταν, ήταν και Έλληνες και τσιγκάνοι. Και τι συνέβαινε εκεί? Είχαμε χωριστεί. Τσιγκάνοι με τσιγκάνοι, Έλληνες με Έλληνες. Γιατί είχατε χωριστεί? Μα λόγω είστε ρατσισμού. Έλληνες, έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε τσιγκάνες, Έλληνες, Έλληνες. Αλλά τσιγκάνοι. Τους είχαν χωρίσει όμως. Μας είχαν χωρίσει. Ήταν αυτός ο ρατσισμός. Σε τι ηλικία αναγκάστηκες να αφήσεις το σχολείο? Στα 11. Πέμπτη δημοτικού δηλαδή, πέμπτη δημοτικού. Ναι, γιατί αισθανόσουν ότι λες κάτι γίνεται εδώ. Με προσβάλλει, δεν νιώθω καλά. Οπότε καλύτερα να αφήσω το σχολείο. Πολύ άβολα. Δηλαδή είναι σαν να σε σπρώχνω να βγεις έξω από την αίθουσα. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, δεν πρέπει να βρίσκεσαι εδώ να μαθαίνεις γράμματα. Πήγαινε απ' έξω. Κάπως έτσι ένιωσες? Κάπως έτσι. Και μας είχαν χωρίσει και σε μία τάξη μετά που είχαμε μπει μόνο τσιγκάνοι. Και στο Ε1 δηλαδή τσιγκάνοι, Ε2 ήταν όλοι Έλληνες. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο λόγος, δηλαδή όταν δεν σας το εξήγησαν αυτό οι δάσκαλοι. Δάσκαλοι, είναι εκπαιδευτικοί άνθρωποι, επιστήμονες της γνώσης. Δηλαδή δεν πήγαινε με βάση τα επίθετα όπως έχουμε μάθει εμείς στα σχολεία. Όχι. Όχι. Το είχες συζητήσει με κάποιον εκπαιδευτικό, γιατί συμβαίνει αυτό? Όχι, δεν το είχα συζητήσει. Ήμουν μικρή, απλά ένιωθα άβολα από το μπούλινγκ αυτό, το ότι συνέχεια τσιγκάνα και τέτοια, και δεν μπορούσα να συζητήσω κάτι. Ώστε μετά ήθελα να σταματήσω το σχολείο. Το είχα σταματήσει. Αλλά τώρα ξαναρχίζω πάλι από την αρχή. Έχω ξεκινήσει δεύτερο ευκαιρίων σχολείο και που θέλω να αλλάξουν όλα αυτά τα πράγματα. Να δείξουμε ότι και εμείς οι τσιγκάνοι δεν είμαστε τσιγκάνοι όπως είναι όλοι στο μυαλό που νομίζουν ότι οι τσιγκάνοι είναι κακοί τσιγκάνοι. Άρα λες τώρα... Όπως υπάρχουν και Έλληνες που είναι Έλληνες με την έννοια κακοί άνθρωποι, άλλο τόσο και σε εμάς. Υπάρχουν και οι καλοί και οι κακοί. Άρα λες τώρα που πάτησα στα πόδια μου, έχω μεγαλώσει και μπορώ να αντέξω ό,τι και αν μου πούν θα τους απαντήσω. Ναι, έχω ναι, το θάρρος και τη δύναμη μέσα μου να δεχτώ τη βία και να απαντήσω. Γιατί είναι μια βία το να σου κάνουν μπούλινγκ και να σε υποτιμούν και να σε προσβάλλουν. Έτσι είναι μια βία που μπορεί να βιώνουν όλοι οι φίλοι μας που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Λες τώρα που πατάω στα πόδια μου θα γυρίσω για να συνεχίσω τη ζωή που ήθελα να κάνω από μικρό παιδί. Από μικρότερη, γιατί μικρή είσαι. Έτσι, ναι. Ναι. Και τι θέλεις να σπουδάσεις, γιατί έχεις στόχο να πας και στο πανεπιστήμιο. Ναι, έχω στόχο να περάσω και τις Πανελλήνιες ώστε να γίνω νοσηλευτρία. Εμείς ευχόμαστε να τα καταφέρεις και να συνεχίζεις να παλεύεις. Θα σου κάνω άλλη μία ερώτηση. Αμέ. 11 χρονών, κοριτσάκι, που έχει κακοποιηθεί άγρια στο σχολείο, αποφασίζεις να τα παρατήσεις και να γυρίσεις σπίτι. Γιατί δεν παντρεύτηκες? Και θα στο ρωτάω αυτό, όχι γιατί θέλω να στο ρωτήσω ως Ευλαμπία, γιατί κάποιοι αυτή την εντύπωση έχουν. Ναι, έχουν αυτή την εντύπωση, αλλά όπως σας είπα δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν ήθελα, δεν σκεφτόμουν για παντρίες γενικά. Όλοι οι δικοί μας γενικά, ναι, παντρεύονται από μικρή, αλλά δεν είχα αυτό το πρόβλημα να παντρευτώ από μικρή. Ήθελα να συνεχίσω και να φτάσω σε ένα σημείο, να φτάσω εγώ εκεί που θέλω. Άρα εσύ, Χριστίνα, βρέθηκες στη ζωή σου, στο σχολείο δέχτηκες αυτό το ρατσισμό, είσαι τσιγκάνα. Μη με ακουμπάς, ναι, υποθέτω, ναι. Δηλαδή τέτοιες ατάκες πρέπει να υπήρχαν. Φεύγεις από το σχολείο για να γλιτώσεις αυτή την πίεση ψυχολογική σε μια ηλικία που θα έπρεπε όλοι να σε αγαπάνε και να σε έχουν καλιά, να σε φροντίζουν. Και πας στην κοινωνία των τσιγκάνων που μπορεί να σου λένε: εντάξει, αφού δεν πας σχολείο, παντρεύσου. Κάποιοι, όχι όλοι, γιατί αλλάζει σιγά-σιγά αυτό. Ναι. Οπότε συγκρινά, όπου και να σταθείς και να κάτσεις, κάποιος έχει κάτι να σου πει.
Το έχει καταλάβει. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι ήρεμη, κάποιο κάτι σου ζητάει. Ναι, εννοείται αυτό. Και τώρα λες, όχι ρε παιδιά, εγώ θα πιάσω τη ζωή στα χέρια μου. Νοσηλεύτρια γιατί? Είναι αυτό το επάγγελμα. Είναι που δύσκολο μου αρέσει αυτό. Ναι, δεν ξέρω γιατί το έχω διαλέξει. Μου αρέσει αυτό το επάγγελμα. Δεν φοβάσαι να σε συνέχεια δίπλα σε αρρώστους, σε ασθενείς, σε ένα περιβάλλον που είναι δύσκολο. Ξέρεις, είναι... Όχι, θέλω να βοηθήσω. Και γι' αυτό θέλω και αυτό το επάγγελμα. Κάτσε, βρε, εσύ, Χριστίνα. Εσύ μια ζωή σε τρέχουνε. Και θες να τους βοηθήσεις κιόλας. Ναι, να δείξω ότι δεν είμαι η τσιγκάνα αυτή που νομίζουν. Τώρα αυτή τη συνέντευξη μπορεί και να τη δουν κάποιοι από τους κακοποιητές σου. Θες να τους πεις κάτι? Θέλω να πω πως εγώ θα προσπαθήσω πάρα πολύ ώστε να αλλάξουμε και γενικά όλοι οι τσιγκάνοι ότι δεν είμαστε το ίδιο. Αυτό. Και ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Αυτό ακριβώς. Και αν δεν ρισκάρεις δεν θα μάθεις. Και να ξέρετε κάποιοι εκπαιδευτικοί, οι ελάχιστοι λίγοι που μπορεί να μην κάνουν όσο καλά θα έπρεπε τη δουλειά τους, να ξέρουν ότι πάντα κρίνονται. Και όταν κρίνεσαι τα παιδιά που δεν έψησες ότι αξίζουν τη γνώση, αυτή η κριτική πονάει πολύ. Τουλάχιστον εμάς που την παρακολουθούμε, πονάει και εμάς. Θα έπρεπε και εσάς, έτσι. Μαρία, όταν ήρθαμε εδώ και μας δέχτηκες έξω από την επιχείρησή σου, πολύ ευγενικά λες, ήρθατε εδώ για να βγάλετε κάτι άσχημο όπως βλέπουμε συχνά, ήρθατε με καλές προθέσεις. Γιατί αν είναι αυτό το δεύτερο, θα μου κάνει εντύπωση. Προφανώς κάτι έχεις βαρεθεί να βλέπεις και να ακούς. Θες να μας πεις τι είναι αυτό? Με απόλυτη ειλικρινία. Βλέπω ότι προβάλλεται εδώ στο Ζεφύρι. Δεν προβάλλεται τα γεγονότα που υπάρχουν εδώ στο Ζεφύρι και βγάζετε αυτά που θέλετε εσείς. Δεν βγάζετε. Όπως το Ζεφύρι. Δεν είναι αυτό που λένε Ζεφύρι. Άβατο. Δεν υπάρχει άβατο. Υπάρχουν μαγαζιά, υπάρχουν επιχειρήσεις. Οικογένειες. Σχολεία. Σπουδάζουμε τα παιδιά μας. Να σκύψει και η πολιτεία για τα παιδιά τα δικά μας. Εμείς θέλουμε να τα σπουδάσουμε. Αυτό. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Πρώτα απ' όλα, μέσα, ήδη μέσα μας είμαστε σε ένα βαθμό ρατσιστές. Γιατί όλοι γεννιόμαστε, όλοι είμαστε μωρά παιδιά. Πάμε σε ένα σχολείο να μας αγκαλιάσει ένας δάσκαλος. Εγώ προσωπικά είμαι και κόρη δασκάλου. Και η αδερφή μου είναι δασκάλα. Πάντα νιώθω πολύ περήφανη για αυτούς τους ανθρώπους, τους δικούς μου, για τα παιδιά που έρχονταν και μου λέγανε. Και θέλω να μείνουμε λίγο στη Χριστίνα. 11 ετών παιδί. Ανεξάρτητα τη φυλή, την καταγωγή. Είναι παιδί. Το παίρνει ο δάσκαλος, είναι ένα κενό ερμάριο και γράφει μέσα του ένας δάσκαλος. Και ελπίζω να μας βλέπουν και αυτοί οι εκπαιδευτικοί που δεν έκαναν κάτι να προστατεύσουν το κοριτσάκι αυτό και λένε εντάξει, τσιγκανάκι είναι, ας φύγει από το σχολείο. Τι να πω, εμένα με συγκίνησε και με συγκλώνησε η μαρτυρία της. Να δώσω συγχαρητήρια σε εσάς και στο ρεπορτάζ σας. Πραγματικά βγάλετε μια άλλη εικόνα. Είναι η ρίζα του προβλήματος, κατά όντως, την ταπεινή πασόμα. Όντως, διότι μίλησε μια κοπέλα η οποία έχει υποστεί από την πρώτη της ανάσα το ρατσισμό. Ένα στίγμα το οποίο δεν το επέλεξε, δεν γεννήθηκε τσιγκάνα από επιλογή. Έτυχε όμως αυτή τη ζωή να πρέπει να πορευτεί με αυτήν την ιδιαίτερη πολιτισμική της ταυτότητα, που δυστυχώς η υπόλοιπη κοινωνία είμαστε ανεκπαίδευτοι. Τι να πω, το ότι τα στερεότυπα που υπάρχουν στο χώρο της εκπαίδευσης, γιατί πολύ σωστά είπε ότι αυτό ξεκινάει από το σχολείο. Όταν εμείς πάμε την πρώτη μέρα το παιδί μας στο σχολείο, αυτό που επικρατεί είναι ότι δεν θέλω το παιδί μου να πηγαίνει στην ίδια τάξη με το γυφτάκι. Πείτε μου λοιπόν αυτομάτως αυτό που οδηγεί. Αυτό το παιδί βιώνει από την πρώτη του στιγμή ένα bullying κοινωνικό. Στο Ζεφύρι, Χριστίνα, και στο Ζεφύρι. Τα δύο σχολεία που λειτουργούν έχουν παιδιά άλλα. Δεν μ' αρέσει που λέω παιδιά άλλα. Καταρχήν είδατε το λάθος εδώ. Κοιτάξτε η συνείδηση πόσο λάθος έχει διαμορφωθεί και στο ίδιο το κοριτσάκι. Μιλάμε για Έλληνες πολίτες. Και έλεγε η ίδια ότι στο ένα τμήμα ήταν Έλληνες και στο άλλο τμήμα ήταν. Αλλά έτσι τη μάθανε. Ποιος την έχει μάθει λοιπόν έτσι? Η ίδια η κοινωνία. Εκεί θέλω να σταθώ, ότι όταν εμείς στην καθημερινότητά μας διαχωρίζουμε τους εαυτούς μας και λέμε οι Έλληνες και οι όχι, Χριστίνα, δεν υπάρχει. Μιλάμε για το δημοτικό. Στο δημοτικό εκπαιδευτικός μάθαινε τα παιδιά ή άφηνε τα παιδιά να πιστεύουν, ακόμα και αν οι οικογένειές τους επέμπαιναν σε αυτό, μέσα στο ναό της γνώσης, της καλλιέργειας της ψυχής που είναι το σχολείο και ειδή το δημοτικό, άφηναν τα παιδιά να ερθιτούν ή μάθαιναν τα παιδιά ότι εσείς θα είστε κάποιοι ανώτεροι, οι Έλληνες, και εσείς θα είστε κάποιοι κατώτεροι που θα μας υπηρετούν ή θα είστε γεννημένοι για παραβατικότητα και εγκληματικότητα που είστε οι τσιγκάνοι. Να σας πω αυτό κάτι. Και μόνο εμένα με καθηλώνει.
Εγώ είχα την δεν ευτυχία... κάνω την εποχή, δεν κλείνω τα μάτια. Αλλά το ξαναζούμε. Εγώ είχα την ευτυχία. Πιστεύω ότι άλλαξαν εποχές. Να γεννηθώ σε μια οικογένεια που, εν πάση περιπτώσει, ήταν κάπως ευκατάστατη. Παρόλα αυτά, παρότι δεν στερούσαμε σε τίποτα, ούτε ενδυματολογικά, ούτε στο πώς πηγαίναμε στο σχολείο, ούτε στο πώς ζούσαμε, ήμουνα πάντα η κόρη του γύφτου. Δεν ήμουνα ποτέ αυτή η προσωπικότητα η οποία προσπάθησα και έδωσα μάχη στη ζωή μου να διαμορφωθώ. Και πάντα, ακόμα και αυτό το κοριτσάκι που θέλει να γίνει νοσηλεύτρια, θέλει, έχει την ανάγκη να βοηθήσει, γιατί έχει υποστεί τέτοια κακοποίηση η ίδια, κοινωνική κακοποίηση, αυτή η ψυχολογική, που κανένας τελικά δεν στέκεται. Στεκόμαστε σε τόσα άλλα, στεκόμαστε στην παραβατικότητα. Και πάμε λίγο στην παραβατικότητα. Εχθές παρουσιάσατε ένα ρεπορτάζ, γιατί σας παρακολούθησα, για την εφηβική παραβατικότητα η οποία συμβαίνει παντού. Όταν εγώ θα σταθώ στις δικές μας περιοχές, όταν δεν μας δίνεται φωνή και είναι ένα αμόνιμο παράπονό μου, μας δίνεται φωνή και βήμα μόνο όταν γίνονται δυσάρεστα περιστατικά. Δεν είμαστε μόνο αυτό, και η Χριστίνα είναι ένα φωτεινό παράδειγμα. Και σαν τη Χριστίνα υπάρχουν τόσα άλλα παιδιά που μπορούν να ανατρέψουν, επειδή θα τα βγάλετε, θα τους δώσετε λίγο χρόνο, να ανατρέψουν αυτά τα στερεότυπα. Είμαι μια γυναίκα η οποία έχω δώσει απίστευτες μάχες και πολιτικά. Δυστυχώς το πρόβλημα είναι διαχρονικό και είναι πολιτικό. Δεν ασχολήθηκαν ποτέ. Δείξατε πριν για τους πυροβολισμούς. Είμαι εγώ αρμόδια να απολογηθώ ή να εξηγήσω? Όχι, είναι το κράτος. Είναι η ελληνική αστυνομία, είναι ο εκάστοτε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Και ίσως και κάποιοι δάσκαλοι πριν κάτι χρόνια. Σίγουρα και κάποιοι ίσως, δάσκαλοι. Εγώ τιμώ το. Επειδή είσαι ο πατέρας ήταν ένας εξαιρετικός εκπαιδευτικός, το αντιλαμβάνεσαι πώς το λέμε. Ρε Σπυρό, να σου πω κάτι. Ήμουν εγώ νεογέννητο και πρόωρο και έπαιρνε ο πατέρας μου για να πάει στο σχολείο. Τότε δεν είχαμε το καλοριφέρ και μου τα έλεγε η μάνα μου. Έπαιρνε το καλοριφέρ που το βάζε στο ρεύμα, που ήμουν νεογέννητο, πρόωρο, θερμοκοιτίδα κτλ. Και το πήγαινε στο σχολείο. Έπαιρνε το. Ένα παιδί μετράει τα άστρα του Λουντέμι, το είχε δεν ξέρω πόσα αντίτυπα, και το μοίραζε σε όλα τα παιδιά. Γιατί θεωρούσε ότι αυτό είναι. Να κοιτάει τα αστέρια ένα παιδί, ανεξάρτητα με το αν η οικογένειά του έχει χρήματα, αν η οικογένειά του είναι εγκληματίες, αν η οικογένειά του είναι το οτιδήποτε. Σε ένα παιδί, ως κοινωνία, οφείλουμε να γράφουμε στην ψυχή του όλα αυτά τα οποία πρέπει. Και συγγνώμη για τη συγκίνηση, αλλά για μένα αυτό είναι εκπαιδευτικός. Και αυτό που μας είπε η Χριστίνα. Και για μας. Δεν μου άρεσε. Καταλαβαίνω και το δάσκαλο απ' την άλλη ότι εντάξει, επειδή έχω κάνει πάρα πολύ ρεπορτάζ και στο Μενίδη και στο Ζεφύρι, ότι και μέσα στο σχολείο μπορεί, επειδή το παιδί αυτά που βλέπει θα κάνει, θα αντιγράψει. Και αυτό είναι μια λυσίδα που πρέπει να τη σπάσουμε ως κοινωνία. Μπορεί και να έκλεβαν τον εξοπλισμό του σχολείου, να μπαίναν το βράδυ, να έκαναν. Γιατί υπάρχει και ένα σχολείο ερείπιο στο Μενίδη, παραδείγματι. Αλλά ο εκπαιδευτικός με αυτό το ρόλο επιφορτίζεται στη ζωή του. Και για μένα είναι το πιο ιερό πρόσωπο μετά τη μάνα και τον πατέρα. Απόλυτα, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Οπότε ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να βάλαμε το λιθαράκι που επιλέξαμε να βάλουμε σήμερα. Να έχουμε ανοιχτές καρδιές, ανοιχτά μυαλά. Χαιρετισμούς και στα παιδιά που μας μιλήσατε. Να κοιτάμε τα πράγματα λίγο πιο βαθιά. Ευχαριστούμε. Εγώ θα ήθελα μόνο 15 δεύτερα, επιτρέψτε μου. Είναι κρίμα και άδικο αυτήν την κοινότητα να τη θυμόμαστε μόνο προεκλογικά. Τα προβλήματα δεν λύνονται. Εντάξει, άμα γίνει κανένα σύραλ που σας αποθεώνει, θα σας αγαπήσουμε ξαφνικά. Άμα γίνει ένα σύραλ που σας καταδικάζει, τότε θα σας κοιτάμε με μισό μάτι. Εγώ θα παρακαλέσω για ακόμα μία φορά. Ας αξιοποιήσουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη γνώση, είναι ικανοί, προέρχονται από την κοινότητα, για να, εν πάση περιπτώσει, προσπαθήσουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, να λύσουμε, να δώσουμε κάποιες λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση, στο να σπάσει ο κύκλος της παραβατικότητας, των στερεοτύπων, του αποκλεισμού, και να οδεύσουμε τελικά στην ένταξη. Διότι και η ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως ξέρετε, και ανοίγω ένα άλλο θέμα, δεν έχει κι αυτή συμβάλει τα μέγιστα όσο θα μπορούσε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα παρακαλέσω λοιπόν και τους κυβερνώντες, γιατί λίγο πριν το πάνελ σας αποτελούταν από δύο εκπροσώπους της Ελληνικής Βουλής. Τρεις. Να το δούνε λίγο σοβαρά και όχι έτσι αποσπασματικά όπως ήθιστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα της εκπομπής. Μεγάλη μας χαρά και τιμή που δέχτηκε να μας μιλήσει. Αφορμή είναι, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, μια εκδήλωση που στην οποία όσοι μπορούν να παραβρεθούν, νομίζω ότι κάτι θα αποκομίσουν, το οποίο θα είναι εξαιρετικό και για τους ίδιους και για το μήνυμα που μπορούν ήδη να μοιράσουν στην οικογένειά τους, στους φίλους τους παντού. Είναι το μήνυμα για τον καρκίνο του μαστού και όχι μόνο. Πάμε να της πούμε καλημέρα. Έλα. Καλημέρα στην εξαίρετη
δικηγόρο, διακεκριμένη δικηγόρο, την κυρία Βίκη Λίτρα. Να μιλάμε, μιλάμε στον ενικό ή στον πληθυντικό, θέλετε, κυρία Λίτρα. Στον ενικό εννοείται. Άρα, Πύρο και Ευλαμπία, εννοείται στον ενικό. Να πούμε με ποια αφορμή μιλάμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Με μεγάλη μας χαρά και τιμή. Να δούμε ποια αφορμή μιλάμε, να πούμε στους τηλεθεατές, αγαπητή Βίκη. Ναι, βεβαίως. Η Ένωση δικηγόρων, Γυναικών Δικηγόρων Ελένη Καρύδη, την 3η 24 του μήνα στις 6 ώρα, πραγματοποιεί μια εκδήλωση με θέμα την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Είναι γνωστό πια ότι εδώ και δεκαετίες, Οκτώβριος είναι ο μήνας που μας ευαισθητοποιεί όλους με διάφορες καμπάνιες κτλ. Επί της ουσίας είναι ο μήνας που μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να κάνουμε την ετήσια μαστογραφία μας και τις ετήσιες εξετάσεις μας, γιατί αυτό είναι το διαγνωστικό εργαλείο που έχουμε, προκειμένου να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ασθένεια και με σκοπό βεβαίως σε κάποιες περιπτώσεις, αν είμαστε και τυχεροί, την πλήρη ίασή της. Εσύ έχεις σταθεί τυχερή. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να πω ότι έχω σταθεί τυχερή. Έχει τύχη, θέλει τύχη η όλη ιστορία αυτή. Έχω καλά προγνωστικά, αυτό θα πω. Έχω καλά προγνωστικά, κάνω τις εξετάσεις μου κάθε εξάμηνο και κάνω και το σταυρό μου. Να μην μου τύχει κάτι από εδώ και πέρα. Εγώ ως γυναίκα, ας πούμε, αισθάνομαι ότι πρέπει να τα πούμε λίγο κάποια πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε, αγαπητές μου κυρίες, τον έλεγχό μας, ειδικά αν έχουμε ένα ιστορικό στην οικογένεια, να κάνουμε τις κινήσεις αυτές που πρέπει στο μαστό από μόνες μας. Μπορούμε να δούμε και σχετικά βίντεο στο διαδίκτυο, να παρακολουθήσουμε πώς πρέπει να γίνεται η ψηλάφιση, τι είναι αυτό που πρέπει να μας θορυβήσει, να ενδιαφερθούμε. Και πάνω απ' όλα, να ξέρουμε ότι ο καρκίνος νικέται. Και ζεις με τον καρκίνο, είναι σαν μια ασθένεια. Αν δηλαδή εγώ έχω χοληστερίνη, θα πάρω το χάπι για να ρίξω τη χοληστερίνη μου. Εντάξει, είναι πολύ πιο δύσκολη η διαδικασία και ψυχικά πολύ πιο επώδυνη. Αλλά το λέω γιατί μπορεί τώρα να μας βλέπουν άνθρωποι που μόλις έμαθαν ότι έχουν καρκίνο, είτε είναι γυναίκες είτε είναι άνδρες, και να έχει πέσει η ψυχολογία τους. Και η Βίκη είναι ένα παράδειγμα τέτοιο, που με χαμόγελο και αισιοδοξία το παλεύει. Θα σας πω, από τότε που νόσησα έτσι και το επικοινώνησα εγώ, γιατί με βοηθούσε, η αλήθεια είναι, πολλές γυναίκες και συνάδελφοι και γενικότερα στον περίγυρό μου έρχονται και μου έλεγαν ότι, ξέρεις, φοβάμαι να κάνω εξετάσεις. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω, έτσι μου προκαλεί έτσι και μία αντίδραση κάπως. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Δηλαδή, τι φοβάσαι, είναι σαν να μου λες ότι φοβάμαι να, δεν ξέρω κι εγώ, φοβάμαι να ζήσω. Γιατί επί της ουσίας οι εξετάσεις βοηθούν να προλάβουμε μια κατάσταση και να την αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και έχουμε εξαιρετικές θεραπείες πια, πολύ εξελιγμένες, που βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, δεν θέλει φόβο. Αν μου επιτρέπετε, αν μου επιτρέπεις, Βίκη και Ευλαμπία, λίγο να βάλω, επιτρέψω στην κουβέντα μας και τον ρόλο των ανδρών. Ανδρών, λέω, φίλοι τηλεθεατές, από τα αγόρια νεότερης ηλικίας μέχρι τους άντρες, μπαμπάδες, παππούδες, συντρόφους, φίλους, αδελφούς. Και απλά φίλους πολλές φορές. Πρέπει και εμείς να ενημερωνόμαστε. Και για ό,τι μας αφορά εμάς, αλλά και όσον αφορά τη γυναίκα δίπλα μας. Που μπορεί να είναι η μητέρα μας, η αδελφή μας, η σύντροφός μας, ο ερωτάς μας, η συνεργάτητά μας, η συνάδελφός μας. Το πρόσωπο που θα συναντήσουμε και θα γνωρίσουμε, που μπορεί να αλλάξει και τη ζωή μας ή να την σημαδέψει. Και να παροτρύνουμε, να ενθαρρύνουμε από μόνοι μας μια γυναίκα δίπλα μας, όποια γυναίκα δίπλα μας, με όποιο ρόλο ζωής τη συναντάμε, να δούμε αν η γυναίκα αισθάνεται μόνη της και κυρίως αν η γυναίκα, όπως και οι άντρες στα δικά τους θέματα, αισθάνονται ότι δεν μπορούν να εκμυστηρευτούν, να μιλήσουν άνετα για αυτό που φοβούνται ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν ή για αυτό που αντιμετωπίζουν, τότε βαλτώνουμε όλοι μας. Και όσο βαλτώνουμε, χάνουμε χρόνο. Χρόνο ίασης που δεν αφορά μόνο μας και σαν μοίρασμα αφορά όλους μας. Αυτό ήθελα να πω. Ξέρετε κάτι, γενικότερα είναι ένας μοναχικός δρόμος. Ειδικότερα η περίοδος των θεραπείων, που είναι και μια πολύ δύσκολη περίοδο για όποιον την βιώνει. Αισθάνεσαι έτσι πολύ, έχει πολύ σκοτάδι και νιώθεις πολύ μόνος. Όμως έχει σημασία να νιώθεις την έμπρακτη έτσι, υποστήριξη του ανθρώπου που έχεις δίπλα σου, της οικογένειάς σου, των φίλων σου, όλων των ανθρώπων που σε περιτριγυρίζουν. Νομίζω πια ότι και οι άντρες είναι έτσι πολύ ευαισθητοποιημένοι το θέμα αυτό και
Έτσι, έχουν ανεπτυγμένη, ιδιαίτερα ανεπτυγμένη την ενσυναίσθηση. Μακάρι. Είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, να συνοψίσουμε. 24 Οκτωβρίου στις 6 η Ένωση Γυναικών Δικηγόρων διοργανώνει μια εκδήλωση προκειμένου να ευαισθητοποιηθούμε κι άλλο. Γιατί αν δεν ευαισθητοποιηθούμε κι άλλο ως κοινωνία, γενικότερα χανόμαστε, κυρίες και κύριοι, και όχι μόνο για τον καρκίνο, και για άλλα θέματα που τα αντιμετωπίζετε κι εσύ και ο Σπύρος στις δικαστικές αίθουσες και βλέπετε όλη την ακτινογραφία της ελληνικής κοινωνίας. Ξέρετε, μέσα και έχει από σημασία. Τα ψυχρά έγγραφα. Εγώ χαίρομαι γιατί θα μου δοθεί και η ευκαιρία να πω πώς το βίωσα σε σχέση με το επάγγελμα που ασχολούμαι. Ούσα ομιλήτρια στην εκδήλωση, έτσι. Ναι, ακριβώς. Θα είμαι εκ των ομιλητών. Και πραγματικά χαίρομαι που θα μου δοθεί αυτή η ευκαιρία, γιατί εντάξει, ο Σπύρος το ξέρει ότι ας πούμε ένα επάγγελμα πολύ απαιτητικό, αχωτικό, που επί της ουσίας δεν σου επιτρέπει και να αρρωστήσει. Ναι. Οπότε έχω πολλές έτσι εμπειρίες να περιγράψω από την περίοδο εκείνη στις δικαστικές αίθουσες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, αγαπημένη μας Βίκυ Λίτρα. Εγώ ευχαριστώ και πολύ. Και στο πρόσωπό σου μια μεγάλη αγάπη και αγκαλιά στις γυναίκες Ελλήνες δικηγόρους, στις γυναίκες όλες, ό,τι και αν κάνουν ή δεν κάνουν, που μπορεί να μας παρακολουθούν και είναι στη ζωή μας ή μπορούν να έρθουν να βρεθούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Τι έγινε. Τώρα, εσύ ήρθαν θύμησες, αναμνήσεις, έτσι, με όλα αυτά τα θέματα. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Διαβάζω και τα μηνύματά σας. Καλά είναι. Ευτυχώς τα περισσότερα είναι καλά. Τα κορίτσια μας σήμερα λάμπει. Σήμερα σε βλέπω. Χαντρούλα έχω πάρει. Που δεν έχω μαζί μου. Μόνο το κουδούνι του Στάθη έχω. Από αφήστε μας. Να σταυρώσω λέξη, δεν μ' αφήνει, παιδί. Λοιπόν. Δεν έχουμε σήμερα. Μετά. Πάμε. Λέει, πες το. Άστα αυτό. Πες το. Αυτό μου σκέφτεσαι, πες. Χορηγή, χορηγή. Μετά. Τι θα τραβήξω άλλο φέτος μαζί του, δεν μπορώ. Πες το. Αυτή είναι η σωστή δημοσιογραφία κατά την ταπεινή μου άποψη. Ξύνεις από κάτω, ψάχνεις να βρεις την αιτία. Υπάρχει και το αιτιατό, αλλά υπάρχει και το αίτιο. Και το αίτιο, οπότε... Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, δεν θέλει να δώσω ο Σπύρος την προσφορά, γιατί το έχει πάρει επί πόνο, ορίστε. Όχι, τη λέω συνέχεια σήμερα. Πες τα, γόρι μου, πες τα όλα. Πάρω όλη την εκπομπή, δεν λοιπόν, πειράζει. Ακούστε. Λοιπόν, ακούστε. Φίλε μου, θες να διεκδικήσεις ένα Citroën C3 έκδοση U, αξίας 17.500 ευρώ, γκρι μεταλλικό χρώμα, που μπορεί να έχει μεγάλα αναπαυτικά καθίσματα, συστήματα υποβοήθησης, εξαερώσεις, ακούς. Θέλεις, ωραία. Απλά πράγματα είναι, μην το πολυσκέφτεσαι. Λοιπόν, τηλεφωνείς από σταθερό κινητό στο 14800, αφήνεις ονόμα, επώνυμο και τηλέφωνο. Οκ. Okay. Άκου, φίλε μου. Αγαπητή μου τηλεθέατρια, μπορεί να στείλει και ένα μήνυμα. Γράφει απλά open, κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 14800. Δεν σου φτάνει το Citroën C3. Εδώ είμαστε. Έχουμε θερμοσύμφωνα για σένα. Ο Αντωνακάκης δηλαδή. Ο Αντωνακάκης έχει και η Solar Energy. Εδώ λοιπόν. Ένα τυχερό κερδίζει ή τυχερή ένα ηλιακό θερμοσύμφωνα 160 λίτρων. Προσφορά από την Αντωνακάκης Solar Energy. Από το 1991 κατασκευάζουν ηλιακού θερμοσύμφωνε, κορυφαία ελληνική εταιρεία, κάνουμε ένα δώρο, ένα ηλιακό θερμοσύμφωνο 160 λίτρων υψηλής ποιότητας, θωρακισμένο δοχείο, μεγάλη διάρκεια ζωής και επιλεκτικό συλλέκτη υψηλής απόδοσης. Αυτά είναι όλα. Τα πάμε. Λοιπόν, έχουμε ρεπορτάζ ψητοπολείο, έχουμε και τις ποδιές μας, έχουμε και Γκαλιτσιανό, το τρίτο μέρος του οδηπορικού. Τις ποδιές μας. Του οδηπορικού μου στην. Τις ποδιές μας, τα έχω φέρει. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, να έχω φέρει εδώ. Τι έχει να γίνει σε λίγο. Έρχεται τρίτο μέρος, ξαναλέω, Γκαλιτσιανό, το ελληνόφωνο χωριό της Κάτω Ιταλίας στην Καλαβρία, την Ακρόπολη της Μεγάλης Ελλάδος και θα δείτε να μιλάνε και ελληνικά, να τρώμε μαζί τους και να χορεύουμε και να τραγουδάμε. Αυτή είναι δικιά σου ποδιά, ξέρεις, το κατάλαβα. Από το small. Όχι, μια τρίχα μεγάλη πάνω. Α, δεν είμαι small. Δείτε σε λίγο. Η Ευλαμπία και ο Σπύρος σε ψητοπολείο καταγράφουν μαρτυρίες και αντιδράσεις για την αύξηση του χοιρινού κρέατος και του κόστους σύτησης. Δείτε σε λίγο. Το τώρα μαζί στο χωριό Γκαλιτσιάνο της Καλαβρίας, στην Ακρόπολη της Μεγάλης Ελλάδας.
Θα μιλήσει στον κόσμο σήμερα, τι σου λέει. Διαβάζω συνέχεια τα μηνύματα. Καλημέρα κυρίες και καλημέρα, κύριοι. Σήμερα είναι Κυριακή, η ώρα είναι 9:15. Έχουμε ξυπνήσει, έχουμε πιει τον καφέ μας. Αν συνδεθήκατε τώρα μαζί, έχουμε ακόμη μισή ώρα. Έχουμε πολλά μηνύματα αγάπης, υποστήριξη και τους αρέσει η θεματολογία μας και ίσως και ο τρόπος που λειτουργούμε. Ένα μήνυμα λέει, και μάλιστα από μια κυρία, λέει: ξέρω τι προσπαθείτε να μας περάσετε με αφορμή το θέμα των τσιγκάνων. Αγαπητοί τηλεθέατες, δεν θέλουμε τίποτα να σου περάσουμε. Καταρχάς, αν εμείς μπορούμε να σου περάσουμε, κάτι δεν πάει καλά, ενώ με αυτούς που τους περνάμε κάτι. Θεωρούμε ότι έχεις την απόλυτη σκέψη, το καθαρό φίλτρο, να μην μπορεί να σου περάσει κανένας τίποτα. Είτε δημοσιογράφος, είτε κοινωνός της κοινής μας όλων ζωής. Προς Θεού, εννοείται. Εμείς απλά θέλουμε μέσα στις αναφορές να βάζουμε όλες τις εκδοχές. Και τα συμπεράσματα είναι των τηλεθεατών. Δικά σου, αγαπητή τηλεθεάτρια, το αγαπητό τηλεθεατή, όλων μας. Αυτό κάνουμε. Μοιραζόμαστε όλες τις εκδοχές ή όσες περισσότερες μπορούμε και είμαστε σίγουροι ότι όλοι σας ή οι περισσότεροι από εσάς, όπως και από εμάς, από την παρέα μας και εδώ στο πλατό, βγάζουμε ο καθένας τα δικά του συμπεράσματα αναλόγως με το πώς θέλει να σκέφτεται. Απόλυτα σεβαστό αυτό. Και πολλά μηνύματα από φίλους τηλεθεατές που καταθέτουν το δικό τους ρατσιστικό περιστατικό, που ένιωσαν οι ίδιοι ρατσισμού, λέγω δεν είμαι. Γιατί ήμασταν πιο φτωχοί, γιατί ήμασταν. Δηλαδή, άμα ανοίξουμε γιατί μέσα στο σπίτι είχαμε ένα άτομο, μας έχουν στείλει, το οποίο είχε χρονία κατάθλιψη. Ναι, ή αναπηρία. Και δεν μπορούσαν μπροστά της οικογένειας. Δηλαδή, και ήσουν το παιδί του τρελού. Είμαστε μια κοινωνία που από τα γεροφάσκη μας μαθαίνουμε σαν να γεννιόμαστε και πρέπει να νιώθουμε ανώτεροι από κάποιους ή να βρίσκουμε λόγους να βλέπουμε κατώτερους κάποιους άλλους. Με οποιοδήποτε πρόσωπο. Έτσι γεμίζει την αυτοπεποίθησή σου, δηλαδή, με το να ταπεινώνεις έναν άνθρωπο. Σχολικό μπούλινγκ έχεις βιώσει. Εγώ. Και εγώ έχω βιώσει. Γιατί τα ανοίξουμε όλα αυτά και λέμε. Τι να αρχίσουν για να τα κιλά, για τα ρούχα, για το οτιδήποτε. Δηλαδή, δεν θέλω να αναφερθώ γιατί είναι άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά και εγώ που πολύ φίλε μας. Επειδή μας έχετε στείλει πάρα πολλά τέτοια μηνύματα. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε σε αυτήν την εκπομπή. Θέλουμε να το κάνουμε. Και δόξα τω Θεώ, το Open μας προσφέρει αυτό το βήμα. Ναι. Αλλιώς μπορούσαμε να βάλουμε και 5 διάσημους δημοφιλείς πολιτικούς. Ναι, ναι, τα κλασικά. Να σας βρίζουν, να σας κοροϊδεύουν, ή να κοροϊδεύουν τον πολιτικό σας, κομματικό σας αντίπαλο και να το χειροκροτάμε κι εμείς. Ή να τον αποθεώνουν τον δικό σας κομματικό εύκολα, πολιτικό φίλο και να το χειροκροτάμε κι εμείς και να περάσει ώρα ή ώρα. Να έχουμε και πάμε για να πάμε ο καθένας στην καθημερινότητά του. Και να πάμε στα εύκολα. Και να πάμε στα εύκολα. Τι είναι. Εντάξει. Τι είναι τα εύκολα. Τα εύκολα είναι. Το να μπορείς να. Ας μην μπούμε. Να μην μπούμε και σε κριτική. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Αυτό θα βλέπετε στο τώρα μαζί. Θα πάμε βλέπετε και εμένα και το Σπύρο να κάνουμε ρεπορτάζ. Α, σκοτώ να τη δείξουμε. Αυτή εδώ. Έλα, σήκω. Αυτή την ποδιά μας. Την έχουμε κερδίσει με το σπαθί μας. Ναι, πώς είναι η χρυσή σκούφη. Εδώ έχουμε τις. Μου έδωσες το σωστό μέγεθος. Ναι, παιδί μου, αφού. Ίδιο είναι μόνο. Δεν πειράζω. Ότι την έχουμε κερδίσει με το σπαθί μας. Διότι. Ναι. Τη δουλέψαμε. Θέλαμε να κάνουμε ένα θέμα που μας έχετε στείλει εσείς. Σας έχουμε πει, είμαστε κι εμείς λίγο πειραχτήρια. Δεν είστε μόνο εσείς οι τηλεθεατές. Μα έχετε πάρει και χαμπάρι, γιατί λέμε πάμε και εμείς τώρα που και να μπούμε. Και πάμε για ρεπορτάζ, δηλαδή πάμε σε καφέ, πάμε στη ψυχαριά, λέμε να κάνουμε μια κουβέντα και την ακρίβεια. Βεβαίως, δηλαδή, ό,τι θέλετε, αλλά θα, μέσα. Πείτε, θα μπείτε πρώτα μέσα. Και μπήκαμε. Και εμείς. Μπήκαμε. Ναι, ναι. Τι, ναι, ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και βάζει εδώ, ξεκινάμε ναι. Από εδώ. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Έγινε, έγινε. Πόσα θέλεις. Βάλε 10. Βάζω 10, βάζω 10. Σπύρο, Ευλαμπία, καλώς ήρθατε. Θα μιλήσουμε, θα κάνουμε κουβέντα δουλεύοντας. Δουλεύοντας. Για πάμε να σε δούμε. Εντάξει, εντάξει. Ωραία. Είπαμε 10. Βάζω 10, κάτσε. Μην με αγχώρεις αφεντικό. Εγώ τι να κάνω αφεντικό. Να βάλουμε και πιτούλες να ψήνονται. Σπύρο, εδώ έχεις πιτούλες. Να σου πω, εσύ του λες, εγώ τα κάνω, έτσι. Άμα τα λες, τα κάνεις και εσύ. Αυτό είναι το σωστό, Σπύρο μου, εγώ έχω την οργάνωση. Πάρε πίτες. Όχι έτσι. Έτσι. Αυτή είναι η αλάδωτη. Βεβαίως, μόνο αλάδωτη. Αλάδωτη. Εδώ. Ωραία. Λοιπόν. Αρχίζει και έχει ζέστη, δεν είναι αστείο, έτσι. Μεταξύ μας τώρα, να τα λέμε. Είναι δύσκολο το μεροκάμα. Ναι, εντάξει, είναι. Ωραία. Λοιπόν, Σπύρο, θα βάλουμε πατατούλες τώρα. Ανοίγουμε τη φρεντεζούλα μας. Ναι. Να σου δείξω. Όχι, εγώ αφεντικό εδώ είμαστε. Εδώ με τα χέρια. Εντάξει, εγώ εντάξει. Αλλά το κορίτσι είναι λούφα όμως. Το κορίτσι πρώτα βλέπει και μετά κάνει. Είναι στο οργανωτικό. Είμαστε οκ, είμαστε οκ. Είμαστε οκ. Έλα εδώ και το λάδι. Βάλτε μέσα. 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 Έφυγε. Έλα το σουβλάκι το καλό. Όλοι λένε το χοιρινό έχει ακριβίνει. Είναι απλησίαστο. Κάθε μέρα ακριβίνει.
Τι να κάνουμε, γεμίσω όσο μπορούμε, κρατάμε τις ίδιες τιμές. Κύριε Φίλιππε, δεν βάζετε και το κορίτσι να κόβει λίγο, γιατί όλο το αραχτό τη βλέπω. Αμάν, Σπύρο μου, δηλαδή, αμάν, δηλαδή να κόψω και γύρω. Στο αραχτό τη βλέπω. Δεν είμαι αραχτή, εγώ παίρνω τη συνέντευξη, εσύ δουλεύει. Δεν σε βλέπω, κυρία. Άντε να κόψω, έλα, έλα. Δεν σου έχει εμπιστοσύνη. Σπύρο, τις πιτούλες τις γυρίζουμε. Ναι, ναι, έχεις δίκιο, ξεχάστηκα. Θα καούν και πίσω. Το ξέχασα, ναι. Θα δουλεύουμε μιλώντας. Εντάξει, το ξέχασα, εντάξει. Από εκεί κόβει, από εκεί κόβει. Εντάξει. Εγώ τώρα θα μάθω την Ευλαμπία να τη λύγει. Έλα. Πού να κόψω. Αυτό, ε. Έλα, Σπύρο μου, έλα, γόρι μου, για σένα. Για σένα κόβω γύρω. Κάθετα το μαχαίρι, κοίταξε με. Έτσι, όρθιο. Αυτό θα να κουμπάει εκεί. Πού να κουμπάει, έτσι. Εκεί, έτσι. Τι λέτε, ρε παιδιά. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία. Δεν το έχω, ρε παιδιά. Θα το κάνω ξανά. Δεν πειράζει, δεν το διαβάζει ο μάστορος. Πρώτη μέρα δουλειά είμαι. Πρώτη μέρα δουλειά. Είσαι εδώ, κύριε Σπύρο. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Και αφεντικό και κύριε, είσαι πολύ δημοκράτης, φίλε μου. Είσαι και πολύ δημοκράτης. Από όλα είναι αυτό αφεντικό. Από όλα, ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε με τζατζίκι στην πιτούλα. Πώς τη βάζω. Έλα να σου δείξω. Ωραία, πήγα. Η πίτα πάει τα νερά με τη γωνία. Κράτα εδώ, κύριε. Πάρε και εσύ μία να βλέπω τι κάνεις. Ωραία. Δεν έχω μέλλον. Λοιπόν. Καλή είσαι. Θα φάτε όλοι να περιμένετε. Μην ανησυχείτε, θα το βρούμε. Γίγας θέλετε, γίγας. Ξεκινάμε. Ωραία. Τζατζίκι. Ωραία, θα το κάνω κι εγώ, βάζω το τζατζίκι. Είναι πλούσιο το τζατζίκι, μ' αρέσει, εγώ θα βάλω πιο πολύ. Να βάλεις όσο θέλεις. Καλό είναι. Είναι τέλειο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο γύρο. Θα βάλω λιγότερο, ωραία, γιατί δεν μπορώ να το τυλίξω. Ωραία. Έτσι θα πει στον πελάτη. Έτσι θα πει στον πελάτη. Του βάλω λιγότερο, γιατί δεν τυλίξω. Θα του πει να πειρεύει με αγάπη του πελάτη δώρο. Βάζουμε το ματούλα στη μία πλευρά. Στη μία πλευρά. Μία. Όχι, μου Σπυρίδωνα, δεν μπορούμε. Λοιπόν, ωραία, το έκανα. Ωραία. Κρεμμύδι μπόλικο μ' αρέσει. Ωραία. Πατατούλες. Και μετά. Τάχω. Ωραία. Ωραία. Τώρα πάμε στο αλάτι. Αλάτι. Πιπέρι. Ωραία. Μα βάλουμε λίγο, έτσι μ' αρέσει εμένα. Ωραία. Και πιπέρι να βάλω. Αρκεί. Τέλος. Λοιπόν, κοίταξέ με. Γυρίζουμε τη γωνία. Από εδώ. Μία γωνία. Με το αυτό το χέρι. Ναι, ναι, έτσι. Ωραία. Με το άλλο πιέζουμε αυτή προ τα δω. Κλείστε το χέρι σου. Έτσι. Έτσι. Έλα ρε μας τώρα. Έλα, γίνηκαμε παιδιά, δεν μπορώ. Και καλά πώς το έκανες αυτό, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, πρώτο σουβλάκι. Έτσι, περίσσεψε για σένα. Αυτό εγώ. Έλα φίλε μου, το σουβλάκι το ωραίο. Μπράβο. Τι μπράβο ρε παιδιά, πέτυχα. Όπα. Και εγώ είμαστε. Αυτό δεν είναι γύρισμα, αυτό είναι εξάπλωμα. Πήρω, θα σου κάνουν οι πίτες. Είναι εντάξει, τις βλέπω. Πάρ' το χέρι σου, θα κάνει το γάντι. Παρακαλώ, το πόστο σου είναι εκεί. Έτσι, μπράβο. Το καλαμάκι μας είναι χειροποίητο, Σπύρο. Χειροποίητο. Το φτιάχνουμε εμείς εδώ. Άντε το παίρνετε ετοιμακομμένα, όχι. Προσπαθούμε να ρίξουμε το κόστος, λόγω της ακρίβειας. Μειώσαμε και υπαλλήλους, γιατί μιλάμε για μια αύξηση 40% στο κρέας μόνο. Ναι. Δεν συζητάμε για τη ΔΕΗ. Η αύξηση 40% είναι από σένα, Βαγγέλη, ή... Η αύξηση είναι καθαρά... Για εξήγησε το να το καταλάβω. Γιατί αυτό συζητάγαμε έξω και με την Ευλαμπία και λέμε... Για το λόγο εντάξει, ότι τι, τα περισσότερα κρέατα που έρχονται στη χώρα είναι εισαγόμενα. Είναι εισαγόμενα πλέον ή ήταν πάντα εισαγόμενα τα περισσότερα. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι εισαγόμενο. Ακούς, λέει. Ολλανδία, Γερμανία και γι' αυτό το λόγο τα ανεβάζουν όποτε θέλουν. Μιλάμε σε 2,5 χρόνια, έχει πάρει το χοιρινό 40%. Για πάμε τώρα, έλα εδώ, το έχουμε, έλα. Το δε κοτόπουλο που υποτίθεται ότι έχουμε σε χώρα κοτόπουλο, πήρε και αυτό την ίδια αύξηση. Άρα κάποιος μας δουλεύει. Για κάτσε τώρα, να κάνουμε μαζί με το κορίτσι, μαζί με την Ευλαμπία. Πάμε. Ναι, βάζω. Αν μου λες, βάζω. Πίτα. Βάζω πίτα. Όχι έτσι, πάντα με τα νερά. Με τα νερά πάντα. Με τα νερά. Είναι αυτό που λέμε, πήγαινε με τα νερά. Έτσι, μπράβο. Νερά έτσι. Και γωνία. Νερά και γωνία. Τζατζίκι. Τζατζίκι. Ακούς, Λαμπία, τζατζίκι. Εδώ. Πάμε στο γύρο. Εκεί βλέπω ότι κλέβει το κορίτσι, έτσι.
πήρω. Όπα, πάλα για το γύρο, έλα για το γύρο. Βλαμπία, βλέπεις. Βλέπω, αγάπη μου, βλέπω. Είδα τι έκανες τώρα. Έλα για το γύρο. Έλα για το γύρο. Έλα για το. Καλέ. Το έχει, το έχει. Θα κάνω τα ρεπό. Τα ρεπό της Ευλαμπίας θα κάνω. Έχει μπολικό. Λοιπόν, έλα. Πάμε, ντοματούλα. Ντοματούλα από τα αφεντικό, ντοματούλα. Έρε, ντοματούλα θα τρώει. Κρεμμυδάκι. Κρεμμυδάκι, μπόλικο, φρέσκο. Όλα κομμένα εδώ, έτσι. Εδώ γίνεται. Όλα φρέσκα. Πατατούλα. Λοιπόν, πατατούλα εδώ. Ωραία, έχει γίνει πίεση τώρα. Έχει πέσει πίεση πολύ, αδερφέ. Αλατάκι. Αλατάκι. Όχι πολύ αλατάκι. Θέλει ρέγουλο, έτσι. Μην φύγουμε. Πιπεράκι. Ναι. Την πάπρικα. Λίγο φύγαμε. Λοιπόν. Πάμε τώρα. Λέγε. Φεύγει ένα. Γυρίζει. Δύο, γυρίζει, προσέξτε, έτσι, γυρίζει και αυτό. Και το πατάμε με τον αντίχειρα. Και το πατάμε... Για να μην βγάζει γρά. Ακριβώς, το πατάς εδώ με τον αντίχειρα. Μην το δει η Ευλαμπία αυτό και μας χοροϊδεύει. Καλός είσαι, αλλά... Τι λέτε, εμένα ήταν καλύτερο, θα τα βάλω σπλίτ στο μοντάζ. Θα έκανε λίγο τετράγωνο. Όχι, γιατί μου έλεγε για μένα τώρα να δεις. Σπλίτ στο μοντάζ θα τα βάλω. Και θα κρίνουν τηλεθεατές του τώρα μαζί. Για ολοκλήρωσε το έργο σου και θα σου πω. Και τα καλαμάκια. Λοιπόν, εμένα μου δείξω μάστορα σκόλπο. Α, σου δείξω. Κοίτα λίγο. Το πιάνεις έτσι, το βλέπεις. Το πιάνεις έτσι. Φεύγει μια πατάτα, δεν πειράζει, τη βάζουμε στη θέση της τοποθετούμε. Άρε μάστορα, δεν μπορώ. Μου τρύπησε το χαρτί. Δεύτερη απόπειρα fail. Έλα. Ωραία είναι. Δεν παίζει. Σπύρο, για φέρ το δικό σου δίπλα-δίπλα, να και το δικό μου τη δεύτερη προσπάθεια, ορίστε. Δεν το έχει κάνει αυτό, δεν το έχει κάνει. Δεν μου λες τώρα, πέρα από την... Εσείς εδώ είστε μια οικογενειακή επιχείρηση, να πούμε ότι είμαστε στην περιοχή των Αμπελοκήπων, είστε δύο αδέρφια. Είπες ότι πήγε 40% πάνω η τιμή μέσα σε 2,5 χρόνια. Σε 2,5 χρόνια. Δηλαδή το σουβλάκι πόσο το έδινες πριν 2,5 χρόνια. Το πιτόγυρο, αυτό που δίναμε κρατάμε. Το πιτόγυρο 2,80 και τώρα το δίνουμε στα 3,30. Αναγκαστήκαμε, μειώσαμε προσωπικό, ωράρια, με πολύ προσωπική εργασία για να κρατήσουμε όσο πιο χαμηλά μπορούμε τις τιμές. Ο κόσμος διαμαρτύρεται, τι σου λέει. Είναι ορισμένοι που καταλαβαίνουν, είναι ορισμένοι που δεν καταλαβαίνουν. Ναι, αλλά γενικώς κάνουν παράπονα. Νομίζουν το θέμα είσαι εσύ μπροστά από τον πάγκο. Μα για ποιο λόγο να κάνουμε αυξήσεις, να χάσουμε πελάτες. Δεν έχουμε λόγο. Δεν εσχροκερδείτε δηλαδή που λένε «Α, και ο πόλεμος στην Ουκρανία και από εδώ, από εκεί κτλ». Με το πόλεμο στην Ουκρανία πλήρωσαμε το ηλιέλαιο 25 ευρώ. Μία τόσο φτωχή χώρα, τα παράγει όλα. Δηλαδή τώρα που γίνεται πόλεμο στο Ισραήλ, τι θα έχουμε. Με τον πόλεμο στο Ισραήλ ανέβηκε το ελαιόλαδο στα 150 ευρώ τενεκές. Άρα πρέπει να μας εξηγήσουν άλλοι γιατί γίνεται όλο αυτό ο κύκλος των ανατιμήσεων, των αυξήσεων, όλα αυτά. Ακριβώς. Πρέπει κάποιος άλλος να το εξηγήσει. Βέβαια. Και όχι να ερχόμαστε όλοι εδώ και να μας φταίει όποιος είναι εργαζόμενος ή ιδιοκτήτης πίσω από τον πάγκο, είτε στο σουβλάκι είτε οπουδήποτε αλλού. Κανένας επιχειρηματίας δεν θέλει να χάνει πελάτη. Ο μάστορας εδώ μας πει τα μυστικά για το σουβλάκι. Ο μάστορας θα μας πει όλα τα μυστικά. Είναι ο πιο παλιός, είναι ο πιο καλός. Και επίσης να πούμε ότι είναι και πάρα πολύ καλός δάσκαλος. Έτσι δεν είναι αυστηρός σαν το Σπύρο Χαριτάτο και τα λοιπά. Εντάξει, που βλέπει ανταγωνιστικά το σουβλάκι μου. Α, θα τα πούμε αυτά. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Όχι, αυτό είναι το δικό μου. Με βοήθησε ο μάστορας, το ομολογώ. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να κρίνουμε ένα σουβλάκι έτσι τόσο αβασάνιστα. Πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη στάση. Ό,τι λέμε να είναι αξιόπιστο και να είναι δοκιμασμένο. Έλα πιο και κοντά, μην καείς. Επειδή πρέπει να είναι δοκιμασμένο, Ευλαμπία, έρχομαι σε λίγο. Περιμένουν να φάνε οι άνθρωποι. Παιδιά, θα φάτε, το υποσχόμαστε. Στην υγεία σας. Δεν βγαίνει. Η γερά δεν δουλεύει. Είναι για άρρωστη. Και προσπαθώ εγώ να κρατήσω. Άρα, ο μισθός σας είναι ο μοναδικός μισθός μέσα στο σπίτι. Ο μισθός από εδώ, από το ψητοπολείο που είμαστε. Ναι. Και πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Σκούρα, πολύ σκούρα. Πολύ δύσκολα είναι. Προσπαθούμε να κρατάμε και την ποιότητα. Δύο καλαμάκια, κύριε, να παρακαλώ. Είμαστε στις οικογένειες εδώ. Προσπαθούμε. Αλλιώς δουλεύουμε και δεν βγαίνει. Φαντάζεσαι να μην δουλεύουμε κιόλας. Το άκουσες. Ένας μισθός από αυτό το μαγαζί για το ψήστη μας, για όλη την οικογένεια. Είμαστε μια οικογένεια εδώ. Και στηρίζω τον αυτόν άλλον, έτσι. Ακριβώς. Έλα, τα χεράκια μου, μ' αγάπη. Έλα, οι πατάτες, έτοιμοι. Περιμένω από το πρωί. Άλλη μία πατάτες, Σπύρο. Βέβαια, είναι καλό. Δοκίμασε, είναι ωραίο. Να μας πεις τη γνώμη σου.
Το Μάρτιο ξέρω ψωμί. Έτσι. Έλα. Δουλειά την κάνουμε από μικρά παιδιά, Σπύρο. Πρώτη σου δουλειά ήταν αυτή, πρώτη σου δουλειά. Πρώτη μου δουλειά. Γιατί η Βλαμπία που σε γνωρίζει μου λέει θα πάμε στο Βαγγέλη, έχω φάει εκεί, που πέτα καλύτερα. Άρα από εδώ ξεκίνησες, εδώ το πας. Όχι, έχω δουλέψει στην κουζίνα σε όλα τα πόστα, από λάτζα, από προετοιμασία, από τα πάντα. Έτσι κάτσα από πίσω, ναι. Είμαστε ένα μαγαζί που δημιουργήθηκε στην κρίση και περάσαμε άλλες 2-3 κρίσεις μέσα στην κρίση. Να σου πω τώρα, και αντέξαμε. Και όταν έρχεται η κρίση, κουβέντα στην οικογένεια δεν είναι εύκολη. Όχι βέβαια. Και όταν έχεις και μικρό παιδί. Οι ώρες είναι πολλές. Στη δουλειά. Ναι. Εντάξει, πάλι καλά, μας στηρίζει η οικογένεια, μας καταλαβαίνει, υπάρχει κατανόηση. Υποχρεώσεις τρέχουν. Βέβαια. Ο ύπνος δύσκολος. Πολύ δύσκολος. Το ξύπνημα νωρίς. Όταν είναι το μήνας και δεν βγαίνουν οι υποχρεώσεις, Σπύρο μου. Είναι δύσκολο. Αυτό μου λέγει και το κορίτσι. Μπορεί... Συνεχίζουμε με χαμόγελο. Στην Ευλαμπία μου λέει: πάμε να σωρώσουμε μια ωραία οικογένεια. Πρώτα αυτό μου είπε και μετά μου λέει: πάμε να δούμε ένα ωραίο μαγαζί. Ταιριάξατε και εσείς στην οικογένεια όμως. Εντάξει. Έτσι σχηματίζονται οι παρέες. Τώρα είμαστε μαζί, παιδιά. Τώρα μαζί θα τα αντιμετωπίσουμε όλα. Αυτό δεν λέγεται κόμπο γύρω, λέγεται η σφαγή του δράμα. Κοίτα λίγο, κοίτα. Έλα, ναι, ναι. Κοίτα, το έχω μάθει. Έλα, έχει κόλπο. Ναι. Έλα, Φίλιππε, έλα κοντά μου, έλα κοντά μου. Εγώ είμαι από κοντά και ο Φίλιππος από λοιπόν, κοντά. Λοιπόν, μην κοροϊδεύετε, το έχω μάθει τώρα. Ναι. Έχω γίνει expert. Λοιπόν, κάνεις έτσι και πας έτσι. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Έλα, μπράβο, μπράβο. Έλα εντάξει, βάζω τέχνικα. Πάει ο γύρος, παιδιά. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον τον έπαιξα σωστά. Μα πώς να κεντράρω να πέσει ο γύρος. Όσο πιο ψηλά μπορεί. Έτσι, έλα, δοκίμασε λίγο. Γιατί κοροϊδεύει. Θέλει. Έτσι. Και θέλει έτσι. Έτσι. Δεν θέλει πολύ δύναμη. Λίγο. Καλύτερα το κάνω, Σπύρο. Θέλει, πρόσημο. Δεν είναι καλύτερο. Καλύτερα από σένα δεν το κάνω, όχι. Καλύτερα το κάνω ο Φίλιππος, βασικά. Φίλιππε. Ας το κάτω. Έτσι. Λοιπόν, έτοιμα και τα σουβλάκια. Φέρτε μου κουτί. Έφυγε σκουτί. Όχι, για τα όχι. Σουβλάκια, το άλλο. Εδώ είμαστε, το μεγάλο. Εδώ. Μακρύ. Πόσα σουβλάκια είναι, γι' αυτό, εδώ. Πόσα βάζω. Τέσσερα. Να είστε καλά. Λοιπόν, τι θέλετε, πείτε μου. Πώς είναι, ωραία. Της Ευλαμπίας. Τέσσερα καλαμάκια, χοιρινό. Ωραία. Ναι. Δύο μερίδες πατάτες. Ναι. Τι έχουμε, λέει, εξοχικό. Δεν έχει εξοχικό. Κοντοσούβλι χοιρινό. Έχουμε κοντοσούβλι χοιρινό. Κοντοσούβλι κοτόπουλο. Κοτόπουλο. Και φρικαδέλι. Και φρικαδέλι. Εξαιρετικό. Συγγνώμη κύριε, είναι η πρώτη μου μέρα στη δουλειά. Φρικαδέλι πόσο να βάλω. Μία μερίδα, δύο. Δύο μερίδες. Βάλε δύο φρικαδέλι. Ωραία. Αυτή είναι παραγγελιάρα, έτσι. Ναι. Θα το γλεντήσουν απόψε. Τέσσερα καλαμάκια χοιρινό θέλω. Δύο μερίδες πατάτες. Δύο μερίδες από το φρυγαδέλι, μία τυροκαστερή και τέσσερις μπύρες. Δεν τα προλαβαίνω όλα, Λαβία μου. Ένα λεπτό, έχουμε το... Θα βοηθήσουμε κι εμείς τις πατάτες. Εδώ, το έχουμε. Δώσε τις πατάτες στο μάστορα, Σπύρο μου. Έφυγες. Και να ξαναβάλουμε πατατούλες. Έτοιμες πατάτες, βάζω κι άλλες πατάτες. Βάλε πατατούλες και ανοίγεις φρυτέζα. Πάμε για άλλες πατάτες. Μπορώ να δω πώς το κάνεις. Ναι, με τα δύο χέρια, Σπύρο. Βάζουμε εδώ, βάζουμε πατάτα εδώ. Κατάλαβες, παίρνεις εδώ πατάτα. Το βάζεις την πατάτα. Τόσο, ναι. Τόσο έχει πολύ. Ωραία. Το παίρνεις από εδώ. Ωραία. Το βάζεις μέσα και το κουνάς λίγο. Και γυρίζεις αυτό και ανεβαίνεις. Βγάζεις εκεί και φεύγουν όλα. Ναι, έρχομαι. Ρε Σπύρο. Έρχομαι. Είναι ωραίο για πες. Τα σπάει, Θα φάω κι εγώ μια πατάτα από μέσα, δεν πειράζει. Wow. Εντάξει, Μάγδα, αυτό δεν το είχα δει το τελευταίο στο μοντάζ και γι' αυτό γελάω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Βαγγέλη, το Λευτέρη, το Φίλιππο, όλη την οικογένεια, γιατί είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Όση ώρα δίπλα να το πει το γύρο. Μου έκανε έτοιμα φιλία στο Instagram, μου ακολούθησε ο πρόεδρος της Βασιλικής Τράπεζας του Καναδά. Σπύρο, είναι απάτη, μην απαντήσεις. Με μηδέν δημοσίευση βέβαια. Είναι απάτη, είναι σκάμ. Είχα μια ελπίδα και αυτή γκρεμίστηκε. Ναι. Ευχαριστούμε τα παιδιά μας που υποδέχτηκαν στον χώρο τους. Αυτή την υπέροχη οικογένεια, το Βαγγέλη, το κορίτσι μας. Και
Εσένα σε ξέρω γιατί είστε φιλαράκια. Αλλά ότι με πήραν και κάναν φίλου του από την πρώτη στιγμή, εγώ του ευχαριστώ θερμά. Ναι, γιατί σε αγαπάω, σε έχω αγαπήσει. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί φέτος βιώνω μια μοναδική πρωτοτική εμπειρία μαζί σου. Αλλά επειδή στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα, εμείς θα τσαλακωθούμε σε αυτή την εκπομπή. Σας το έχουμε πει. Θα τσαλακωθούμε. Μπορεί να βλέπετε το κοστούμι, αλλά όταν λέμε ότι κάνουμε ρεπορτάζ, το κάνουμε βιωματικά. Αλλιώς υπάρχει το τηλεκοντρόλ. Εσείς επιλέγετε για τις απόψεις κτλ. Εσείς επιλέγετε τι σας αρέσει και τι δεν σταματάμε εδώ. Θα συνεχίσουμε. Στο φέλιμο διάλειμμα και όλα. Και τώρα θα πάμε στο φέλιμο διάλειμμα, θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε ένα υπέροχο διπουρικό. Μην το χάσετε αυτό. Είναι τον Γκαλετσιανό. Εντάξει. Είναι μοναδικό αυτό το διπουρικό. Μιλάνε ελληνικά, τραγουδήσαμε μαζί. Μην το χάσετε αυτό. Πραγματικά αξίζει. Πάμε. Διάλειμμα και τα λέμε.
Εγώ περιμένω πώς και πώς. Και εγώ περιμένω πώς και πώς να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να μας πείτε πώς σας φαίνεται αυτό το διπορικό στην κάτω Ιταλία. Το τρίτο μέρος είναι για το χωριό Γκαλιτσιανό. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας που μόλις είδατε. Δείτε το. Δεν έχουμε τελειώσει. Υπάρχει και άλλο υλικό από την Ιταλία. Πάμε. Σαν έρχεται του μήνα του Μαΐου, άλλο το κόσμο φαίνεται κλωρό. Και κι όλα τα ποτεία τραγουδάου, άλλο ήρθε το καλό καιρό. Έλα, έλα μου κοντά, το χωριό Γκαλιτσιανό της Καλαβρίας, που είναι γνωστό και ως η Ακρόπολη της Μεγάλης Ελλάδας, οι περίπου 30 μόνιμοι κάτοικοι του αγωνίζονται να κρατήσουν ζωντανό τον ελληνισμό της περιοχής. Για σας τι είναι η γλώσσα ελληνική? Για μας η γλώσσα ελληνική είναι ρίζα. Ρίζα τη παίρνει από το χωράφι δύναμη να γίνεται ένα δέντρο πάντα πιο ωραίο με πολλά καρπούζια. Καρπούς. Καρπούς, ναι, ναι. Τι κι αν το χωριό τους βρίσκεται στα 621 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και κρύβεται ανάμεσα στα βουνά, μόλις φτάσεις στην πλατεία σε πιάνουν ρίγη συγκίνησης. Όλες οι οδοί έχουν ελληνικά ονόματα και παντού ανεμίζει η περήφανα η ελληνική σημαία. Τούτη είναι η πλατεία του χωρίου. Σήμερα, όπως βλέπετε όδες σε τούτη πινακίδα, γράφει πλατεία Άλιμος. Εξής, εσύ ξέρετε πολύ καλά τι είναι Άλιμος, αλλά ο κόσμος τι έρχεται εδώ δεν το ξέρει. Λίγο πιο πέρα είναι η μοναδική ταβέρνα του χωριού, γεμάτη με ελληνικές επιγραφές σαν αυτή εδώ, που σε καλωσορίζει στο εσωτερικό της. Κρασί θέλετε να φάτε? Τι θέλετε να φάτε? Μακαρούνια. Μετά από ένα ωραίο γεύμα επιβάλλεται και ένας μεγάλος περίπατος. Κατά τη διάρκεια αυτού συναντήσαμε τον γυρότερο κάτοικο του χωριού, τον κύριο Λεωνάρντο, ηλικίας 90 ετών. Io sono greca. Greca? Sì. Io parlo anche io greco. Πού τενείς τον Γκρίζα? Από την Αθήνα. Από την Αθήνα? Ναι. Πόσο χρόνο έχεις? Είμαι 33 ετών. Εσείς? Εγώ... Ετά. 90? Μα... Πολλούς χρόνους να έχετε. Πολλού. Πολλούς χρόνους. Εγώ είμαι έμποντου. Έμποντου. Γιατί όχι? Είμαι έμποντη ακόμη. Ακόμη είναι έμποντη. Δεν το ξέρετε αυτό? Δεν το ξέρω. Μόνο ο Θεός. Ο Χριστός είναι, λέει. Ο Χριστός μόνο. Μα. Και όπως θα συνέβαινε με οποιονδήποτε ηλικιωμένο σε οποιοδήποτε ελληνικό χωριό, έτσι και εδώ ο κύριος Λεωνάρντο έδειξε ενδιαφέρον να μάθει τα πάντα. Όλα σε εμπενούντα. Σι. Σε όλα. Σι. Είσαι μπραντεμένη πάρα. Είμαι παντρεμένη, είμαι. Α, είναι ζητή. Να τη Βέρα, ναι. Καλά είδατε. Και ο άντρα που, Εδώ είναι ο άντρας, κάπου εδώ γυρίζει. Όχι. Ναι, ναι. Κάτοικοι εδώ είναι η μισή καθολική και άλλη μισή ορθόδοξη χριστιανή. Μάλιστα στον Γκαλιτσιανό οι δεύτεροι από το 1999 έχουν και τη δική τους βυζαντινή εκκλησία, αυτή που ονομάζεται Παναγία της Ελλάδας. Το έθιμο επιβάλλει επισκέπτες να χτυπήσει την καμπάνα της εκκλησίας, κάτι που φυσικά κάναμε με χαρά και εμείς. Βλέπετε, η Παναγία προστατεύει το χωριό, είναι εδώ κάτω, και όλη την κοιλάδα του ποταμού της Αμυνταλία.
Και αν το όνομα Παναγία της Ελλάδας αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη, η τοιχογραφία η οποία κοσμεί το εσωτερικό του ναού σε κάνει να στέκεσαι μπροστά της με δέος. Ο Χριστός έχει γύρω του όχι Αγίους, αλλά τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα, τον Πυθαγόρα και τον Όμηρο. Νιώθετε Έλληνας? Ναι, σίγουρα, ναι. Και γι' αυτό φροντίζετε όποιοι έρθουν εδώ στο χωριό να μάθουν και την ιστορία? Ναι, εμείς θέλουμε να ξέρει ο κόσμο ποια είναι η ιστορία μας. Είναι πολύ ενδιαφέροντα για μας και να είναι μια ιστορία τη γνωρίζουν όλοι. Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας? Σημαίνει ψυχή ελληνική, σίγουρα. Στο χωριό υπάρχουν πολλά να δει ο επισκέπτης, όπως την Πηγή της Αγάπης ή το Λαογραφικό Μουσείο, το οποίο επιλέξαμε να επισκεφθούμε τελευταίο. Το Σπάρτο είναι τούτο φυτό που βλέπετε. Α. Είναι, κάνει τα λουλούδια κίτρινα, μυρίζουν πολύ ωραία και το... Με την ιστορία τους, ένα συντή με τα τραγούδια τους και ρίγανη για να νοστιμίζουν τα φαγητά μας. Και όπως βλέπετε, ο χορός στην πλατεία του χωριού έχει ήδη ξεκινήσει. Και αφού χορέψαμε και τραγουδήσαμε μαζί τους, μας ζήτησαν να τους πούμε και εμείς ένα τραγούδι από τον τόπο μας. Επιλέξαμε την Κυρκυραϊκή Ρούγα. Μα αυτή είναι πενεμένη και ξακουστή. Όπου πάει, όπου γυρίσει και όπου βρεθεί. Πέρδικα μικρή, πέρδικα μου ζηλεμένη. Σ' όλο το νησί και στην πόλη ξακουσμένη. Εμείς είπαμε αντίο, αλλά οι χοροί τους συνεχίστηκαν. Και ευχόμαστε να κρατήσουν για πολλούς πολλούς αιώνες ακόμα. Αχ, Ελλάδα μου. Αχ, Ελλάδα μου, κάτι πρέπει να κάνουμε και τουλάχιστον να δούμε πολιτιστικά με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί θέλουν διακαώς επαφή με την Ελλάδα. Ευλαβία, συγχαρητήρια. Λοιπόν, Αλεξία, είναι έτοιμη η Αλεξία. Χαίρετε, καλημέρα. Να το κόρυφο μας. Μάλιστα, εδώ είμαστε. Εγκαινιάζουμε μαζί σου μια νέα στήλη της εκπομπής, θα μας κάνεις μάθημα, ζήτησε να έχουμε λάστιχο. Μισό λεπτό, θα κοινωθώ. Η Αλεξία, να πούμε ότι είναι εκπαιδευτικό. Είναι εκπαιδευτικό. Έχουμε. Δεν έχουμε λάστιχο, έχουμε σκηνή. Οπότε πάμε, γιατί έχουμε 2-3 λεπτά μαζί σου. Κάτσε, μου είναι χώρεσε. Άρα. Κοίτα αυτό το κορίτσι, κοίτα χαμόγελο. Κοίτα αυτό το κορίτσι που είναι μια απίστευτη δασκάλα εκπαιδευτικό. Εντάξει, και τώρα θα είναι μαζί μας. Πάμε τώρα, πάμε το σκηνή. Πάμε, το έχουμε το σκηνή. Ευχαριστώ. Είπαμε στην Αλεξία. Είπαμε, Αλεξία, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στο μάθημα. Αυτό που χρειάζεται λέει, είναι πώς μαθαίνουν τα παιδιά και οι γονείς δίπλα με μαθησιακές δυσκολίες. Ένα παράδειγμα σας δίνουμε, γιατί την άλλη εβδομάδα θα έχουμε ακριβώς όλο το μάθημα, σε εισαγωγικά ή χωρίς, πώς μπορεί το παιδί δίπλα γονέας να βελτιώσει την αντίληψή του στη μαθησιακή δυσκολία. Έτσι. Ακριβώς. Έχουμε κάποιες τεχνικές που βελτιώνουν την δεξιότητα του παιδιού στην ανάγνωση. Βέβαια, δεν αφορά μόνο τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, αλλά φυσικά και όλα τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε, όπως σας είπα, ένα λάστιχο γυμναστικής. Ναι, ώστε και αυτό το σκηνί. Θα σας δείχνω κάποιες... Ωραία, θέλουμε να τεντώνουμε... Η αλήθεια είναι, για να καταλαβαίνει το παιδί την έκταση του ήχου. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να διδάξουμε τα γραμματάκια, μας ενδιαφέρει η φωνούλα που βγάζει το γράμμα και όχι το όνομα του γράμματος. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή να πούμε ότι αυτό είναι το α, μας ενδιαφέρει μόνο ο ήχος που βγάζει, δηλαδή το α. Λοιπόν, θα σας δείχνω κάποια γραμματάκια και θα τα κάνουμε και με το λάστιχο. Ναι. Θα κάνουμε τον ήχο διευρυμένο και θα τον κόβουμε. Δηλαδή, αν θέλουμε να πούμε το α, θα κάνουμε α. Α. Okay. Α. Ωραία, κάτι κάνουμε. Καλά. Θέλουμε να πούμε, να μάθουμε το β. Δεν είναι β, είναι β. Διδάσκουμε μόνο τον ήχο. Για να μάθουμε ανάγνωση, δεν θα λέμε β, θα λέμε μόνο β. Οπότε θα πάρουμε το λάστιχο και θα κάνουμε β. Και στο γράμμα γ, πάλι το ίδιο. Θα κάνουμε γ. Α, είναι τέλεια. Και έτσι μαθαίνουμε... Θα σας πω γιατί το κάνουμε. Γιατί θέλουμε να προλάβουμε τα παιδιά να μην αρχίσουν να συλλαβίζουν. Όταν τα παιδιά αρχίζουν και συλλαβίζουν, δυσκολεύονται στο να κατανοήσουν τι διαβάζουν. Δηλαδή, αν έχουν τη λέξη παράθυρο και πούνε πα, ρα, τι,
ροκ ξεχνάνε τι έχουν πει και δεν μπορούν να ενώσουν τις συλλαβές. Μας ενδιαφέρει να διαβάσουν ήχο-ήχο. Δηλαδή, παραθυρό. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν να τραβάνε τους ήχους μέχρι να περάσουν στον επόμενο ήχο. Δηλαδή, γράμμα-γράμμα. Και αυτό το κάνω στα μαθήματά μου και έχουν βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά και με μαθησιακές δυσκολίες και εμείς. Και έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Αλεξία, καλή αρχή μας. Κάθε Σάββατο ή κάθε Κυριακή θα έχουμε τον χώρο που αρμόζει στα μαθήματα της Αλεξίας, που θα πρέπει να τα πάρουμε όλοι μας, είτε είμαστε γονείς είτε όχι. Γιατί γνωρίζοντας πώς τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να μάθουν, θα τα στηρίξουμε για να τα βοηθήσουμε να μάθουν. Γιατί και έχουμε πιάσει και μια κουβέντα σήμερα για τους καλούς εκπαιδευτικούς, που ευτυχώς οι περισσότεροι είστε. Και είναι μεγάλη χαρά που θα ανοίξει την οικογένεια τώρα μαζί και μαζί θα φτιάχνουμε τέτοια πράγματα για τους γονείς. Καλώς ήρθες στην παρέα. Καλώς ήρθες. Ναι, βέβαια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλώς σας βρήκα. Να είστε καλά, Αλεξία. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα. Αυτό είναι. Έχουμε νικητή. Έχουμε νικητή. Ο κύριος Ιωάννης Μιχαηλίδης κερδίζει τον ηλιακό θερμοσύφωνα 160 λίτρων δοσυνόμη από την Αντωνακάκης Solar Energy. Μια μεγάλη προσφορά από την εταιρεία Αντωνακάκης, που σας υπενθυμίζω ότι είναι η κορυφαία ελληνική εταιρεία που κατασκευάζει ηλιακούς θερμοσύφωνες από το 1991. Έτσι. Λοιπόν, άντε. Και έχουμε και over, αλλά εμείς δεν είμαστε over. Το άλλο Σαββατοκύριακο, τώρα μαζί κυρίες και κύριοι, ξανά στις 6. Αλλά περιμένουμε τα μηνύματά σας και τις καθημερινές. Και πείτε μας πού θέλετε να μας δείτε με το Σπύρο για ρεπορτάζ.